Καλημέρα, καλημέρα. Άγιε, καθόμαστε. Καλημέρα, καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Πού είστε, πού είναι, εδώ, 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 εδώ. Τι κάνετε, είστε καλά, πού πήγε αυτός από πίσω. Παρακαλώ. Είναι χαρούμενο παιδί, αυτό πρέπει να το πούμε. Ποτερό. Ότι είναι χαρούμενο. Α, υπότης. Και χαρά γεμάτο, παρακαλώ. Υπότης, όπου έχουν λείψει υπότες στην εποχή μας. Κάθεστε καλά, εντάξει. Πας να φας ένα εστιατόριο, να σας πω τι μου έχει προκύψει. Πώς χώρισα με έναν παλιά που είχα, θες να ακούσεις, θέλετε να ακούσετε. Εγώ θέλω οπωσδήποτε. Θέλετε, να λέμε και αυτά. Έχω και ένα γράμμα, πάρτε το σχέση, αυτός δεν είναι το σχέση. Αυτό είναι το δικό μου. Και μου τον δώσατε, εσύ κάπου τον κοιτάς. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Παντού, όπου μας βλέπετε και όπου μας ακούτε, λοιπόν. Να πω κάτι, γιατί είδα τον Κώστα του Φραγκολιά, που όλο αυτόν τον καιρό είναι πολύ ευγενικός και υπότης, και στους άντρες δεν τους αρέσει και πάρα πολύ, ας πούμε, όταν βγαίνουν να συνοδεύουν μια γυναίκα και πάνε να φάνε σε ένα εστιατόριο, να τραβάνε την καρέκλα να καθίσει η γυναίκα ή να ανοίγουν την πόρτα του αυτοκινήτου. Μας έχουν λείψει όλα αυτά. Δεν το κάνουμε συχνά πια. Παραδίδω μαθήματα. Παραδίδεις μαθήματα. Δώσεις μου τα τηλέφωνα της εκπομπής και να βγουν σήμερα άντρες στην τηλεφωνική γραμμή για να τους παραδώσει ο Κώστας μαθήματα και να μάθουμε κι εμείς οι γυναίκες αυτό που μας λείπει. Λοιπόν, ακούστε. Το πρέπον της συμπεριφορά σε μια γυναίκα. Ναι, πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ένας άντρας σε μια γυναίκα για να την κατακτήσει. Τι είπα πάλι. Μα είναι θέμα αυτό που θα συγκινήσει μια γυναίκα να είναι ένας άντρας υπότης. Νομίζω ναι. Ναι, ναι, ναι. Ε? Να είναι ρομαντικός. Ναι, ναι, ναι. Μήπως λίγο τα βαριούνται οι γυναίκες και θέλουν τσαμπουκά. Μας αρέσει να μας προσέχουν. Ναι. Να είναι στιβαρά τα μπράτσα, αλλά να μας προσέχουν. Και τα δύο, νομίζω θέλουν και τα δύο. Ναι. Και το τσαμπουκά και το ρομαντικό. Έτσι θέλουν οι γυναίκες. Εγώ θέλω να ξέρω τι θέλουν οι γυναίκες. Έχουμε και κάποιες εκκρεμότητες για τα δώρα τα χθεσινά που θα ναι. δώσουμε, γιατί έχουμε δώσει πολλά δώρα. Και με πήραν τηλέφωνο και μου λένε Ρερούλα, όλο λες δώρα και δεν δίνεις. Ναι. Μα πώς τη δίνω. Τα πάντα δίνω. Τα δίνουμε τα δώρα. Σήμερα λοιπόν δώσουμε δώρα. Έλεγα λοιπόν μια εμπειρία που είχα, ακούστε να σας πω, μεταξύ μας αυτό το πράγμα. Παλιά τώρα. Όταν λες μεταξύ μας, τι εννοείς. Με τέσσερις μας ή μεταξύ μας. Εκατομμύρια. Μεταξύ μας. Να λέμε και τα προσωπικά μας. Μία φορά λοιπόν είχα γνωρίσει ένα πολύ ωραίο νέο. Ένα πολύ ωραίο νέο και ξέρεις, ας πούμε, με τις γυναίκες εκείνες που δεν πέφτω με την πρώτη. Όχι ότι είμαι δύσκολη, αλλά υπάρχει μια στρατηγική στην ιστορία σε όλες τις γυναίκες, το ξέρω. Αλλά και δεν ήθελα κιόλας. Και από χαρακτήρα και από φύση δεν μου αρέσει άμα κάποιος άνθρωπος με φλερτάρει. Από αρχές, από ανατροφή κτλ. Ακριβώς. Η μαμά μου σε λατρέψει σήμερα. Πάρε μου ένα τηλέφωνο στον αέρα να πεις για τον Κώστα. Γιατί μόνο σήμερα. Να μην πάρει. Όχι, γιατί μόνο σήμερα να με λατρέψει. Α, νομίζω ότι με λατρεύει κάθε μέρα. Ερώτησε, η Αργυρένια τι λένε. Εντάξει, τότε. 2-10-34-81-5-60 θα πάρει μάνα μου τώρα. Και 2-10-34-81-5-70. Σήμερα είναι Πέμπτη, βλέπει και η δικιά μου. Βλέπει και. Αααα! Ο παπάς μου βλέπει κάθε μέρα. Δεν μονάζει Μέρι, η μαμά του Κώστα Αργυρένια η δικιά μου, η δικιά σας. Ελένη. Γεια σου, μάνα! Δεν υπάρχει. Αχ, δεν μόνο υπάρχει. Ο παπάς υπάρχει. Ο παπάς. Ο παπάς μας βλέπει πως κάθε μέρα είναι δικιά λοιπόν. Σου. Μαρία. Και μας βλέπει. Ξεματιάζει. Το τι ξεμάτιες μου έχει ρίξει η μαμά της Κρίσλας. Αυτό. Όμως, να πω το εξής. Λοιπόν, πες μας την ιστορία. Την ιστορία. Και μετά να πείτε και εσείς τις ιστορίες. Ναι. Και μετά θέλω να βγουν τηλεφωνικές γραμμές και να μας πούνε και αυτές τις δικές τους ιστορίες. Δηλαδή, πάμε. Είχα γνωρίσει ένα τύπο πάρα πολύ ωραίο, ξέρεις, εντυπωσιακό. Κούκλο, με ωραίο κορμί. Μα δεν τη μούρη σου. Δεν μπορούμε να πούμε για έναν άνθρωπο. Πριν δεν μου στο παρελθόν, όχι τώρα. Μα τι σχέση έχει αυτό, όχι. Αν πεις εσύ ότι έχεις γνωρίσει έναν ωραίο άντρα, ο Φραγκολιάς θα κάνει. Ναι, γιατί είναι ωραίος άντρας. Η Λουκά, ότι το ίδιο. Δεν αφήνει τις φίλες του να εξωτερικευτώ. Εσύ γιατί με κοιτάς τότε, ρε παιδί μου. Εγώ δεν μπορεί να είναι ψαρώνει. Κάμερα κοιτάω. Τα γόρια που. Να το. Στο τσιντρία κάμερα. Άρα ψαρώνει. Είναι φίλος μου και μου αρέσει. Και είχαμε μια ιστορία παλιά. Όχι ερωτική. Λοιπόν, θα με αφήσετε να πω την ιστορία. Ναι, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, ωραίος αυτός ήταν Σκορπιός. Και που λες. Ένα πράγμα σαν τον αδερφό μου. Σκορπιός. Λοιπόν, το γνώρισε αυτό τον τύπο. Εκεί γνωριστήκαμε σε μια παρέα. Με κοίταζε. Εγώ ντρεπόμουν να τον κοίταζε. Όχι, γιατί άμα σε κοιτάει ένα άντρα επίμονα, μέσα στα μάτια, είναι σαν να σε ξεγυμνώνει. Νιώθει άσχημα. Αμηχανία. Δεν μου αρέσει αυτό να σε κοιτάει. Το να σου πει κάτι επίσης με ενοχλεί. Να κάτσει και να σου πει τι ωραία που είσαι ή πώς είσαι μωρό μου. Αυτά είναι λίγο αποκρουστικά, ιδιαστικά. Θέλουμε οι γυναίκες να μας. Τι είναι αυτό, ο τέλειος άντρας. Λοιπόν, όχι ο τέλειος άντρας, αυτό είναι άλλο. Αυτό το ψάχνουμε. Λοιπόν. Το πλατό να μην κουνιέται, με την τραγουδά και όλοι κουνιέστε. Λοιπόν. Ο άντρας ο σωστός, ο πρόστιχος. Εμένα δεν μ' αρέσει να είναι πρόστιχος, όταν δεν μ' αφήνετε να μιλήσω όμως. Συγγνώμη.
Λέω, όχι εσύ, συγγνώμη, απ' έξω το κογκλάδιο. Λέω συγγνώμη για το σχόλιο. Ναι. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος... Παιδιά, θα με αφήσετε ή θα γελάτε. Να σταματήσω φραγκολιές τώρα, τέλος. Ναι, σταματάω, σταματάω. Λοιπόν, κυρία Λουκά, εσείς που είστε πιο σοβαρή γυναίκα και έχετε και ένα γιο, ας πούμε, και ξέρετε πώς είναι τα παιδιά, τα παιδιά παίζει. Μου άρεσε. Ήταν εντυπωσιακός, ήταν ένα πράγμα με γαλάζια μάτια. Λαμπερός κιόλας. Ξανθό, όχι ξανθό, ξανθό μαλλί το σουηδέ. Το γλυκό. Στυλ, ναι, το καστανό, γιατί εντάξει, μένα μου αρέσει. Το ελληνικό χρώμα. Ναι, οι πολύ μελαχρινοί, ξέρεις κάτι, μου κάνουν. Τέλος πάντων, βγήκαμε σε μία παρέα και αυτός, ήμουν ακόμα με κάποιες φίλες μου δίπλα. Άρχισε να με κοιτάζει έντονα, ξέρεις, να με φλερτάρει αυτό. Εντάξει, λέω, κι εγώ με φλερτάρει. Το κατάλαβα. Μια έξυπνη γυναίκα. Κορίτσια, καταλαβαίνεις. Εσείς πάρτε τηλέφωνο, γιατί υπάρχει λόγος που το λέω αυτό. Με φλέρταρε, μου. Μια, δυο, τρεις, πέρασαν πέντε ώρες, ήταν δίπλα μου, ξέρεις. Σηκωνόμουν εγώ, σηκωνόταν αυτός, έπαιρνε την καρέκλα, την πήγαινε πιο εκεί. Ήθελα εγώ νερό, ως διαμαγεία στο ποτήρι με την κανάτα το νερό. Ήθελα τσιγάρο, το τσιγάρο. Ήθελα, ξέρω εγώ, να φάω, μου λέει, μωρό μου. Του λέω, κόψτε τα μωρό μου. Δυο ώρες γνωριζόμαστε, άστε τα μωρό μου. Εγώ στο στυλ αυτό. Το φιλέ ήταν λίγο σκληρό, τέλος πάντων, το κρέας που τρώγαμε. Αυτός πήρε το μαχαιροπύρο να μου κόψει το κρέας. Το φιλέτο. Σαλάτα, με το που έλεγα σαλάτα, να η σαλάτα μπροστά μου. Δεν υπήρχε κάτι που να έλεγα και να μην ήταν δίπλα μου. Δεν είσαι κανένα Harley Davidson. Τι να κάνω? Τι να το κάνω, αφού δεν οδηγώ μηχανές, δεν μ' αρέσουν. Όλα αυτά λοιπόν συνέβησαν μέσα σε κάποιες ώρες που με έπιασε ένα πνίξιμο εδώ πέρα. Ένα σφίξιμο. Δηλαδή ήθελα να πάω τουαλέτα. Έτσι. Με το που σηκωνόμουν ήξερα ότι θα πάω τουαλέτα. Με ακολουθούσε πίσω. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς. Στραγγαλιστικό είναι αυτό. Τουαλέτα, να με στριμώξει, ήθελε. Ότι άτομο είναι αυτό. Αυτό με έπνιξε. Ενώ ήταν χαριτωμένος, ευγενής, ρομαντικός, υπότης, καλλιεργημένος, με πολύ καλή θέση. Θα ήταν καλλιεργημένο το στριμώγμα, εντάξει. Είναι σαν αυτό που ονειρεύεται κάθε μάνα για την κόρη της. Θέλει να πάρει έναν άντρα που να είναι ή δικηγόρος ή γιατρός. Ή στέλεχος επιχείρησης. Ή στέλεχος επιχείρησης, να έχει παιδεία, να έχει αυτό, να τα πάει καλά με την πεθερά της, να την προσέχει πεθερά της, να της κάνει δώρα και αυτά. Παιδιά, με έπνιξε όμως αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Έλεγα, Θεέ μου, πότε να τελειώσει το δείπνο, να σηκωθώ να φύγω. Έτσι είναι τα καλλιεργημένα τα στριμώγματα, έτσι. Λέει, μετά το τηλεφωνάκι σου. Ενώ τα αλήτικα. Πρόσεξε το τηλεφωνάκι σου. Μόλις ακούω το τηλεφωνάκι σου, λέω, ο κύριος προσποιείται. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Απ' τη μια αρχόντισα με τα χρυσά ξανθά μαλλιά και απ' την άλλη το τηλεφωνάκι σας, μανταμίτσα. Άλλα, θα σε φτιάξω εγώ. Του δίνω το τηλεφωνάκι της μαμάς μου, το κινητό. Ωραία. Γιατί η κυρία Αργυρένια ξέρει πάρα πολύ καλά να φτιάχνει τα πράγματα βάζει τον κάθε και να βάζει τον κάθε εδώ. Την παίρνει, λέμε, μαμά, τη λέω και θα σε πάρει ένας τύπος, ο οποίος ήταν πολύ ευγενικός, μιλίχιος. Σεμνός, σοβαρός, έχει καλή οικογένεια, από καλή οικογένεια. Σε παρακαλώ να τη συμπεριφερθείς καλά. Μόλις είπα της μαμάς μου, κατάλαβε αμέσως ότι δεν θέλω τίποτα. Μετά από πέντε μέρες με παίρνει η μαμά μου, λέει, τακτοποίησα το θέμα. Το έχω τακτοποίησει το θεματάκι. Τι λέω, τι έκανες μαμά, έκανα ό,τι πρέπει να κάνω, έκανα. Ίσως τη μάνα. Ίσως τη μάνα. Μαμά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, απαλλάχτηκα. Κάποια φορά τον συνάντησα πάλι αυτόν, ο οποίος ήθελε, αν μπορούσε, να μου πείξει. Τίγρης, ξέρεις, να πέσει πάνω μου, να με κατασπαράξει. Άρα, πρέπει να προσέχετε εσείς οι άντρες, πώς την πέφτετε σε μια γυναίκα. Πρέπει να το προσέχετε πάρα πολύ. Τι λέτε. Ναι. Γιατί μία το παίζετε, μία γίνεστε εντελώς διαφορετική. Και εξαρτάται και από τις αντιδράσεις γυναίκας. Σοβαρεύτηκε. Ναι. Τι σημαίνει. Ναι, τώρα φυγόμεθα. Τώρα Κώστα μου με συγχωρείς. Άμα ξεκινήσουμε και ακούσουμε έναν άντρα, ο οποίος αρχίζει κοριτσάκι μου, μωρό μου, μπέμπα, ναι. Τότε αμέσως ξέρουμε και ότι σε αγαπώ την πρώτη μέρα και σε θέλω, I love you, ναι. Μανταμίτσα και τέτοια. Το τηλεφωνάκι σου. Και είναι σίγουρο ότι... Ποιος γελάει, γιατί γελάτε, γιατί γελάτε. Από το πρωτάλαμο βλέπουν τα αγόρια του Σταρ εδώ στην κάμερα μεν είναι λίγο μπίχτιδες. Λίγο! Τους κάνω πλάκα. Είναι τόσο ευγενικά παιδιά. Παρ' όλα αυτά όμως είδες ότι συμμετέχει. Γιατί, λέω ψέμα. Συγγνώμη, εσύ δηλαδή. Ωραίες κοπέλες που έρχονται στο πλατό. Πες μου ότι δεν τις βλέπεις. Κάτι σχέση. Πες ότι τις βλέπεις με επαγγελματικό ενδιαφέρον. Θέλω να μου πείτε, πες μου μία εμπειρία που έφαγε χιλόπιτα, γιατί θέλω τηλεφωνήματα σήμερα γυναικών να μας πούν πώς θέλουν τον άντρα, το σωστό,
το πρόστιμο που λέει ο Τσαρλίδης, τον τέλειο τον άντρα. Πες μας εσύ για να δώσουμε το ένα. Τι να πω εγώ. Πες μας τα τηλέφωνα, Χρήστηλε, ποια είναι. 2-13-481-560 και 2-13-481-570. Ωραία, πάμε σήμερα. Έχουμε και Feng Shui. Τι έχουμε. Feng Shui. Ποιο είναι αυτό που φτιάχνει στο σπίτι σου ανάλογα ανατολή, να φύγει δύση, αρνητική βορά, ενέργεια. Νότος. Όχι. Πρέπει να φυσάει το, εκείνο το φλασμένο το παράθυρο. Έχουμε και το... να βρέχει σε εκείνο το συντριβάνι που θα το βάλεις δίπλα από το τζάκι. Ναι, θέλω να είναι συντονισμένες οι φίλες μου και οι φίλοι μου στο όλε, γιατί θα δώσουμε οδηγίες στους ναυτιλωμένους, ερωτευμένους, διαζευμένους και μη. Για και το... δυστυχισμένους. Και δυστυχισμένους. Για Feng Shui. Όχι, για το πώς θα φύγει η αρνητική ατμόσφαιρα, ενέργεια. Εγώ από ξέρω πώς, ναι. Αλλά δεν με αφήνει να το πω. Όχι, γιατί να μην το πει. Γιατί... Πιπέρι, παιδιά, ο εγώ ξέρω πώς φέρνει το κακό. Πώς φέρνει. Στο διάλεπτο, στο διάλεπτο. Σε παρακαλώ. Όλοι υπονοούμενα είσαι σήμερα. Αφήστε τον Ίσκο. Να σου πω συγγνώμη. Και οι μερικούς, αλλά και εγώ δεν νομίζω. Να πείτε κάτι για το Feng Shui, γιατί σας θέλω συντονισμένες. Γραμμές θέλω στον αέρα. Να με πάρετε και να μου πείτε πώς πραγματικά θα σας έκανε ένας άντρας να ερωτευτείτε πολύ και να μην σκέφτεστε το μέλλον. Τώρα δύσκολο είναι αυτό. 2-10-4-81-560 και 4-81-570. Γιατί, θα σας πω μετά γιατί το κάνω. Για πείτε μας για το Feng Shui. Εγώ θα πω για την, για την καλεσμένη μας συγκεκριμένα, ότι ξέρω πολλά πρόσωπα τις οποίες τους έχει αλλάξει κυριολεκτικά τη ζωή. Τη ζωή. Και ότι είναι συστηματική, συνεχώς καλή ανθρώπους από το εξωτερικό, ενημερώνεται και δεν διαβάζει απλά κάποια βιβλία. Έχουμε... Και τους έχει αλλάξει και το οικονομικό τους και το συναισθηματικό τους. Άρα, εδώ σας θέλω συντονισμένες να αλλάξει. Χαρτί, μολύβι και να κρατήσετε σημειώσεις. Λοιπόν, πες μας εσύ. Τι να σας πω, τι θέλετε. Μια εμπειρία σου για να αρχίσουν να παίρνουν οι κοπέλες τηλέφωνο. Εμπειρία, τι εμπειρία θέλετε να σας πω. Εμπειρία από μια επαφή σου με μια γυναίκα. Μια κοπέλα. Τι καλή, είναι, κακή. Έτσι, αυτό που είπα εγώ τώρα για τι αρέσει στις γυναίκες τελικά. Και τι εντάξει, οι γυναίκες ναι, πιστεύω ότι θέλουν ένα συνδυασμό. Δηλαδή. Είναι στιγμές που τον θέλουν ρομαντικό, ευγενικό ναι. Και να είναι δίπλα τους. Ναι. Και άλλες φορές που θέλουν και λίγο τη σφαλιαρίτσα στον ποπό. Τον άντρα άντρα δηλαδή. Τον θέλουν δηλαδή λίγο πιο σκληρό εννοεί. Μάλιστα. Σφαλιαρίτσες οι γυναίκες δεν δέχονται. Καλά. Γιατί άμα δέχονται σφαλιαρίτσες, ναι. Τρώνε κροτσιά. Και ξέρω άμα φοράμε και παπούτσι που είναι και μυτερό και είναι μόδα. Δηλαδή... Στο συγκεκριμένο, τουλάχιστον σε μένα, σημαίνει ότι η κλωτσιά δεν πολύ παίρνει. Μην αρχίσουμε. Καλά. Αυτό είναι προσωπικό σου. Ναι. Αλλά λέω για τους άντρες εκείνους που σηκώνουν το χέρι κανονικά. Όχι, δεν χτυπάει πολύ. Έτσι, μην τρελαθούμε. Αυτούς εμείς τους ρίχνουμε στα λιοντάρια. Και τους τρώνε. Τώρα εντάξει, μην το δέσεις. Όχι, μεταφορικά. 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 Γραμμέ. Δεν κρατάει τα ενία. Ναι, λοιπόν. Έχω ένα γράμμα και θα πάμε μετά στις ειδήσεις που είναι σήμερα τη κακομοίρα γίνεται. Τα πρωτοσέλιδα. Το θέμα αυτό με την Ξάνθη συνεχίζει να είναι στο κέντρο του ενδιαφέροντος και υπάρχουν και καινούργιες πληροφορίες και λεπτομέρειες για πράγματα που έχουν συμβεί. Άλλο θέμα. Άλλο θέμα. Λέει υπάρχουν... ότι έκλεψε τα εκατομμύρια από την τράπεζα. Έκλεψε μία πρώην διευθύντρια της Εθνικής Τράπεζας στην επαρχία, στο Ξυλόκαστρο, 2 εκατομμύρια ευρώ τόσο για να βοηθήσει τους φίλους της. Αχ, καλό, σε της. Όλη την Ελλάδα λοιπόν τόσο. Και μιλάμε ότι πρόκειται για μία πραγματικά τραγική ιστορία που συνέβη και μία γυναίκα η οποία αυτή τη στιγμή πληρώνει το, να... το ότι ήθελε να βοηθήσει κάποιους ανθρώπους. Να πω αυτό κάτι. Όμως είναι αποδεδειγμένο να βοηθήσει φίλους της. Είναι αποδεδειγμένο. Να σας πω. Έχω πολύ μεγάλη στεναχώρηση. Γιατί? Δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται τώρα. Είμαι πολύ στεναχωρημένη. Μπορείς να μας εξηγήσεις. Δεν μπορώ δηλαδή μια φορά στην τηλεόραση να είμαι στεναχωρημένη. Μωρέ, μπορείς και μία και δύο και τρεις και τέσσερις. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη. Αλλά μοιράσου τον πόνο μαζί με εμάς. Με εσάς. Ναι. Δεν μπορείτε να μου το λύσετε το πρόβλημά μου. Δοκίμασέ μας. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανένας από εσάς να μου λύσει το πρόβλημά μου. Μπορεί να λύνετε με ένα τηλέφωνο. Να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να σε ξελαφρώσουμε, να το μοιραστούμε. Να το μοιραστείτε. Να το μοιραστούμε. Μπορείτε να μου το λύσετε όμως. Αυτό με ενδιαφέρει. Αν δεν το μάθουμε, θα προσπαθήσουμε να πάρουμε θέση. Σου ορκιζόμαστε ότι. Αυτό είναι. Θα προσπαθήσουμε. Το πρόβλημά μου είναι αυτό. Αυτό είναι και δικό μου πρόβλημα. Αυτό είναι. Σε παρακαλώ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα στολίσω εγώ. Μην σε νοιάζει. Μπορεί να έχω το κινητό μου, σας παρακαλώ πολύ. Όχι. Γιατί. Να σας πω. Εγώ θα στείλω email. Αυτή η γυναίκα τώρα πού τον βρήκε τον άντρα αυτόν. Πείτε μου. Κάνω μια ταινία. Δώστε μου φανούλη αυτό. Γιατί πήγες κοριτσάκι μου και σε αυτόν δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Ξέρεις πόσα κορίτσια με πήραν τηλέφωνο το πρωί και μου είπαν να το θίξω το θεματάκι αυτό. Ξέρεις ότι εμείς πολλές γυναίκες μας αρέσει, Ελληνίδες, αυτό το αγόρι και πήγες εσύ, αφού χώρισες και τον άντρα σου και έτσι όπως το χώρισες, να την πες και σε παντρεμένο άνθρωπο. Δηλαδή δεν τρεπόμαστε λιγάκι, που έχουμε καταντήσει όλες οι στάρ. Τι θέλει η Αντζελίνα Τζολί με τον Μπρατ Πιτ, παιδιά. Πείτε μου τι δουλειά έχει. Εξηγήστε μου. Έξι και βία. Τι δουλειά έχει. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Δεν υπάρχουν Ελληνίδες πιο ωραίες από αυτήν. Και βέβαια υπάρχουν. Ωραία.
Δεν δικαιούνται κι αυτές. Μία θέα. Μία θέση στον ήλιο. Μία θέα στο σπίτι του Brad Pitt. Δεν δικαιούνται, αλλά ο Brad Pitt δεν έρχεται στην Ελλάδα. Εγώ ξέρω Ελληνίδες που ποζάρουν σε περιοδικά που θα τα έχουμε σε λίγο εδώ. Ναι. Και είναι θεές, κουκλάρες, πιο ωραίες από αυτή. Με έχετε δει εμένα τώρα πλάτη. Δύσκολο είναι. Συγγνώμη, με έχετε δει εμένα να φωτογραφηθώ πλάτη, να δείτε ότι... Πλάτη, όχι, δεν έχεις φωτογραφηθεί. Δεν σε έχουμε δει πλάτη. Πλάτη. Ναι. Μια πλάτη πρέπει να την κάνεις στο φίλης. Δηλαδή, αν την κάνω την πλάτη και τη στείλω στο Hollywood, μήπως προκύψει κάτι. Πού ξέρεις. Γιατί αυτή δηλαδή, τι τύχη έχει αυτή η γυναίκα να έχει αυτόν τον άντρα δίπλα της. Πείτε μου. Έτυχε. Εγώ, κορίτσια, διαμαρτύρομαι εντόνως. Το πρωί-πρωί 7.30 πήρα τηλέφωνο, 10 κορίτσια από το Βόλο. Και 15 από το Ηράκλειο και μου είπατε να θίξω το θεματάκι. Συνεννοημένα. 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 Λοιπόν, και έχουν και ιδιοτροπίες. Γιατί δεν έχουν μόνο οι ξένοι ιδιοτροπίες στάρ, έχουν και οι Έλληνες. Βέβαια. Τι έχουμε. Πάρα πολλές ιδιοτροπίες των στάρ και πώς μπορούμε ίσως μέσα από αυτές τις διατροφικές τους συνήθειες να ρίξουμε και κάποιους από τους στάρ τους Έλληνες στην αγκαλιά μας. 2-10-4-1-5-60 και 2-10-4-1-5-70. Έχουμε διατροφικές, ναι, διατροφικές συνήθειες. Έχουμε μικρά μυστικά. Κάθε μέρα πια εμείς εδώ θα αποκαλύπτουμε μικρά μυστικά. Ιδιαιτερότητες λοιπόν. Τι τους αρέσει και τι μπορούμε εμείς να μάθουμε περισσότερο για αυτούς, ώστε όσοι θέλουν να τους ρίξουν στην αγκαλιά. Πάει δάκα τον κάγκουρα. Συγγνώμη, παιδιά, έχουν διατροφικές συνήθειες στάρ Έλληνες. Να το δούμε το θέμα, παρακαλώ. Και θα σας πω μετά μια. Τέλειωσε ο χρόνος. Πάμε σε διαφημίσεις. Πάλι. Έχω αποκλειστικό όμως. Εσύ δεν έχεις την Νατάσα Θεοδωρίδου. Έχουμε Νατάσα Θεοδωρίδου και τι ακριβώς έχει συμβεί από τότε μέχρι τώρα. Πώς έχει αλλάξει και τι συμβαίνει. Καλά. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο όλο, γιατί μόλις επιστρέψουμε, σας έχω ένα κουφετάκι καταπληκτικό, αποκλειστικό θα έλεγα, με την Νατάσα Θεοδωρίδου, όπως δεν το έχετε ξαναδεί. Πάμε σε διαφημίσεις. Θα παίξεις εσύ αυτοδικός και θα κάνουμε κόντρα σήμερα. Ποιος έχει το πιο ενδιαφέρον θέμα για Νατάσα. Πάμε και θα σας πούμε μετά. Σας θέλω όμως εδώ γιατί έχω λόγο. Έλεγα το εξής, ότι αν θέλετε χρήματα, γιατί όλοι έχουμε πρόβλημα με τα οικονομικά μας, εδώ αυτό σε λίγο θα μας πούνε πού μπορούμε να τον βάζουμε για να έρθουν πάρα πολλά λεφτά. Και φέρνω και μια πυραμίδα. Φέρνω μια πυραμίδα, παιδιά. Έμαθα το εξής, ότι αν έχετε αρνητική ενέργεια στο σπίτι και όλα... Εγώ φέρνω, φτιάχνω δικιά μου. Μπράβο. Αν λέει έχουμε αρνητική ενέργεια στο σπίτι και όλο τσακώνονται τα ζευγάρια και γκρινιάζουν μεταξύ τους και γενικώς τα παιδιά δεν πάνε καλά και υπάρχει φαγωμάρα γενικότερη, έτσι, μία ένταση στο σπίτι, θα μας πει η κυρία Αναγνωστοπούλου ότι την πυραμίδα αυτή τη βάζουμε πάνω στην τηλεόραση και θα μας πει σε ποια άλλα σημεία και αυτή απορροφά την αρνητική ενέργεια. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Αυτό. Άρα λοιπόν, σήμερα θα σα πω. Τώρα κατάλαβα γιατί η τηλεόραση έχει γίνει λίγο. Τι έχει γίνει τηλεόραση. Γιατί όλοι βάζουν τι πυραμίδες πάνω στην τηλεόραση. Όλη η αρνητική ενέργεια μαζεύεται στην πυραμίδα, περνάει στην τηλεόραση. Και γίνεται πανικό. Και μετά έγινε το μαγαζί μπαγαλό. Έχουμε την κασέτα με την κυρία Θεοδωρίδου. Την. Ωραία, περιμένετε. Πριν. Σκορπίνα, έτσι. Ρούλα μου, πάντα δροσερή αροδοπέταλο. Εύχομαι να είσαι πάντα γεμάτη χαρά και υγεία. Θερμή παράκληση σου κάνω. Έχω μια κορούλα που εκτός από το θάνατο του πατέρα της έχει να αντιμετωπίσει και τη διάλυση του δεσμού της. Δεν μπορώ να βλέπω τα ματάκια της όλο δακρυσμένα. Παρακαλώ την κυρία Λουκά να της έλεγε αν θα τα ξαναβρούνε. Ευχαριστώ θερμά. Ζυγός το κορίτσι, 27 ενάτου τάδε. Το ξότι στο αγόρι, δεν το λέμε το αγόρι γιατί μπορεί να βλέπει η μαμά του. Έτσι. Εντάξει, πόσα αγόρια τώρα έχουν γεννηθεί εκείνη την ημερομηνία. Αμέσως για να δεις φίλη μου, Μάρο, φίλη μου Μάρο, ότι παίρνω όλα τα γράμματα και αν θέλετε και εσείς να στέλνετε γράμματα στην εκπομπή μας, μπορείτε κάλλιστα να μας στέλνετε για την κυρία Λουκά ή για τον κύριο Φραγκαουλιά ή για μένα. Star Channel, Δήμητρος 37, Ταύρος, ταχυδρομικός κώδικας 17-7. Λοιπόν, αυτή είναι η διεύθυνσή μας, Δήμητρος 37. Λοιπόν, αυτό το πατήστε σε. Θα πω όμως και κάτι άλλο, Ρούλα, ότι εγώ η μέρα είναι χάλια σήμερα. Όχι, μια χαρά είναι η μέρα. Εγώ χάλια τα βλέπω. Έλα, έχει ωραία μέρα σήμερα. Που σε φίλο μου, δεν πάει σαν λίγο. Ωραία μέρα σήμερα. Πώς χάλια τα βλέπετε, μία πάνω, μία κάτω, μία αριστερά, μία δεξιά. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Εγώ ξέρω. Σταθερότητα στη σχέση των ανθρώπων δεν υπάρχει. Πέρασα όλο μου το απόγευμα να μιλάω με τηλεθεάτριες, οι οποίες μου ζήτηγαν να σου μεταβιβάσω την αγάπη τους, τα φιλιά τους και ειδικά μία φίλη σου, λέει, από την Αγία Παρασκευή. Με πολύ χαρακτηριστική φωνή. Φίλη μου από την Αγία Παρασκευή, φυλάκια. Αυτό το λέει η Καλομήρα.
Το έκλεψα. Είναι κακό. Πειράζει. Όχι. Α, δεν πειράζει. No. Δεν πειράζει. Άρα η μέρα είναι καλή για όλους. Είναι καλή βεβαίως. Και είναι και σημαντική Πάστε. Μέρα για να ζητήσουμε πράγματα. Πάμε στο θέμα, κυρία Γιαννακοπούλου. Μάλιστα, κυρία Κορομιλά. Τι τρώνε. Διατροφικές συνήθειες. Και μετά έχω την αποκλειστικότητα. Όχι, παιδί μου, την Νατάσα σου. Την Νατάσα, θέλει. Ναι. Θέλει να δούμε λίγο την Νατάσα, πώς ήταν, πώς έχει γίνει, τις αλλαγές που έχει Καλά, κάνει. Νομίζω, και αν έχει τελικά αλλάξει. Για πηγαίνετε να το δείτε το πρώτο και μετά σας έχω το καλύτερο. Πάμε. Ήταν πριν από 10 χρόνια όταν η Νατάσα Θεοδωρίδου αποφάσισε να εγκαταλείψει τη Θεσσαλονίκη και να κάνει την καθοδότης στις πίστες της Αθήνας. Η Νατάσα Θεοδωρίδου έχει αλλάξει, αλλά όχι αυτό που λέμε δραματικές αλλαγές. Ποτέ δεν υπήρξε μελαχρινή. Πάντα προτιμούσε τους τόνους του καστανού σκούρου και τώρα πια δεν μας φαίνεται περίεργο που τη βλέπουμε τελείως ξανθιά. Αυτό όμως που πάντα της άρεσε ήταν οι μεταμορφώσεις. Πάντα επεμβαίνει στα μαλλιά της. Πάντα προσπαθεί να εμφανίζεται με ένα καινούριο και διαφορετικό look. Και οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι είναι από τις πιο μοδάτες κυρίες της ελληνικής showbiz. Η Νατάσα Θεοδωρίδου άλλαξε πολλά όμως στο μακιγιάζ της. Ανακάλυψε με τα χρόνια τα χαρακτηριστικά της και αποφάσισε να τονίσει αυτά που είναι πιο όμορφα. Τον τελευταίο καιρό, νεανικό look, ρούχα από αγγλικούς οίκους και περίφημα δερμάτινα κομμάτια κοσμούν τη συλλογή της. Η Νατάσα οριμάζει. Η ηλικία της της αρέσει και αυτό φαίνεται. Ακόμα και στο πλευρό του Ανδρέα Φουστάνου, ενώ όλοι περίμεναν ότι θα τη δούμε με αλλαγές, εκείνη αποφάσισε να μείνει ο εαυτός της. Αυτό που τελικά άλλαξε είναι η ερμηνεία της. Όσο περνούν τα χρόνια, η Νατάσα Θεοδωρίδου γίνεται ακόμα πιο όμορφη όταν τραγουδάει. Και βέβαια, να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι η Νατάσα Θεοδωρίδου είναι αυτή που πολύ συχνά επιλέγει το ανδρικό στυλ. Αυτό που κάνει μια γυναίκα να φαίνεται ακόμα πιο θηλυκή, ακόμα και αν θέλει να το κρύψει. Μήπως Ωραία. Ακούω. Τι να ακούσεις. Θέλω να μου πεις. Να πω τι. Το επόμενο βίντεο που έχει σχέση με την Τάσα Θεοδωρίδου και το Φεριρούλα Κορομιλά στην εκπομπή. Για ηρέμησε. Πού είναι η κασέτα, παιδί μου. Ποια κασέτα. Την κασέτα που είχαμε εδώ. Βλέπεις καμία κασέτα. Την κασέτα δεν σου δώσανε τώρα. Ποια κασέτα. Παγγέλα, δώσε την κασέτα. Μία κασέτα δεν σου δώσανε. Μένω, καμία κασέτα. Βρε, φέρ την κασέτα να δείξω το θέμα. Δεν είναι δικό το θέμα αυτό. Είναι δικό μου. Ωραία, δώστε μας να το δείξουμε. Όχι. Δεν το δίνει. Είναι η Νατάσα Θεοδωρίδου, δώστε μας να το δείξουμε, να το δει ο κόσμος. Θα δείξετε όλα τα δικά σας. Ναι. Και θα δείξω εγώ το δικό μου που έχω φτιάξει εγώ μέσα μόνο. Δείξτε τώρα πάμε. Λοιπόν, δώστε στο Βαγγέλη να τη βάλει την κασέτα να δούμε κάτι που έχει να κάνει σχέση με την Νατάσα. Όλοι ξέρετε για την Νατάσα πράγματα, ε. Ότι αυτό με τα. Η Νατάσα εξακολουθεί να είναι όμορφη. Και όμορφη ήταν και από τον πρώτο καιρό που βγήκε. Και η φωνάρα ήταν και την πρώτη φορά που βγήκε η Νατάσα. Λοιπόν, τι ετοίμασες, Φραγκόλ. Δείτε. Να δούμε όμως την πρώτη εμφάνιση. Να την δούμε. Να την θυμηθώ κι εγώ. Αχ, κι εγώ, κι εγώ. Κανονικά. Έκανες πλέον χρυσό δίσκο και συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Μου μιλάς στο πληθυντικό. Μισό λεπτό. Μου μιλάς στο πληθυντικό από σεβασμό. Από σεβασμό και να με βλέπεις. Είσαι και πολύ όμορφη. Πες μου. Πρώτα από σεβασμό βέβαια για όλη αυτή την ιστορία που κουβαλάτε πάνω σας και δεύτερον είναι το μεγάλο μου ευχαριστώ γιατί ήσασταν οι πρώτοι που με βγάλατε στην τηλεόραση πέρυσι τέτοιο καιρό, πρωτοχρονιά, με εκείνες τις περιβόητες βροχές και ειλικρινά αυτό το καταθέτω τώρα, ήταν η πρώτη μου εμπειρία σε ένα τέτοιο σοου και δεν θα ξεχάσω ποτέ και θέλω τώρα να το πω ότι όση ώρα εγώ τραγουδούσα και εσείς χειροκροτούσατε και ο κόσμος μας έβλεπε. Η κυρία Κορομιλά ήταν πίσω από εκεί την κάμερα εδώ μπροστά μου και με εμψύχωνε. Ενώ θα μπορούσε να κάνει ένα διάλειμμα και να πιει ένα ποτήρι νερό. Και αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσω και είναι το μεγάλο μου ευχαριστώ. Λοιπόν, μην χειροκροτάτε, περιμένετε. Υπάρχει κάτι που είναι ακόμα, δεν ξέρω αν το θεωρεί ο κόσμος σπουδαίο. Εγώ το θεωρώ σπουδαίο έως προφητικό. Δηλαδή, όποιον άνθρωπο πιστέψω ή πω κάτι, δεν ξέρω, κατά ένα περίεργο τρόπο. Συμβαίνει αυτό. Θέλω να θυμίσω στους τηλεθεατές αλλά και στην Νατάσα τη Θεοδωρίδου τι είπα
όταν την είδα πρώτη φορά και την παρουσίασα στο απογευματινό πρόγραμμα. Νατασούλα, να το δούμε. Αλλά να φέρνουμε ανθρώπους που εμείς τους ξεχωρίζουμε, που δεν έχουν δισκογραφική δουλειά και που είμαι σίγουρη ότι στο μέλλον θα γίνει αυτό που έγινε και με τον Αντώνη Ρέμο και με χιλιάδες άλλους που έχω φιλοξενήσει κατά καιρό. Εύχομαι καλή επιτυχία στην Νατάσα τη Θεοδωρίδου, η οποία είναι μια πολύ όμορφη και νέα ερμηνεύτρια και τραγουδάει ένα κομμάτι καταπληκτικό. Και θέλει να μου κρύψει κάτι. Κάτι μου κρύβεις, Νατάσα. Με τη δική σου μελωδική φωνή, Νατάσα Θεοδωρίδου. Κάτι μου κρύβεις, την καρδιά σου δεν μ' ανοίγεις. Κι όλο περνάει από το μυαλό μου το κακό. Πες μου τι τρέχει, η καρδιά μου εμένα αντέχει. Ό,τι κι αν λες δεν φταίς εσύ, ούτε κι εγώ. Εγώ... Δεν μας κρύβεις τίποτα για την υπόλοιπη τηλεοπτική εμφάνιση. Ναι. Μπράβο σου! Μάστε. Mm. Την πρώτη τηλεοπτική εμφάνιση. Και έχετε να πείτε. Στις συγκινητικές κατάστασεις. Αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Mm. Και μου αρέσει που οι καλλιτέχνες είναι ευαίσθητοι πολύ και συγκινούνται τους δείχνεις. Γι' αυτό είναι καλλιτέχνες. Για... Σαν ένα καλλιτέχνη που να μην είναι ευαίσθητο. Ευαισθησία. Να πω κάτι. Είχε κι άλλο, δεν το βάλατε, δεν πειράζει. Το λοιπόν, κόψαμε. Το κόψατε, έτσι κάνετε. Πάντα τα παιδιά, ήταν πολύ γλυκιά η Νατάσα Θεοδωρίδου. Mm. Πάντα ήταν πολύ γλυκιά. Επειδή είναι πολύ γλυκά τα παιδιά στο χωριό Σος και εκεί βρίσκεται ο Γιάννης ο Γκελντής. Θα φτιάξουμε και τούρτα σήμερα. Τούρτα θα φτιάξουμε εκεί. Μαζί με την κυρία Τένια. Ναι, την κυρία Μακρύ. Η κυρία Μακρύ επίσης ένας πολύ γλυκός άνθρωπος και τρυφερός. Πάμε γρήγορα στο χωριό Σος για να μην καθυστερούμε τον κόσμο. Κυρία Μακρύ, Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα! Καλημέρα! Α, κυρία. Έχω μια καταπληκτική παρέα εδώ σήμερα. Για πείτε μας που είστε. Είμαστε στο χωριό Σος, mm-hmm. στη Βάρη. Άρα. Έχουμε καταπληκτική παρέα εδώ με θαυμάσια παιδιά. Mm-hmm. Έχουμε τον Κωνσταντίνο. Ναι, δεν τον έχουμε βλέπω. Έχουμε τη Μαρία. Ναι. Το Γιάννη. Mm-hmm. Ναι, ο Γιάννης. Mm-hmm. Έχουμε την Ιωάννα. Πού είναι η Ιωάννα? Και τη Ρούλα. Να την Ιωάννα. Να την Ιωάννα. Να την. Και είναι και η Ρούλα η οποία σήμερα φοράει μια καταπληκτική μίνι φούστα. Τα ίδια είμαστε και εδώ. Γεια σου, εμείς Ρούλα. Εμείς έχουμε Κωνσταντίνο, Ρούλα. Ναι. Γεια σου, Ρούλα, που φοράς φούστα σήμερα. Και κάτι τρώει, Ρούλα. Τι τρώει, κυρία Μακρύ? Κέικ. Α, κέικ. Φοβερό κέικ. Εδώ η Μαρία τρώει μπισκοτάκι. Τα έχει ρημάξει τα μπισκότα του Γιάννη. Μικρούλη μου. Ο Κωνσταντίνος και εκείνος τρώει κέικ. Τους έχουμε δαμάσει δίνοντάς τους κουκλάκια. Τι ωραίος ο Κωνσταντίνος. Τι ματάκια είναι αυτά. Τι ωραία παιδάκια είναι αυτά. Είδατε τι ωραίο παιδί που είναι ο Κωνσταντίνος. Όλα, όλα είναι πολύ ωραία. Και έχουμε και την Αναστασία μας εδώ. Πού είναι η Αναστασία? Να τη Αναστασία. Α, η Αναστασία. Με ένα φοβερό φουστάνι. Και ωραία κοκαλάκια. Αναστασία. Μπράβο. Ναι, ναι, να Αναστασία, να, καλημέρα. Αναστασία. Καλημέρα σε όλους τους φίλους μου. Καλημέρα σου λέει η Ρούλα. Και τις φίλες μου εκεί. Παιχνίδια πήγαμε όλα. Παιχνίδια πήγαμε, γλυκά πήγαμε. Ο Γιάννης εδώ φτιάχνει καταπληκτικά γλυκά για τα παιδιά. Μίλα, βρε Γιάννη, για τα γλυκά. Πώς να μιλήσω, έχεις πάρει φορά εσύ, γκρου, γκρου, γκρου. Δεν σου πειράζει. Τι να κάνω με αυτόν τον άντρα εδώ. Ρούλα, το βλέπεις. Καλημέρα. Απίστευτα. Βρε Γιάννη μου. Εμείς οι γυναίκες τώρα είμαστε λίγο διαφορετικές. Βλέπουμε μωρά. Και εμείς οι άντρες έχουμε τα αισθήματά μας. Ναι, ναι.
Και εμείς οι άντρες θα βγάλουμε το από μέσα μας αυτό μας πνίγει. Ναι, αλλά εμείς όμως τώρα θέλουμε να δούμε τα παιδιά, βρε Γιάννη. Για τα παιδιά δεν τα παιδί το κάνουμε. Είμαι και εγώ. Κοίτα ένα παιδί μεγάλο που είμαι εγώ. Καλά, εσύ εντάξει. Εσένα η τύχη ήταν λίγο πιο καλά μαζί σου. Υπάρχουν κοίταξε, έτσι κυρία Μακρύ. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Αλλά εδώ πέρα, Ρούλα μου, υπάρχει μια τόσο ζεστή φιλοξενία. Ναι. Οι μαμάδες είναι καταπληκτικές. Μας έχουν υποδεχτεί τόσο θερμά. Στο χωριό Σος, λέτε. Τα παιδιά είναι... Ναι. Ναι, στο χωριό Σος. Οι μαμάδες των παιδιών είναι καταπληκτικές γυναίκες. Και η φιλοξενία που απολαμβάνουμε είναι περίφημη. Αχ, το λίγα. Έπεσε ο δορυφόρος. Έπεσε ο δορυφόρος. Θα συνδεθούμε σε λίγο. Γιατί έχουμε ένα μικρό. Τώρα μέσα. Τώρα κυρία Μακρύ μου, τώρα συγγνώμη. Ωραία. Είχαμε ένα μικρό πρόβλημα. Έλεγα λοιπόν ότι η φιλοξενία εδώ είναι καταπληκτική. Μας υποδέχτηκε ένα ζεστό μυρωδάτος καφές, μπισκοτάκια. Ναι. Τα παιδιά τα οποία μας υποδεχτήκαν από το δρόμο. Τι να σας πω, είναι τόσο όμορφο εδώ και τόσο ευτυχισμένα όλα γύρω-γύρω. Τελικά τα παιδιά αυτά είναι ευτυχισμένα. Έτσι. Είναι ευτυχισμένα. Βεβαίως. Είναι ευτυχισμένα. Εξαιρετικές μαμάδες. Έχουν αυτή την. Οι μαμάδες είναι εξαιρετικές και η ζέστη που φέρουν τα παιδιά αυτά από αυτό εδώ το χώρο είναι περίφημη. Ειλικρινά, μακάρι να έχουμε την ευτυχία όλοι να ερχόμαστε μερικές φορές να κάνουμε παρέα μαζί τους και να είμαστε μέρος της δικής τους οικογένειας. Γιατί ειλικρινά αξίζει να είμαστε κοντά σε αυτό εδώ πέρα το χώρο που είναι εκπληκτικός. Χαίρομαι πραγματικά για τις μαμάδες όλες αυτές, τις Ελληνίδες γυναίκες που κρύβουν τόσο μεγάλη ευαισθησία. Προστατευτικές, γλυκές, φροντίζουν έτσι με πολύ αγάπη. Τι θα φτιάξετε είναι σήμερα. Είναι θαυμάσιο αυτό. Ναι, ναι. Είναι θαυμάσιο. Είναι θαυμάσιο. Χωρίς να έχεις καμία συγγένεια με όλα αυτά τα παιδιά που έχουν εδώ, να δίνεις την ψυχή σου και όλο αυτό, όλη αυτή την αγάπη που έχεις μέσα σου για να βλέπεις αυτά τα παιδιά να γίνονται καλύτερα. Είναι περίφημο αυτό. Το μικρούλι που έχετε στην αγκαλιά σας, πόσο είναι? Είναι η Μαρία. Είναι 18 μηνών η Μαρία. Είναι πολύ μωράκι. Είναι το μικρότερο παιδί στο χωριό. Άρα το μικρό, το μικρούλικο. Είναι το μικρότερο. Στο σπίτι γεια σου, Ρούλα. Γεια σου και σένα, γεια σου. Η Ρούλα είναι πάρα πολύ χαρούμενη. Σήμερα λέει θα πάρει και ένα γραμμάριο και θα φάει όλο το κέικ. Να το φάει όλο το κέικ. Τι θα φτιάξει, Γιάννη, στα παιδιά και σε εμά, βέβαια. Θα φτιάξουμε σήμερα μια είδο τούρτα, το μοσαϊκό. Βλέπουμε εδώ, έχουμε ήδη προετοιμάσει. Γιατί όλοι γνωρίζουμε το μοσαϊκό σαν το γλυκό του καλοκαιριού. Ναι. Μια γρήγορη λύση στην κατάψυξη. Μας κολλάει πάντα το λινόχαρτο επάνω και τσαριζόμαστε. Π.χ. εγώ το κάνω στο σπίτι μου όταν τη νύχτα ξυπνάω και πεινάω. Και πόσες φορές έχω φάει και λινόχαρτο μαζί. Γι' αυτό έχω αλλάξει τώρα τη συνταγή λιγάκι. Ναι. Φτιάχνουμε το μοσαϊκό όπως θα το δείξω τώρα, αλλά το στρώνουμε μέσα σε μια φόρμα μιας χρήσης. Και έτσι μετά μπορούμε με οποιοδήποτε τρόπο, π.χ. με σαντιγί, να γαρνίρουμε στο χρώμα που θέλουν τα παιδιά με λιφάδες διάφορων χρωμάτων. Είναι ό,τι πρέπει για ένα παιδικό πάρτι όπως βλέπουμε εδώ. Και ας πάμε όμως στη συνταγή μας να πούμε εδώ ότι την έχω αλλάξει λιγάκι, την έχω κάνει πιο ελαφριά. Και πώς γίνεται αυτό? Έχω αντικαταστήσει πάλι το βούτυρο με ελαιόλαδο. Ναι. Και ας πάμε εδώ στη συνταγή να τη δούμε. Η κυρία Μακρύ μαγειρεύει εξαιρετικά, αλλά τούρτες δεν ξέρω αν προλαβαίνει να κάνει. Κυρία Μακρύ ξένα φάει πολύ καλά. Τις αποφεύγω, Ρούλα μου, και τις αποφεύγω. Μην κοιτάς τώρα ο Γιάννης που είναι φοβερός όλα αυτά. Ναι, τις αποφεύγω, αλλά πρέπει να σου πω ότι εδώ μας έχει σπάσει τη μύτη αυτή η ωραία τούρτα που έχει φτιάξει. Μα ναι. Ναι, βοηθήσαμε. Πού να έβλεπε τα παραλυπόμενα. Να φτιάχνουμε μπισκότα και να τρίβουμε εδώ πέρα πράγματα και το Γιάννη να μας δίνει οδηγίες. Λέω, αυτά έπρεπε να δείξουμε σήμερα. Αυτά τα παραλυπόμενα της κατασκευής της τούρτας. Για να μας πει τη συνταγή ο Γιάννης. Πάμε, Γιάννη μου, ξεκινάμε. Πάμε, πάμε. Φίλες και φίλοι, Ρούλα. Η συνταγή για ένα μοσαϊκό περίπου αυτού του μέγεθους χρειαζόμαστε 2 πακέτα μπισκότα. Εδώ τα έχουμε, η κάμερα θα έρθει πιο κοντά να μας το δείξει. Τα οποία τα σπάμε με τα χέρια μας ακριβώς στο μέγεθος που εμείς επιθυμούμε. Χρειαζόμαστε ένα φλιτζάνι του τσαγιού ή ένα μεγάλο ποτήρι του νερού ελαιόλαδο και όχι βούτυρο. Χρειαζόμαστε 2 φλιτζάνια ζάχαρη άχνη. Εδώ την έχουμε. Χρειαζόμαστε 4 αυγά. Χρειαζόμαστε μισό φλιτζάνι κακάο. Και χρειαζόμαστε ένα φλιτζάνι τρούφα σοκολάτας. Μάλιστα. Η εκτέλεση γίνεται πώς. Παίρνουμε τα αυγά, τα σπάμε μέσα σε μια λεκάνη. Μπουμ. Προσθέτουμε κατευθείαν μέσα και το ελαιόλαδο.
προσθέτουμε και το λίγο γάλα, το οποίο δεν το είπα στη συνταγή. Είναι πάρα πολύ λίγο, είναι περίπου 2 κοφτές κουταλιές της σούπας γάλα, εδώ το έχουμε. Και χτυπάμε τα αυγά, το ελαιόλαδο, μαζί με τα 2 φλιτζάνια της ζάχαρης άχνης. Οξά. Μαζί. Γεια σου Κωνσταντίνε. Εδώ είμαστε. Επιπλέον προσθέτω μέσα κατευθείαν ένα φλιτζάνι τρούφα σοκολάτα. Όλα μαζί τα βάζετε. Όλα μαζί, πολύ εύκολο. Είναι τόσο εύκολη συνταγή γιατί, Ρούλα, δεν χρειαζόμαστε το βούτυρο, που το βούτυρο πρέπει να αφρατεύσει, να μπορούμε να τα κατέψουμε όλα μαζί. Γεια σου παιδιά, τι κάνετε. Ήρθαν τα παιδιά εκεί να δοκιμάσουν τη σοκολάτα. Λογικό. Εγώ τώρα θα κάνω εδώ πέρα το χαμό μου. Θα χτυπάω όλα μαζί. Έλα Κωνσταντίνε. Έλα Κωνσταντίνε, μπράβο. Μπράβο Κωνσταντίνε, μπράβο. Κωνσταντίνε, θα σε δει η κυρία Βέπα, ο κυρίας Μαμαλάκης και εγώ και θα τρέμουμε. Εγώ θα γίνει σε... Κωνσταντίνε, βάλε. Περίμενε. Έλα Κωνσταντίνε εδώ. Έλα εδώ. Ανέβα εδώ πάνω. Κυρία Μακρύ, ακούτε. Σαν τα υλικά. Λέω τα παιδιά, πώς τα βλέπετε ψυχολογικά, είναι καλά. Είναι μια χαρά, είναι ευτυχισμένα παιδιά. Μπράβο. Είναι δραστήρια παιδιά. Μάλιστα. Είναι παιδιά που έχουν περιέργεια να μάθουμε. Mm-hmm. Είναι παιδιά πάρα πολύ κοινωνικά. Παιδιά που μας υποδεχτήκανε, που μας μιλήσανε, που ήρθανε κοντά μας. Καταπληκτικά, καταπληκτικά. Μπράβο, μπράβο. Είναι περίφημα τα παιδιά. Χαίρομαι πραγματικά. Και βεβαίως είναι και πολύ κοντά στις μαμάδες τους. Έτσι τα μικρότερα είναι κοντά στις μαμάδες τους, αλλά και η Μαρία, mm-hmm. που είναι μικρούλα, έχει μια καταπληκτική εξοικείωση. Με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι γνωστοί της. Κάνω μια καταπληκτική κυλίτσα πρέπει να σου πω εδώ πέρα τώρα. Με έχει τρελάνει αυτή η μικρή. Την κυλίτσα της πιάνω. Α, την κυλίτσα της πιάνετε. Ναι, ωραία. Την κυλίτσα της. Χάρμα, τρελαίνομαι. Λοιπόν, Γιάννη μου. Εμείς χτυπήσαμε τα υλικά όλα μαζί. Έχω τους βοηθούς μου εδώ πέρα. Θα τους βάλω λιγάκι να κάτσουν πάνω. Να βλέπετε και καλύτερα. Έλα, κοπελιά. Έλα, Κωνσταντίνε. Έλα. Εδώ είμαστε. Έχουμε βάλει κουτάλες μέσα πολλές και δεν πειράζει. Να πούμε ξανά. Χτυπήσαμε ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο. Έλα, Κωνσταντίνε. Μαζί με 2 φλιτζάνια ζάχαρη άχνη. Ένα φλιτζάνι τρούφα σοκολάτας. Μισό φλιτζάνι κακάο. Τα 4 αυγά. Τα χτυπήσαμε όλα μαζί αχταρμά. Και τώρα ρίχνουμε τα μπισκότα τα οποία έχουμε σπάσει μέσα στη λεκάνη και αφήνουμε τους μικρούς τύραννους εδώ πέρα, τα αγγελουδάκια, να ανακατεύουν. Έλα παιδιά, τώρα ξεκινάτε. Όλα έξω, μπράβο. Κυρία Μακρύ, πώς το βλέπεις? Καταπληκτική επιτυχία. Θέλουμε και τα τρία. Το ό,τι εργαλείο υπάρχει εδώ πέρα, το έχει πιάσει κουτάλες, πυρούνες. Εγώ χαίρομαι που το κάνουν τα παιδιά, δεν με ενδιαφέρει, θα βγει το γλυκό. Το ότι παίζουν τα παιδιά και περνάνε καλά, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τώρα σιγά. Εγώ θεωρώ ένα γλυκό για παιδιά δεν πρέπει να πετύχει καμία φορά. Κύριε, είναι μόνο που τα παιδιά ανακατεύονται μαζί. Τέλεια, τέλεια. Ναι, βάλει και λίγη ζάχαρη άχνη, αυτό είσαι. Μπράβο σου! Μπράβο, ρε! Τέλειο είναι. Βάλε κι άλλη, Κωνσταντίνε, κι άλλη. Κι άλλη, Κωνσταντίνε. Και βάλει τρούφα. Με το χέρι, μη φοβάσαι. Α, σε φταίει. Έλα και εσύ, Αναστασία. Καλά. Ναι, είναι περίφημος. Ασυνέβεια που νομίζω ότι είναι ο μελλοντικός Βαγκολιάς. Ναι. Πανέμορφος. Ναι, πανέμορφος. Α, θα ζηλεύει τώρα ο Γκεντής. Ο κακάο δεν σου δίνει δύσκολο. Σου δίνω αυτό καλύτερα. Πρέπει να πω ότι αυτή... Τρούφες. Ό,τι θέλετε βάζει. Μιλάμε, είναι νέα δημιουργική κουζίνα. Είναι το μοσαϊκό του παιδικού χωριού ΣΟΣ και πραγματικά είναι ΣΟΣ. ΣΟΣ. Εγώ νομίζω ότι είναι η χαρά των παιδιών και στα κάνουν μπάχαλο εκεί. Δεν με προσχολεί καθόλου. Ακριβώς. Εγώ ήθελα να τους φέρω στο σπίτι μου, Ρούλα, καλύτερα. Γιατί η γυναίκα μου γκρινιάζει. Ήθελα να τα φέρω τα παιδιά στο σπίτι μου, γιατί η γυναίκα μου γκρινιάζει που εγώ λερώνω. Και να η ευκαιρία που θέλω να κάνουμε όλα μπάχαλο. Εγώ ας τα πάρω στο σπίτι μου να κάνουν μπάχαλο όλα, ό,τι θέλουν να το κάνουν. Τι να πω, κυρίες και φίλοι, βλέπετε, σως, παιδικό χωριό σως. Λοιπόν, ας ξαναπείς προφορικά την τούρτα για τις κυρίες που θέλουν να την κάνουν για τα παιδιά τους. Κυρίες και φίλοι, αυτή η τούρτα που βλέπετε εδώ είναι η δική του, ναι, κοίτα και η κουτάλα μέσα στο στόμα, παιδί μου, να σε φιλήσω, να σε φιλήσω. Λοιπόν, ωραία, θα ξαφούν τα υλικά, Γιάννη, πάω από εδώ. Ας τους να παίξουν εκεί, δεν πειράζει. Ναι, τους αφήνω να γκρεμίσουν. Τένια η σχοντρίνη. Ή εσύ αγάπη μου έχεις παρδίνει. Έχω παχύνει. Να δούμε στο τραπέζι επάνω την τούρτα κανονικά. Ακριβώς εδώ έχουμε την τούρτα μπροστά. Πού είναι τούρτα. Τένια, πιο αριστερά. Όλα με κυνηγάς. Μην τους πρόξεις τώρα, ας τους Γιάννη. Πού να τις πρόξεις, δεν κουνιέται.
Εδώ έχουμε φτιάξει, όπως βλέπετε, την τούρτα. Έχουμε στρώσει τη βάση από κάτω. Βάζουμε το γλυκό μας κανονικά στην κατάψυξη για τουλάχιστον 2 ώρες και μετά μπορούμε να το γυρίσουμε από την άλλη μεριά και να στολίζουμε. Εμείς θα το στολίσουμε όμως μέσα στη φορμίτσα, πολύ εύκολα. Και κάνουμε... Κάνουμε πάνω στη βάση σαντιγί, νομίζω, έτσι. Γρήγορα τη σαντιγί από πάνω. Ναι. Μπορεί να πάμε, εφόσον θέλουμε να σερβίρουμε γρήγορα, πάρουμε αυτή τη σαντιγί που είναι έτοιμη. Και χτυπάμε 1 λίτρο κρέμα γάλακτος μαζί με λίγη ζάχαρη άχνη. Και συνεχίζουμε. Ταινία μου, δίνεις παρακαλώ τα στολίδια. Και ακριβώς. Έλα, Κωνσταντίνε μου. Και στολίζουμε από πάνω μετά την τούρτα. Τις αρεσκίες μας. Εγώ θα ήθελα να πω στους τηλεθεατές μας και αν συμφωνείτε κι εσείς ότι αυτές τις μέρες δεν πρέπει να ξεχνάνε κανένα παιδί και συγκεκριμένα τώρα επειδή έχουμε συνδεθεί με τα παιδιά. Όχι μόνο αυτές τις μέρες, τις γιορτινές, γενικά. Συνήθως ξέρεις. Τέλος πάντων, κανονικά πρέπει, αλλά τώρα που έχουμε συνδεθεί και με το χωριό ΣΟΣ, νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε την αγάπη μας και την ευαισθησία μας. Κοίτα ο Κωνσταντίνος τι κάνει. Κωνσταντίνε, θέλω μια μέρα να έρθει στην εκπομπή εδώ, να κάτσει. Έχεις ξεφύγει, Κωνσταντίνε. Έχεις ξεφύγει. Λοιπόν, να δείξουμε την αγάπη μας στα παιδιά αυτά. Τα βλέπετε. Τα δικά μας παιδιά. Δικά μας είναι όλα τα παιδιά αυτά. Μην τα θυμόμαστε μόνο, όπως είπε και ο Κώστας, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα. Είναι γλυκά, χαριτωμένα. Άνετα τα βρίσκω. Χωρίς κανένα πρόβλημα. Κυρία Μακρύ. Είναι χαρούμενα παιδιά, φαίνεται. Χαρούμενα παιδιά. Χαρούμενα παιδιά. Και όχι μόνο αυτό. Όταν τα παιδιά αυτά τα θυμόμαστε, είμαστε σίγουροι ότι τουλάχιστον βοηθούμε να γίνονται καλοί άνθρωποι στην επόμενη γενιά. Γιατί όταν τον προσέχεις τον άνθρωπο, πραγματικά του μαλακώνεις την ψυχή του και βγάζεις ό,τι καλύτερο έχει από μέσα του. Έτσι. Αν τον ξεχάσεις και τον βγάλεις από τη ζωή σου, τότε θα σου βγάλει ό,τι το χειρότερο. Μα κυρία Μακρύ... Άρα λοιπόν, αν θέλουμε κι εμείς να βγάλουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, να έρθουμε εδώ και να δείξουμε όλη μας την αγάπη παντιοτρόφως. Να πω κάτι εδώ, αν ξεχάσεις ένα πρόσωπο που είναι και μεγάλης ηλικίας, ή ακόμα και ο σύντροφός σου ή ο φίλος σου γκρινιάζει, έτσι δεν είναι. Πόσο μάλλον, ας πούμε, αυτές τις τρυφερές ψυχές των παιδιών. Αυτά τα τρυφερά βλέμματα, κυρία Μακρύ. Αλλά έτσι, εγώ βλέπω... Και να ξέρουμε τι κτίζουμε. Να τι λέει ο Κωνσταντίνος, τι θέλει. Θέλει να βάλει κακάο επάνω. Ναι. Αλλά δεν ταιριάζει, Κωνσταντίνε μου. Δεν ταιριάζει. Τι θέλει να βάλει ο Κωνσταντίνος επάνω. Θέλει να βάλει κακάο. Α, θέλει να βάλει κακάο. Τώρα πάμε κακάο, να ευχαριστήσουμε και το κοκομπίνι. Ποιος μας... κοκομπίνι θα γίνει. Ναι. Θα γίνει κοκομπίνι και το γλυκά που έφερε το κοκομπίν θα τα φάνε τα παιδιά. Και την προσφορά του. Ναι, και θα χαμογελάσει. Μ' αρέσει ο Κωνσταντίνος. Εγώ το αποφάσισα, Ρούλα. Ένα σου πω, θα κάνω πολλά παιδιά. Θα κάνεις πολλά παιδιά μετά από αυτά που είδες. Καλά, και αν δεν. Αχ, παιδιά, ο Κωνσταντίνος είναι λατρεία. Λατρεύω Κωνσταντίνο. Κυρία. Ναι. Μακρύμενο τη παρέα. Το έχει κάνει το μαγαζί μπάχαλο. Ακριβώς. Από ώρα τώρα. Τώρα δεν ρίχνει το ρεσιτάλ του, έτσι. Δεν με νοιάζει. Αλλά από την αρχή έχει ξεκινήσει. Μπορεί να έρθει και στο σπίτι μου να τον κρεμίσει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, πείτε του. Ναι, και εγώ το ίδιο θα κάνω. Ωραία. Κωνσταντίνε, θα σε πάρω μαζί και θα πάμε στο σπίτι του Κώστα του Φραγκολιά και θα το κάνουμε φράτζολο. Έτσι κι αλλιώ έτσι είναι. Τώρα την άρχη Κωνσταντίνα. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πολύ τις κυρίες που είναι εκεί, κυρία Μακρύ, Γιάννη μου, που είναι μαμάδες των παιδιών και τα αγαπάνε και τα προστατεύουν πολύ. Να τους ευχηθώ καλές γιορτές. Α, καλημέρα, καλημέρα σας. Είναι η μαμά... Είναι η μαμά της παιδιού αυτού που έχει περσενήσει. Καλημέρα, Ρούλα. Καλημέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που σ' ακούω. Και εγώ πάρα πολύ. Πόσα παιδάκια φιλοξενεί έχω... το σπίτι, το συγκεκριμένο. Έχω 6 παιδιά. Έχετε εσείς 6 παιδιά, ναι. Και άλλα 6 που έχουν ήδη πάει στη στέγη, έχουν φύγει από το χωριό. Α, μάλιστα. Και είστε μία μαμά για τα 6 παιδιά. Είμαι μία μαμά για τα 6 παιδιά, αλλά έχω βέβαια αρκετή βοήθεια. Αυτά. Είστε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι. Από το πρωί μέχρι την άλλη μέρα που λέει ο λόγος. Α, μέχρι τα... Και τα παιδιά σας, τα παιδιά σας φωνάζουν μαμά. Μαμά. Μαμά σας μαμά, λέει. Θεία, όπως αισθάνονται. Ναι. Να σας πω, πολύ πόνο καρδιάς τα φεύγετε για να πάτε στο σπίτι σας όταν χρειάζεται, έτσι. Για να τα σκέφτομαι συνέχεια, παίρνω τηλέφωνο, είμαι συνέχεια σε επαφή. Έχετε δικά σας παιδιά. Έχω μία κόρη παντρεμένη. Ωραία, οπότε έχετε όλο το χρόνο να αφιερωθείτε και να αφοσιωθείτε στα παιδιά αυτά, ε. Ασφαλώς.
Και γι' αυτό ήρθα άλλωστε. Να γεμίζουν και τα παιδιά. Κάθε σπίτι έχει μία μαμά ή υπάρχουν και άλλες μαμάδες? Κάθε σπίτι έχει μία μαμά και μία θεία που είναι στη θέση της μαμάς όταν η μητέρα φεύγει για ρεπό. Μάλιστα. Κατάλαβα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που προσφέρετε και νομίζω ότι πολλές γυναίκες το κάνουν στην Ελλάδα αυτό και αξίζουν συγχαρητήρια. Είμαστε εδώ στο πλημένι. Μ' ακούσατε? Κάτι γίνεται με το μικρόφωνο. Κάτι άλλο. Ναι. Δεν θα σας ακούω. Ο Κωνσταντίνος είναι ο πιο ζωηρούλης, ο φίλος μου. Ο Κωνσταντίνος είναι ο χαϊδεμένος μας, εδώ και κάνει ό,τι θέλει σήμερα. Ενώ η Ρουλίτσα, η Ρουλίτσα με τη φουστίτσα της είναι ήσυχο κοριτσάκι. Η Ρουλίτσα κάθεται ήρεμη. Κάθεται ο Κωνσταντίνος θέλει να γίνει σαν τον κύριο Γιάννη, φαίνεται. Α, σεφ θα γίνει. Ωραία, εκεί γίνεται το κάνει. Να μην τρώσει πολύ, παιδί μου. Τρώνε πολλά γλυκά όμως σήμερα και δεν ξέρω αν πρέπει στην ηλικία που είναι τα παιδάκια τώρα αυτά. Λοιπόν, τι πράγματα σας άκουσα? Εντάξει, μην ανησυχείτε. Να σας ευχηθούμε καλές γιορτές. Δεν ξέρω ποιες είναι οι ανάγκες σας. Θα μπορούσατε να μας πείτε. Νομίζω ότι ο κόσμος γνωρίζει πια τι χρειάζονται τα παιδιά σε αυτή την ηλικία. Αυτά θα σας τα πει και ο διευθυντής, θα σας τα πούνε κι άλλοι. Σας ευχαριστώ εμείς πολύ. Εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ και σήμερα. Ήταν μια ιδιαίτερη μέρα. Να είστε καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βγήκα στην εκπομπή σου, Ρούλα μου. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Μακρύ, σας αγαπάμε πάρα πολύ. Και εγώ σας αγαπώ πολύ. Και όλοι μαζί να ενώσουμε την αγάπη μας και να έρθουμε εδώ στο χωριό ΣΟΣ και να τη δείξουμε εμπράκτος. Έτσι. Γιάννη μου, φιλάκια πολλά. Μην δίνεις πολλά γλυκά στα παιδιά, βρεγιά. Όχι, προσέχω, θα φάω κι εγώ λίγα. Α, ωραία. Χαίρομαι πάρα πολύ που γνώρισα για την κυρία Μακρύ από κοντά. Ναι. Και ελπίζω μια μέρα να γνωρίσω και εσένα, Ρούλα. Θα έρθω εγώ. Εντάξει. Αλλά δεν χρειάζομαι κάμερες όταν θα έρθω, να είστε καλά. Όχι, εντάξει. Φιλάκια πολλά. Εντάξει, ακόμα καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα πάμε, καλημέρα. Θα πάμε, γιατί έχεις κάνει φίλο τώρα τον Κωνσταντίνο, σε θέλει εκεί. Ωραίος ο Κωνσταντίνος. Και η Ρούλα είναι ωραία, όλα τα παιδάκια είναι ωραία. Κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε διαφημίσεις. Τώρα να επιστρέψουμε λοιπόν. Το θέμα μας δεν το ξεχνάμε πια. Έχουμε την επικοινωνία μας τηλεφωνική και για τα αστρολογικά μας, αλλά είπαμε και για το θέμα το προηγούμενο, το Feng Shui. Και σήμερα υπάρχει ένα θέμα στην εκπομπή για γυναίκες οι οποίες πραγματικά δεν θέλουν να χωρίσουν, παρόλο ότι αντιμετωπίζουν τρομερά προβλήματα. Υπάρχει μια ομάδα γυναικών εδώ. Θα το θίξουμε και θα το αναλύσουμε το θέμα αυτό. Γιατί μερικές από εμάς δεν θέλουμε πουδενή να χωρίσουμε. Σε τρία λεπτά είμαστε κοντά σας. Ωραία ήταν τα παιδάκια. Τη Δευτέρα τι έχεις να κάνεις? Τη Δευτέρα θα πάμε με την κυρία Παπανδρέου στην Κιβωτό. Α, πολύ ωραία. Εκεί με το φορτηγό του Όλε. Ωραία. Το φορτηγό αυτό, ξέρεις, γράφει Όλε απ' έξω. Αυτό. Αύριο τι έχουμε να κάνουμε, ξέρεις με ποιον θα συνδεθούμε? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Όχι, ξέρω. Τότε πες το με ποιον θα συνδεθούμε. Με ποιους θα συνδεθούμε? Με τους από εκεί, θε. Τους απέναντι. Ναι. Έχουμε πολλούς απέναντι. Είναι από εδώ, από εκεί, παραπάνω. Ποιος είναι? Με την Ελένη δεν συνδεόμαστε. Όχι. Με... Το φαντάζεσαι? Γιατί? Να είχαμε και την Ελένη. Μήπως θέλεις να σου δείξω, έχω απόσπασμα. Να πάει ο Μπέζης να το απομονώσει. Όχι, δεν είναι. Αύριο. Ναι. Ωραία. Εμείς... Να το κάναμε και το μία όλοι μαζί. Α, όλοι μαζί τα πρωινά. Ναι, όλα θα ήταν μαζί πολύ ωραία. Εμένα θα μ' άρεσε πολύ. Αλλά αύριο θα είμαστε μαζί με τον Γρηγόρη. Μάλιστα. Θα συνδεθούμε το πρωί. Το όνομα του κόσμου. Έχεις μάθει και τους τίτλους. Τρομερά το βρίσκω. Έχουμε πολλές γραμμές. Για τον όμορφο κόσμο. Για τον όμορφο κόσμο. Για το όλο έχουμε προς το παρόν. Έχουμε την Κωνσταντίνα. Θέλει εσένα, ναι, συνονόματι, δεν ξέρω τι θέλει. Κωνσταντίνα. Καλημέρα, Κώστα. Μίλατε. Καλημέρα. Μίλατε. Τι κάνει? Κωνσταντίνα, μίλα με τον Κώστα. Σε τι μπορούμε να σας φανούμε χρήσιμοι? Μάλλον δεν θέλετε εμένα, θέλετε την κυρία Λουκά. Δεν ξέρω, μπορεί. Μάλλον. Πείτε μου. Έχετε κάποιο πρόβλημα στις σχέσεις σας? Έχετε κάποιο ανικανοποιητό μυστικό το οποίο θέλετε να μας πείτε και να το μοιραστείτε μαζί μας? Όχι ακριβώς, απλά... Μίλησε, πείτε ότι είμαι ο καλύτερός σας φίλος. Ναι. Έτσι, ένας άγνωστος, το πούμε, πώς μπορεί να γίνει τώρα αυτό. Και πείτε μου, τι σας βασανίζει, το πρόβλημά σας? Εντάξει, έχει κάτι ιδιαίτερο, απλά ήθελα να πω... Για το θέμα, ας πούμε, αυτό ότι αν μια γυναίκα μπορούσε να μείνει με έναν άντρα στη σχέση και ας έχουν προβλήματα, πιστεύω ότι αν υπάρχει έρωτας πραγματικός, τα προβλήματα, ξέρω εγώ, δεν παραμερίζονται. Εσείς τι προβλήματα έχετε? Όχι, εντάξει, δεν έχω συγκεκριμένα προβλήματα.
Α, όλα καλά. Όλα καλά, ναι. Αυτά, αλλά... Εντάξει. Εγώ γιατί νιώθω ότι κάτι έχετε. Όχι, εντάξει, δεν είναι... Από τον τόνο της φωνής, κάτι... Αλλά κάτι φοβάστε τώρα, πώς ξέρετε. Όχι, 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 όχι. Αυτό ήθελα να πω αυτό απλά, ότι... πιστεύω ότι κάθε ζευγάρι έχει προβλήματα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ζευγάρι που να μην έχει προβλήματα. Άλλος λιγότερα, άλλος περισσότερα. Εσείς είστε παντρεμένοι? Ναι, είμαι παντρεμένη. Πόσα χρόνια? Πόσα χρόνια. Είμαι γύρω στα... Έχω περάσει τα 30. 30 χρόνια γάμου ήσασταν? 30 χρόνια γάμου. Μάλιστα. Εντάξει, και μέσα σε αυτό το διάστημα... εντάξει, υπήρξαν πολλά προβλήματα. Σίγουρα ναι, θα έχετε μια εμπειρία όσο να είναι. Βέβαια. Αρκετά μεγάλη. Όταν έρχονται και τα παιδιά, δημιουργούνται ακόμα περισσότερα. Απλά, εντάξει, πιστεύω ότι τα αντιμετωπίζεις όλα όταν υπάρχει αγάπη. Σίγουρα, ναι. Αυτό ήθελα να πω. Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, είναι αυτά όλα τα ζευγάρια. Μάλιστα. Θέλετε από εμάς κάτι, να σας βοηθήσουμε σε κάτι? Να στείλουμε κάποιον έτσι ειδικό απεσταλμένο? Όχι, εντάξει, δεν νομίζω. Απλά, αυτό ήθελα να πω. Ότι με την αγάπη όλα... Ο έρωτας όλα τα περνάει. Ναι. Υπάρχει αυτό τραγούδι. Αυτό πιστεύω. Love Conquest. Αυτό ήθελα να πω. Όχι κάτι, ας πούμε, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ωραία. Απλώς πιστεύω ότι όλα μπορούν να συμπεραστούν όταν υπάρχει αγάπη. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας πάντως. Τι, εσύ τι? Ότι η αγάπη όλα τα νικάει. Η αγάπη όλα τα κερδίζει, όλα τα νικάει. Ναι. Άρα η φίλη σου δεν είχε πρόβλημα. Είναι τραγούδι των Deep Purple, Love Conquest All. Και είναι το αγαπημένο μου. Μπράβο. Θα το βάλουμε το κομματάκι αυτό. Για να μην το έχετε. Γιατί δεν το έχουμε? Κωνσταντίνα μας προσβάλλει, ότι δεν έχουμε εδώ τραγούδια στην εκπομπή. Απλώς ήθελα να πω κάτι, Ρούλα. Ναι. Ότι δεν έχω πρόβλημα, γιατί πιστεύω ότι μπορώ και τα ξεπερνάω με τον έρωτα, με την αγάπη. Και ήθελα να πω σε όλες τις γυναίκες. Ναι. Ότι... Να δώσετε ένα μήνυμα έτσι. Ένα μήνυμα, ναι. Αισιοδοξία ότι με την αγάπη. Ναι, ότι και το πιο δύσκολο πρόβλημα, όταν υπάρχει αγάπη, ξεπερνιέται. Είναι το βασικότερο αυτό. Καλά, είναι δεν είναι μόνο. Είναι και λίγο μονόπλευρο. Μπορεί να αγαπάει μια γυναίκα και... Εννοείται όταν υπάρχει ανταπόκριση. Έτσι, όταν υπάρχει ανταπόκριση. Γιατί όταν δεν υπάρχει, τα παρατάς και σηκώνεις και φεύγεις. Ωραία. Α, ναι, σιγά. Έχουμε ένα θέμα σε λίγο εδώ με γυναίκες οι οποίες δεν τα παρατάνε να φύγουν. Θα δείτε θαύματα και πράγματα σε λίγο εδώ στην εκπομπή. Εντάξει, το πιστεύω, ναι, σίγουρα. Υπάρχουν γυναίκες που, εντάξει, το... επιμένουν. Επιμένουν, ναι. Υπάρχει εδώ μία κοπέλα, η Μάρο, να μας πει μετά η κυρία Λουκά. Κυρία Λουκά, πάρτε το. Γιατί εγώ νομίζω ότι υπάρχει και αρνητική ενέργεια στο σπίτι, καμιά φορά. Και είδες όταν πας να νοικιάσεις ένα σπίτι, μένεις ένα σπίτι, ναι. Και λες, ρε παιδί μου, αυτό το σπίτι κάτι μου δημιουργεί. Το ξέρω, ναι. Ένταση, γκρίνιες, τσακωμούς. Γι' αυτό λέω να πάμε στο... Υπάρχει λύση. Υπάρχει. Υπάρχει. Δεν θες να μάθεις, δεν έχεις απορία? Έχω την απορία μου, πάτε κάτι ψηλά. Θα σας πούμε τώρα τα χοντρά με την κυρία Αναγνωστόπουλου. Με την πυραμίδα που τη βάζουμε πάνω στην τηλεόραση. Καλημέρα. Καλημέρα. Έχουμε να τα πούμε πολύ καιρό. Πώς είστε? Καλά, εσείς τι γίνεστε? Σας βλέπω. Αυτό είναι που ξυπνάμε το πρωί, που χαϊδεύουμε. Χώρο εδώ. Ωραίος ο χώρος. Πολύ θετική ενέργεια. Για να μας πει για το πάρα πολύ καλά. Το Feng Shui τι λέει για το χώρο μας? Λέει ότι έχετε καταπληκτικά χρώματα, πάρα πολύ ωραία διαρρύθμιση. Μόνο που αυτές τις πόρτες εδώ, τις τρεις, πρέπει να τις κάνετε ή τέσσερις. Δύο. Εγώ νομίζω να πρέπει μην, να το για να τώρα. Μην τσακωνόσαστε. Δεν τσακωνόμαστε. Όχι, τσακωνόμαστε. Όχι, όχι. Αλήθεια, επειδή δεν τις χρησιμοποιείτε, επειδή δεν περνάτε ίσως. Άρα πρέπει να μην έχουμε τέτοια πράγματα. Αλλά να πούμε επί την ευκαιρία ότι όταν υπάρχουν στο σπίτι μας τρεις πόρτες, η μία μετά την άλλη, δημιουργείται μία ενέργεια έτσι διχασμού και διαφωνιών και οτιδήποτε. Μπορεί να φανταστεί. Για δείξτε μας, για πηγαίνετε και κύριε Αναγνωστόπουλε, μας πείτε τι είναι λάθος. Αυτές οι τρεις πόρτες πρέπει να κάνουν η μία μετά την άλλη. Μετράω πόσες πόρτες έχω σπίτι. Αλλά εδώ δεν σας επηρεάζουν γιατί δεν τις χρησιμοποιείτε. Δεν περνάτε καθημερινά από μέσα. Δηλαδή δεν είναι έχουμε πίσω μας. Τόσο χρηστική. Δεν πειράζει. Δεν μας πειράζει. Όχι, όχι. Πίσω αν ήταν όμως, αν αλλάζατε και τον αριθμό τους. Ναι. Θα ήταν πολύ καλύτερα. Παιδιά, σας παρακαλώ τώρα θέλω 2-10-14-81-5-60. Και 34-81-570 να μας πάρετε για να έχουμε επαφή και επικοινωνία με την κυρία Αναγνωστοπούλου. Αλλά θέλω το Θανάση Κοντόπουλο και έναν άλλο τεχνικό να βγάλει τώρα την πόρτα. Κοίταξε τώρα τι θα πάθουμε. Τώρα Θανάση, μπες μέσα παιδί μου με έναν άλλο τεχνικό. Βγαίνει αυτό το πράγμα. Θα έχω μία πόρτα για να φέρνει ένταση. Ναι, ναι. Να τις πόρτες σου λέω, έλα εδώ. Τη μία από τις τρεις. Κώστα, έλα να βοηθήσω. Εγώ λέω να το αφήσουμε έτσι όπως είναι και να φέρουμε αύριο άλλη μία. Τι όχι. Άλλη μία, ναι, ναι. Να φέρετε άλλη μία. Για να τις κάνετε τέσσερις. Δεν με ενδιαφέρει. Τέσσερις. Να τις κάνετε τέσσερις. Ωραία, είναι δύο τώρα μέχρι να φούνε. Αργούν εδώ στο στάλ να κάνεις αυτό. Βγάλτε το αυτό το πράγμα από εδώ. Να μου δώσετε. Να την πρίζα, βγάλτε. Βγάλτε και εσύ παιδάκι την πρίζα. Δεν έχει εδώ.
Λοιπόν, να μου δώσετε την ευκαιρία, κυρία Κορομιλά. Να πείτε, κυρία Αναστοπούλου. Να πω, ότι τελικά δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από το Feng Shui. Γιατί το Feng Shui είναι μόνο το 1 τρίτο της. Την βγάλουμε έξω. Αρκεί να μην είναι απέναντι από τις άλλες. Αρκεί να μην είναι δίπλα. Εδώ πίσω που μπορεί να είναι καλό το σκηνικό. Εκεί. Έλα, βοηθάτε. Άντε, μπράβο. Θανάσιμ, τι σε μεγάλο. Λοιπόν, το υπόλοιπο 1 τρίτο είναι η θετική ενέργεια. Και το κυριότερο είναι η αποφασιστική. Η αποφασιστικότητά μας, αυτή που διδάξατε αυτή τη στιγμή στον κόσμο, να αλλάξουμε τη ζωή μας εδώ και τώρα. Έτσι, είναι η συνειδητή απόφαση να καλυτερέψουμε τη ζωή μας με οποιοδήποτε κόστος. Τελικά. Κύριε Αναγνωστοπούλε, επειδή στο παρελθόν μας έχετε βοηθήσει πολύ εμάς και ο Κώστας δεν το ήξερε γιατί δεν είχε συνεργαστεί μαζί μας, αλλά οι τηλεθεάτριες οι οποίες μας παρακολουθούν χρόνια και στα πρωινά και στα βραδινά, έχουν διαπιστώσει ότι τις βοηθήσατε αρκετά και ως προς τις διαπροσωπικές τους σχέσεις, ως προς τη δουλειά τους, ως προς την υγεία τους, με κάποιες συμβουλές που τους δώσατε και νομίζω ότι είναι καιρός, μια φορά στις τόσες, επειδή μου το ζήτησε πολλής κόσμος, εγώ αποφεύγω, ξέρετε, να κάνω τα ίδια πράγματα. Απ' την άλλη όμως, όταν υπάρχει επιθυμία των τηλεθεατών για κάτι που το αγαπάνε πολύ και τους βοηθάει, δεν μπορώ να μην το κάνω. Σωστά. Έτσι δεν είναι. Σωστά. Άρα μετράει κάτι που μου είπατε τώρα και θέλω να το πείτε και θέλω γραμμές στον αέρα για να βγούμε μαζί με την κυρία Αναγνωστοπούλου να μιλήσουμε. Η αποφασιστικότητα. Η αποφασιστικότητα. Δηλαδή, αν κάτι μας λέτε ότι δεν πρέπει να το πιάνω εδώ, γιατί το πιάνω, να το πάρουμε, ρε παιδί μου. Τι το σκεφτόμαστε κατόρθω. Έφυγε η πόρτα. Μείνανε δύο πόρτες τώρα. Καλό είναι τώρα αυτό. Τώρα είναι καλό, βέβαια. Άνοιξε και ο χώρος. Θα φέρει και πάρα πολύ δημιουργικότητα ακόμα από την πλευρά σας. Ναι, ακόμα. Και νομίζω ότι είναι ένας πολύ καλός αριθμός. Το δύο. Τι θα να πούμε λίγα πράγματα για τους τομείς του σπιτιού. Πώς αλλάζει η ενέργεια. Πριν ξεκινήσετε, ο Κώστας κοίταζε κάτι εκεί. Αυτά τι είναι, Κώστα μου, δώρα. Αυτά είναι δώρα που θα δώσουμε σήμερα. Αυτά είναι δωράκια που από τη Μαρία την Καρτάκη, να εξηγήσω τι είναι. Ναι. Είναι πολύ καλότυχα συμβολάκια. Mm-hmm. Η κυρία Καρτάκη έχει μία μακρόχρονη πείρα στον χώρο του κοσμήματος και αποφάσισε να δημιουργήσει μία σειρά κοσμημάτων εμπνευσμένη από το Feng Shui με καλότυχα σύμβολα. Να τους κάνουμε μία ερώτηση σε αυτά που θα πείτε για να κερδίσουν τα δύο δώρα αυτά. Μετά, να τους κάνουμε. Ναι, εντάξει. Το ένα είναι 100 ψαράκι. Βεβαίως. Το ένα είναι 100 ψαράκι και το άλλο είναι ένας δράκος. Είναι δράκος και δρακόψαρο. Το δρακόψαρο είναι το σύμβολο της επιτυχίας των στόχων. Αλήθεια. Και έτσι είναι. Εγώ τα έχω όλα μαζί εδώ πέρα, μαζεμένα. Στο χέρι μου, σε βραχιόλι. Μπορούν να το πάρουν και κυρίες αυτό. Βεβαίως. Έχω συντροφικότητα, έχω καλοτυχία οικονομική, έχω υγεία, μακροζωία. Όλα μαζί. Όλα μαζί και έτσι με κάνει να νιώθω πάρα πολύ καλά. Είναι αλήθεια, λέει, για το μικρό το Βούδα ότι κάθε πρωί πρέπει να του χαϊδεύουμε λίγο την κυλίτσα. Α, σας βρίσκω πολύ ενημερωμένο, κύριε Φραγκολιά. Έτσι λένε οι Κινέζοι, αν το χτυπάς τρεις φορές την ημέρα αν την κοιλιά. Ναι, ναι. Εγώ ξέρω ότι σου φέρνει πάρα πολύ καλή ενέργεια. Λοιπόν, να πούμε με την ευκαιρία ότι οι ενέργειες αλλάζουν μέσα στο σπίτι μας κάθε χρόνο και κάθε μήνα. Και αν έχουμε λίγη γνώση του Feng Shui, μπορούμε να κανονίζουμε ώστε να αποφύγουμε τις κακές ενέργειες και να ενισχύσουμε τις θετικές που μας έρχονται. Δηλαδή κάθε μήνα αλλάζουν. Αλλάζουν, ναι, αλλάζουν τα πράγματα. Ναι. Και όλα αυτά τα μυστικά της αλλαγής των ενεργειών τα διδάσκει ο Τζόζεφ Γιου για τελευταία ίσως φορά στην Ελλάδα το Δεκέμβριο. Αν θα έρθει το Δεκέμβριο, τον δούμε το Δεκέμβριο. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, να πούμε ότι η χειρότερη, να αρχίσουμε από τα χειρότερα και να πάμε μετά στα καλύτερα, η χειρότερη περιοχή του σπιτιού αυτό το μήνα είναι η κεντρική. Τι εδώ, το κέντρο του σπιτιού έχει τη χειρότερη δυνατή ενέργεια. Εδώ και 10 μέρες. Το καθιστικό δηλαδή. Το καθιστικό ή το κέντρο του σπιτιού. Άσχετα. Άσχετα, ναι. Τι υπάρχει εκεί. Αν έχετε ένα καναπέ εκεί, εδώ και 10 μέρες θα παρατηρήσατε ότι μόλις καθόσαστε εκεί, μια κουβέντα είναι ικανή να φέρει την καταστροφή. Και έχουμε μια πολύ, πολύ εύκολη λύση να σας προτείνουμε. Είναι πολύ γνωστή σε αυτούς που κάνουν Feng Shui. Είναι η μέθοδος του αλατιού με τα νομίσματα. Έχετε όλοι ένα μπουκάλι που κλείνει. Από αυτά τα μπολ που βάζουμε τις ελιές ή οτιδήποτε φαγητό. Γυάλινο βαζάκι. Ένα γυάλινο βαζάκι, βάζετε αλάτι, 6 νομίσματα χάλκινα, δηλαδή τα λεπτά των 1, 2, 5 cents. Ναι, cents, τα ευρώ μας. Ναι. Και ένα σημαίνιο. 6 και 1. Βάζετε και λίγο νερό και το βάζετε αυτό στο κέντρο του σπιτιού σας. Είναι η κατάλληλη θεραπεία που δεν χρειάζεται καθόλου χρήματα και καθόλου έξοδα. Αλήθεια. Mm-hmm. Να το ξαναπούμε αυτό, σε ένα βαζάκι. Αλάτι, λίγο νερό.
και 6 χάλκινα νομίσματα και ένα σημαίνιο. Και ένα σημαίνιο. Και το αφήνουμε για πόσες μέρες στο κέντρο του. Μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου. Μέχρι είναι η χειρότερη περίοδος. Αν τυχαίνει να είστε άρρωστοι ή αν περιμένετε παιδί και κοιμάστε στο δωμάτιο που τυχαίνει να είναι στο κέντρο του σπιτιού, καλύτερα να μετακομίσετε. Μάλιστα. Τόσο πολύ. Αλλά αν είσαστε υγιείς, όπως ο περισσότερος κόσμος, εντάξει. Η θεραπεία του αλατιού νομίζω βοηθάει. Εμένα είναι έξω δεξιά. Έξω δεξιά, ναι, να βγούμε κατεύθυνση στη Ανατολή, Δύση, Βορράς. Νομίζω πρέπει να είναι βόρεια. Αν είναι βορράς, λοιπόν, έχω να σας πω ότι αυτό το μήνα θα παρασυρθείτε σε πολύ μεγάλα έξοδα. Θα κάνετε πολύ γκλάμουρους ζωή, θα βγαίνετε συνέχεια έξω, θα χαλάτε χρήματα και θα γι' αυτό... Θα χαλάσουμε, αλλά όχι σε διασκεδάσεις. Σε αγορές, ναι. Θα κάνετε μία πολυτελή ζωή και θα παρασυρθείτε σε σπατάλες. Γι' αυτό πρέπει να αφαιρέσετε από εκεί ό,τι έχει σχέση με το νερό. Αν έχετε εκεί συντριβάνι, αν έχετε νερό, αν έχετε γαλάζια χρώματα, πρέπει ναι, να τα βγάλετε. Είναι όλο το δωμάτιο γαλάζιο. Θα μείνετε στο τέλος του μηνός χωρίς φράγκο. Δεν πρώτη φορά, εντάξει, μας βγαίνει κάθε μήνα. Κοίτα, όμως, εγώ έχω μείνει έξαμπη. Αλλά είδες που είναι έτσι. Όντως, το δωμάτιο είναι γαλάζιο. Και άφωνη πώς, ας πούμε, το φελξούι. Το ξέρω εγώ βέβαια, αλλά πώς, ενώ δεν έχετε μιλήσει καθόλου με τον Κώστα, αμέσως με την περιγραφή του είπατε τι θα προκύψει. Ακριβώς. Είναι μία μέθοδος πρόβλεψης ώστε να αποφύγουμε τα άσχημα και να ενεργοποιήσουμε. Άρα, τα μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου θα είναι κάπως ημέρες για τον κόσμο. Θα είναι κάπως γιατί, ναι, όλοι περνάμε από το κέντρο του σπιτιού. Κυρίως αν είναι εκεί η κουζίνα σας, θα πρέπει να προσέχετε τις πυρκαγιές ή τα μικροατυχήματα, τα εγκάβματα κτλ. Αλλά μην ξεχάσετε να κάνετε αυτή τη θεραπεία με το αλάτι και θα με θυμηθείτε. Όλες κορίτσια αλάτι. Στο ένα κέντρο του σπιτιού. Μπουκαλάκι. Με αλάτι και νερό, 6 νομίσματα και μέσα και ένα ασημένιο. Ασημένιο. Ναι, ναι. Στο κέντρο του σαλονιού. Του σπιτιού. Δηλαδή, όπως είναι, είναι εδώ το σαλόνι μας, για να καταλάβουν. Κάτω το τραπέζι. Το κέντρο, ναι. Το κέντρο είναι εκεί. Εκεί που είναι η κυρία Λουκά. Α, η τραπεζαρία. Ναι, τραπεζαρία. Εκεί θα το βάλουμε. Εκεί πρέπει να το βάλετε. Και δεν χρειάζεται να φαίνεται. Μάλιστα. Συνεχίζουμε να μας πείτε και θα βγάλουμε γραμμές. Όλοι αυτοί οι κρίσταλοι, τι είναι. Οι κρίσταλοι είναι πάρα πολύ καλοί ενεργοποιητές της θετικής ενέργειας. Μπορούμε να τους κρεμάσουμε στα παράθυρα και με την αντάβια του φωτός να νιώσουμε πάρα πολύ καλά μέσα στο χώρο. Για θετική ενέργεια, λέτε. Για θετική ενέργεια. Και άμα περιμένουμε και κάτι έτσι στα συναισθηματικά μας, μπορούμε να βάλουμε μία καρδούλα και ένα φεγγαράκι. Κρατήστε τα λίγο στο χέρι σας για να τα δείχνουμε, κυρία Αναγνωστή. Μία καρδούλα και ένα φεγγαράκι που είναι τα σύμβολα τα ερωτικά. Κρατήστε το, ναι. Αυτά που τα βάζουν. Και αυτά τα κρεμάμε στα παράθυρα. Και αυτά. Με μία. Ναι, έχουν όλα τρυπούλα. Τα αστεράκια. Ένα... Και τα αστεράκια επίσης. Οποιοδήποτε σχήμα κι αν έχει, εκτός αν είναι πολύ περίεργο, θα πρέπει να το αποφεύγουμε. Τα κρεμάμε στα παράθυρα. Και βοηθάνε σε αυτό. Βοηθάνε στο να φέρνει μέσα το φως, να έρχεται το μέσα το φως, να ανακλάται στο δωμάτιο και να έχουμε πολύ καλή ενέργεια. Άρα, ζευγάρια και οικογένειες που έχουν ένταση μπορούν να το βάλουν αυτό στα παράθυρα. Βεβαίως. Τους κρυστάλλους και αυτό που μας είπε το νερό ή με τα μπορούμε νομίζω. Να τα βάλουμε σε ένα μπολ όλα μαζί και να κάνουν έτσι πολύ ωραίες αντάβιες κάτω από ένα πορτατίφ και να δημιουργήσουν μια πολύ καλή. Ναι, διάφλαση φωτός. Συνεχίστε λοιπόν. Να πούμε για τα παιδιά που διαβάζουν ότι πρέπει στη δυτική πλευρά, αν τυχαίνει να διαβάζουν εκεί στη δυτική πλευρά, να βάλουν αυτό το μήνα ένα δρακόψαρο, που είναι το σύμβολο της επιτυχίας των στόχων και της ακαδημαϊκότητας. Έτσι, για να έχουν κάποια επιτυχία στις εξετάσεις τους. Είναι και εξεταστική, νομίζω. Βέβαια, τώρα για τις εξετάσεις όλοι θα πρέπει να προσέχουν. Να φύγει η αρνητική ενέργεια, θέλουμε, από το σπίτι όλων των γυναικών, των ανδρών που παρακολουθούν το όλε. Εκεί να επισημάνεται το. Στο νότο. Μπορεί να έχουμε προβλήματα. Μπορεί να έχετε μεγάλα παιδιά ή αν έχετε επιχείρηση και έχετε την πόρτα στη νότια πλευρά, να δείτε ότι οι φυστάμενοι ξεγείρονται. Και προβλήματα κάνουν... στη δουλειά, δηλαδή. Ναι, διάφορα προβλήματα ή. Μπορούν να μην σας ακούνε καθόλου. Καλύτερα να βάλετε ένα βούδα εκεί πέρα. Αυτό εγώ θα έβαζα ένα βούδα, ναι. Πού είναι η νότια πλευρά, πώς, τι εννοούμε δηλαδή. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι η Ανατολή, η Δύση, ο Νότος και ο Βορράς. Ακριβώς μας ρωτάνε, ξέρετε, πού να το βάλω, αριστερά, λίγο πιο αριστερά. Θα πρέπει να προσανατολιστεί κανείς, γιατί δεν είναι όλα τα σπίτια ίδια, αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο. Άρα ένας βούδας σώζει, ας πούμε, και μια σχέση. Έχω μόνο μικρό βούδα. Ένα μικρό βούδα, δεν έχει σημασία το μέγεθος και ανάλογα με το χώρο. Θα πρέπει δηλαδή να έχει μια αρμονία. Και πρέπει να το βάλουμε στο νότο. Στο νότο, για αυτό το μήνα. Μετά πρέπει να τα βγάζουμε αυτά. Μετά ναι, μπορούμε να τα μετακινούμε. Ξέρετε, αν μπείτε σε ένα σπίτι που έχει κάνει feng shui, μερικές φορές δεν βλέπετε κανένα από τα σύμβολα. Σωστά. Γιατί μπορούμε τα πάντα να τα φτιάξουμε με τα χρώματα. Επίσης. Παραδείγματος χάρη, αν έχετε ένα καναπέ ή μια πόρτα στη βορειοδυτική πλευρά του σπιτιού σας, για να αποφύγετε αυτό το μήνα τις φασαρίες του μεγάλου γιου και του μπαμπά,
που θα ξεσηκώνουν την πολυκατοικία στο πόδι από τις φωνές, μπορείτε να βάλετε κόκκινα μαξιλάρια. Είναι τόσο απλό. Αυτό δεν χρειάζεται. Πούμε και πιο απλές λύσεις. Ναι, ναι. Ένα κόκκινο χρώμα, δηλαδή κάποια υπάρχει... κόκκινα χαρτιά. Αν υπάρχει ένταση, ας πούμε, μέσα σε ένα σπίτι, ή έχει φύγει ο σύντροφος, ή υπάρχει κόντρα και με τα παιδιά και με τους πεθερούς και όλα αυτά που δημιουργούνται. Στη βορειοδυτική πλευρά, κόκκινο χρώμα. Βορειοδυτική πλευρά, ό,τι να είναι. Για να, ναι, ναι, για να αποφύγουμε τους τσακωμούς. Δηλαδή και κόκκινα τριαντάφυλλα μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι και κόκκινα τριαντάφυλλα. Και ναι. Κόκκινο μαξιλάρι, και κόκκινο μαξιλάρι, κόκκινα κεριά, κόκκινα φουλάρια, ό,τι βρίσκεται στο σπίτι. Τη φανέλα του Ριβάλντο. Ακριβώς. Έτσι ρηγμένη πάνω σε ένα καναπέ θα δημιουργήσει και ένα ωραίο διακοσμητικό στυλ. Αυτά τα σύμβολα τι είναι. Δείξτε. Που τα βλέπω τώρα αρκετή ώρα. Ο μπάτραχος. Ναι, που κρατάει νόμισμα. Ναι, και το άλλο δίπλα. Σαν χέρια ενωμένα, δάχτυλα. Αυτό, ναι, είναι το σύμβολο της αυθονίας. Χρήμα. Είναι τα χέρια που είναι έτοιμα να δεχτούν την ενέργεια του σύμπαντος. Είτε είναι χρήμα, είτε είναι καλοτυχία, είτε είναι οτιδήποτε μας κάνει να νιώθουμε καλά. Πού το βάζουμε, αυτό το βάζουμε. Αυτό εγώ, αν θα το είχα στο σπίτι μου, θα το έβαζα τώρα στην ανατολική πλευρά, γιατί όσοι έχετε ανατολική πόρτα, ίσως σε φέτος να έχετε εμπλακεί σε δικαστικές διαμάχες. Και από αυτό έχουμε. Να έχετε προβλήματα με διαφωνίες κτλ. Αλλά αυτός ο μήνας σας ευνοεί γιατί σας φέρνει κάποια χρήματα. Μάλιστα. Μετά από αυτές τις διαφωνίες. Δηλαδή, ναι. Κερδίσατε τελικά. Δώστε μια ερώτηση μέχρι να ολοκληρώσουμε για να παίρνουν τηλέφωνο για να κερδίσουν τα δύο δώρα. Να πούμε μια ερώτηση για το Feng Shui. Ναι, τι κάνουμε όταν έχουμε στο σπίτι εντάσεις. Όχι. Γιατί? Γιατί είναι πολύ δύσκολο να δώσουμε κάτι συγκεκριμένο. Μέχρι πότε, είπατε μια ημερομηνία. Α, ναι, ναι, μέχρι πότε έχουμε τις κακές ενέργειες στο κέντρο του σπιτιού. Έτσι, ακριβώς. Ωραία. Συνεχίζουμε, κυρία Αναγνωστοπούλου. Να πούμε για τα καλά τώρα. Να πούμε για τα καλά. Είπαμε για τα κακά. Τα ανατολικά δεν είναι πάρα πολύ άσχημα, θα έλεγα. Γιατί μας έρχονται, ναι, μεν είχαμε διαμάχες, αλλά αυτό το μήνα έχουμε και κάποια απολαβή. Το καλύτερο τμήμα, κατά τη γνώμη μου, αυτό το μήνα είναι το νότιο-ανατολικό. Στη νότιο-ανατολική πλευρά έχουμε τις πολύ πολύ ερωτικές ενέργειες. Αποφύγετε εκεί να βάλετε πάρα πολύ νερό για να μην ξεσπάσουν σκάνδαλα. Να πούμε συγκεκριμένα τι εννοώ. Βάλτε φυτά, βάλτε πολύ όμορφες γλάστρες, βάλτε λουλούδια, βάλτε τέσσερα μπαμπού. Αν έχετε παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο και δεν θέλετε να τους πάρει τα μυαλά ο έρωτας, βάλτε καλύτερα τέσσερα μπαμπού στη νότιο-ανατολική γωνιά για να τα ευνοήσετε στις εξετάσεις. Μάλιστα. Δεν βάζουμε καθόλου νερό, δηλαδή. Λίγο νερό χρειάζεται, αλλά όχι πάρα πολύ. Γιατί ξέρετε, στην Ελλάδα μας χαρακτηρίζει λίγο υπερβολή. Και όταν λέμε βάλτε ένα συντριβάνι, κάποιος πηγαίνει και αγοράζει ένα τεράστιο συντριβάνι. Οπότε σε λίγο καιρό χρεοκοπεί, παθαίνει κάτι. Γιατί η υπερβολή οδηγεί πάντοτε σε αρνητικά αποτελέσματα. Να σας διακόψω, γιατί έχω τη Σοφία στη γραμμή. Βέβαια. Σοφία, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Σας ακούμε, Σοφία, μας πολύ ενδιαφέρον το θέμα το σημερινό. Σας αρέσει. Και νομίζω ότι θα βοηθήσει πολλούς. Εσείς τι πρόβλημα έχετε? Θα ήθελα να ρωτήσω εάν το ενιδρίο, έχω ένα μικρό ενιδρίο με δύο χρυσόψαρα, το έχω στην κουζίνα. Πρέπει να το έχω εκεί ή πρέπει να το αλλάξω θέση? Κοιτάξτε, για το θέμα του νερού, δεν μπορεί κανείς να σας δώσει μία απάντηση αν δεν ξέρει το χώρο σας. Εγώ θα έλεγα να το βγάλετε από την κουζίνα. Έτσι, εκ πρώτης όψεως, για πρώτο άκουσμα. Δεν είναι καλό το μέρος. Για την κουζίνα, ναι, δεν θα το έβαζα ποτέ στην κουζίνα. Ακόμα κι αν εκεί υπήρχε θετική ενέργεια. Αν έχει όμως σχέση και ο προσανατολισμός. Βεβαίως. Η σωστή τοποθέτηση του νερού είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι ένα από τα θέματα που θα διδάξει ο George Review. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πεις σε κάποιον βάλε το συντριβάνι εκεί ή εδώ. Ή το ενιδρίο, που είναι πάρα πολύ ισχυρός ενεργοποιητής κάποιων ενεργειών. Ανάλογα με το σπίτι, είναι ένα συγκεκριμένο σημείο. Ό, πρέπει να γίνει, δηλαδή, είναι πάρα πολύ, πολύ μεγάλο λάθος να σας πω βάλτε το στο βορρά. Γιατί όπως ακούσατε προηγουμένως, αν το βάλετε στο βορρά, δεν θα σας μείνει. Δεν θα σας μείνουν λεφτά για τους υπόλοιπους τρεις μήνες. Θα τα χαλάσετε όλα. Άρα η Σοφία έχει Σοφάκη, έχεις πρόβλημα εσύ, γι' αυτό μας παίρνεις. Ακριβώς. Θα ήθελα να ξέρω πώς μπορούν να βελτιωθούν και τα οικονομικά. Δηλαδή, μάλλον εκεί είναι το πρόβλημα. Οικονομικά? Ναι. Α, οικονομικά όχι σχέση. Όχι. Θα έλεγα έτσι, μην ξέροντας το σπίτι σας, να βγάλετε το ενιδρίο από την κουζίνα. Γιατί είναι ένας χώρος όπου μαγειρεύουμε και η τροφή συνδέεται με τα οικονομικά μας και με τη δυνατότητα να επιβιώσουμε και να το βάλετε στο σαλόνι. Χωρίς να ξέρω
Πού ακριβώς. Έτσι το δεν ξέρω το σπίτι σας. Αλλά μεταξύ της κουζίνας και του σαλονιού θα προτιμούσα πάντα το σαλόνι. Πολύ ωραία. Σοφία, βάλτε στο σαλόνι και πάρε μας σε μια εβδομάδα να μας πεις. Ευχαριστώ πολύ. Φιλάκια, Σοφία. Να πούμε ότι υπάρχει ένα CD που η κυρία Κορομιλά θα χαρίσει σε 20 τηλεθεάτριες τη σήμερα. Το έχουν φτιάξει δύο μαθητές του George Review, ο Φάνης και ο Τάκης, όπου μπορείτε να δείτε τι είναι ακριβώς το Feng Shui. Μπορείτε να καταλάβετε δηλαδή τις βασικές του αρχές, ώστε να μπορείτε μόνοι σας μετά να φτιάξετε κάποια πράγματα στο χώρο σας, χωρίς να είναι απαραίτητο να σας οδηγήσουν σε ακραίες καταστάσεις. Να βγάλω και τη Γιώτα. Ωραίος τίτλος. Πώς να διώξουμε την κακοτυχία από το σπίτι μας. Αυτό δεν είναι και το θέμα μας περίπου, κυρία Γνωστοπούλου. Αυτό είναι. Έτσι, και ενημέρωση πάντα για το Feng Shui. Σίγουρα. Γιώτα, καλημέρα. Ρούλα μου, καλημέρα. Γεια σου, Γιώτα μου. Τι να σου πω, τι πετάω από τη χαρά μου που μιλάω μαζί. Όχι, να μου πεις να πετάξεις από τη χαρά σου, θα διώξεις την κακοτυχία από το σπίτι. Αυτό με ενδιαφέρει. Καλά. Γιώτα. Γι' αυτό πήρα. Θέλω μόνο να σου πω ότι σε αγαπώ πάρα πολύ. Και εγώ, δεν το Γιώτα, λέω έτσι για να το πω, το εννοώ κιόλας. Λοιπόν. Δεν σε ξέρω, αλλά κι εγώ σε αγαπώ. Αχ, να είσαι καλά. Μόνο που το λες μου φτιάχνει τη διάθεση. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εδώ που ζούμε είναι ένα σπίτι σαν πολυκατοικία, ένα τριώροφο. Μάλιστα. Υπάρχουν τρομερές εντάσεις παντού. Δηλαδή από κάτω μέχρι επάνω. Καυγάδες. Κάτι δεν πάει καλά. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι έχουν περάσει και δύο θάνατοι. Τι σημαίνει αυτό? Έχετε απέναντι από το σπίτι σας, απέναντι από την είσοδο, ένα κάθετο δρόμο που να σχηματίζει ένα ταφ. Ναι, αν θα βγούμε στο μπαλκόνι, ναι, σχηματίζει ένα ταφ. Ναι. Εκεί θα πρέπει να βάλετε ένα καθρέφτη πάκουα. Πώς ακριβώς? Το πάκουα είναι ένα. Η κυρία Κορομιλά το ξέρει. Δεν το έχουμε. Δεν το έχουμε εδώ αυτή τη στιγμή, αλλά μπορούμε να σας το στείλουμε φυσικά. Ένας καθρέφτης πάκουα είναι ένας καθρέφτης, κύλος, που συγκρατεί την αρνητική ενέργεια, γιατί αυτό το ταφ είναι το χειρότερο σημείο που μπορεί να είναι το σπίτι σας. Και ίσως γι' αυτό να έχετε τους θανάτους. Όσο για τις φασαρίες, θα έλεγα ότι στην πόρτα σας ή στη σκάλα που ανεβαίνετε ή στο ασανσέρ, σε εκείνη την περιοχή δηλαδή. Υπάρχει ενέργεια του αριθμού 3, που είναι η ενέργεια της διχόνοιας και θα πρέπει να βάλετε κόκκινο χρώμα. Αυτό δεν το κατάλαβα τώρα για το 3. Στην πόρτα σας κοντά μπορείτε να βάλετε κόκκινο χρώμα. Μπορείτε να βάλετε τέτοιες αφίσες ή κόκκινα κεριά. Τις καρτούλες αυτές τις έχω πάρει και έχω και μαξιλάρες κόκκινες. Ναι, αλλά δεν τις έχετε βάλει σωστά, κουκλίτσα. Να τις βάλετε κοντά στην είσοδο του σπιτιού σας και να δείτε τι θα γίνει μετά από 20 μέρες. Μόνο ένα για το μήνα. Δικό μου σπίτι ή γενικά για την είσοδο του μένουμε όλοι? Γιατί είναι η οικογένειά μου εκεί. Θα έλεγα να πείτε σε όλους να το κάνουν. Σε όλους να το κάνουν, ναι. Θα είναι ακόμα καλύτερα. Εντάξει. Και περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε μετά να σας δώσουν πάνω στο τηλεφωνικό κέντρο για να περάσετε από την κυρία Αναγνωστοπούλου και να τα πείτε από κοντά. Ναι, ή να σας στείλουμε αυτό το CD και που είναι πολύ διαφωτιστικό και θα μπορείτε να το δείτε. Να είσαι καλά, φιλάκια πολλά. Ευχαριστώ πολύ, για χαρά. Αρετή, αρετή, ωραία ονόματα έχουμε σήμερα στην εκπομπή. Είδες τι μαθαίνεις, έχεις μείνει άφωνος, βλέπω τα παρακολουθείς όλα. Αρετή, καλή σας μέρα. Καλημέρα, κυρία Κορομιλά. Καλημέρα, δεν σας ακούω πολύ καλά. Σας ακούω και σας μιλάω. Σας ευχαριστώ. Σας ακούω. Ακούτε πολύ καλά? Τώρα πολύ καλά, ναι. Μ' ακούτε? Ναι. Πείτε εγώ μας. Δεν σας ακούω γιατί έχω και την τηλεόραση. Ήμουν να χαμηλώσω λιγάκι. Να τη χαμηλώσετε. Εμείς θα σας περιμένουμε μέχρι να χαμηλώσετε την τηλεόρασή σας. Τι άλλο δεν ρώτησες εσύ? Τίποτα, παρατηρώ. Παρατηρείς. Έχουμε κάτι άλλο το οποίο δεν ρωτήσαμε. Ωραία. Είναι πολλά. Αρετή, είσαι εντάξει? Ναι, κυρία Κορομιλά. Σας ακούμε, αρετή. Λοιπόν, έχω πάρα πολύ αρνητική ενέργεια στο σπίτι μου. Α, το θέμα. Λόγω του ότι υπάρχει διχόνοια. Ναι. Από την κατοικώ με την κουνιάδα μου. Μάλιστα. Υπήρχαν πολλές οικογενειακές φασαρίες και προβλήματα. Ναι. Έχω χάσει ήδη μία επιχείρηση. Ναι. Είχα ένα εστιατόριο και το έχασα. Α, και οικονομική δηλαδή. Και τα οικονομικά μου είναι πάρα πολύ άσχημα. Μάλιστα. Πέρασα μία ήδη άσχημη bankruptcy, χρεοκοπία. Μάλιστα. Και προσπαθώ με νύχια και με δόντια, έχω μόνο ένα κομμωτήριο αυτή τη στιγμή. Και μέσα από εκεί ζω και στην επαρχία, τα οικονομικά να τα ανεβάσω και να φτάσω κάπου, να μην χρωστάω πουθενά σε τράπεζες και σε αυτά. Μάλιστα. Περιμένετε μισό λεπτάκι, να μας τα πείτε όλα στον αέρα. Γενικότερα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, υπάρχει μία αναποδιά. Ναι. Έτσι. Για την οικονομική κακοτυχία θα σας σύστηνα να βάλετε κάπου το βάζο του πλούτου, είναι αυτό εδώ. Το βάζο του πλούτου είναι ένας κουμπαράς. Αν έχετε... και έχει ένα μαργαριτάρι εδώ, έτσι κολλημένο επάνω, με τα σύμβολα του πλούτου.
Είναι ένας κουμπαράς που δεν ανοίγει, παρά μόνο όταν θα χρειαστείτε τα χρήματα που έχετε, θα τον σπάσετε. Αλήθεια. Ναι, δεν ανοίγει για να μπορείτε να τα βάζετε και να τα βγάζετε. Θα έλεγα αν έχετε οικονομικές δυσκολίες και μάλιστα αν έχετε προβλήματα με ακίνητα, σπίτια, ξέρω, κτήματα κάτι ή κάτι, είπε, ναι, ναι. Ή οικογενειακά προβλήματα, να το βάλετε αυτό το μήνα μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου στην νοτιοδυτική πλευρά, όπου θα σας βοηθήσει λίγο να μετατρέψετε τις αρνητικές ενέργειες σε θετικές. Προς το παρόν, εμείς θα τη στείλουμε αυτό το κουμπαρά. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Μπορεί να τον σας στείλουμε αυτό στην νοτιοδυτική πλευρά του σπιτιού της ή του κομμωτηρίου της. Ωραία. Ανάλογα που λοιπόν, νιώθει ότι πρέπει να βοηθηθεί περισσότερο. Κώστα, της το στέλνουμε τις κυρίες αυτό. Ωραία. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε να βγάλουμε άλλη μια γραμμή. Ωραία. Ωραία. Και να το ολοκληρώσουμε το θέμα. 3481560 και 3481570. Πώς, τι λέει, θα διώξουμε. Να δείξει την κακοκυχή από το σπίτι. Από το σπίτι σας. Λοιπόν, και τα δώρα θα τα δώσουμε μετά στις κυρίες οι οποίες μας τηλεφώνησαν και να μας πούν μέχρι πότε θα κρατήσει η κακοτυχία. Ακριβώς, ναι. Είναι τον επόμενο μήνα. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ. Όλα λοιπόν, ανταπόκριση έχει πολύ το θέμα. Βλέπουμε ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται να μάθει πολλά πράγματα. Και εγώ τώρα στο διάλειμμα ρώταγα. Και όλοι μας ρωτάγανε στο διάλειμμα. Πρέπει να το πούμε, κύριε Αναγνωστοπούλου, αυτό. Να αλλάξει η κακοτυχία γενικά τον ανθρώπο. Να αλλάξει, ναι, είναι πάρα πολύ απλό, αλλά όχι και τόσο εύκολο όσο πιστεύει κανείς. Δηλαδή, όχι. Να μην δοθεί εντύπωση ότι όλα αυτά είναι μαγικά αντικείμενα και αν βάλουμε ένα βούδα εδώ ή τρία νομίσματα εκεί. Είναι μια φιλοσοφία ολόκληρη. Ακριβώς. Χρειάζεται πολύ προσπάθεια από την πλευρά μας. Απλά σας εγκαινιάζουμε τώρα τη στήλη στο Star για τις καινούργιες τηλεθεάτριες. Μέχρι να εκπαιδευτούν. Μετά, μόλις εκπαιδευτούν και μάθουν, για να τους δώσουμε και δώρα τα CD αυτά. Θα τις βοηθήσουν για να μάθουν τι είναι πάρα το Feng Shui. Ναι, ναι, ναι. Και τι μπορεί είναι να πάρα αλλάξει. Πολύ κατατοπιστικό το CD, βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε να κάνουμε την κλήρωση. Έχουμε γραμμή να ρωτήσει την κυρία Αναγνωστοπούλου. Η Τίνα. Λοιπόν. Από το Κωνσταντίνα πρέπει να βγαίνει. Κοίτα, σήμερα συνονόματες, Κώστας, Κωνσταντίνα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κούκλα μου, καλημέρα. Ευχαριστώ που με είπατε κούκλα μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι κούκλα, πραγματικά είσαι κούκλα και η κυρία Αναγνωστοπούλου μετά από τόσα χρόνια, χαίρομαι που την ξαναβλέπω πάλι μαζί σου. Ναι. Βέβαια δεν καλά αν το θυμάσαι, βέβαια με τόσες εκπομπές και με τόσες κυρίες βέβαια που έχουν έρθει στην εκπομπή. Ήταν η τελευταία εκπομπή του Μαΐου. Στο άλλο το κανάλι που είχε στην εκπομπή. Είχε στο Αλφα, το λέμε, δεν ντρεπόμαστε. Στον Αλφα. Ναι, δεν ξέρω αν κάνει να το πούμε. Πώς δεν κάνει, εδώ είμαστε δημοκρατικότητα το κανάλι. Ήτανε στο καλό τους, ήμουνα η μοναδική. Ναι. Και τελευταία εκπομπή που γινότανε το Μάιο. Ναι. Είχα κάποιο πρόβλημα, δηλαδή πρόβλημα, εντάξει, το ότι δεν άκουγα επιτέλους αυτή την πρόταση γάμου. Ήρθα στο τέλος Μαΐου, ναι, ήταν η εκπομπή με το Feng Shui. Ναι. Στις 8 Ιουνίου είχα πρόταση γάμου. Όλε! Το θυμάμαι πολύ καλά αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα ακούω. Χαίρομαι πολύ. Είσαι πάρα πολύ γουρλού, ειλικρινά στο λέω αυτό το πράγμα. Γουρλού είμαι γουρλού. Είχα πρόβλημα πάλι με το, με το ότι δεν μπορούσα, ας πούμε, να κάνω παιδί. Το είχαμε συζητήσει αυτό. Το θυμάμαι πολύ το θυμάμαι καλά. Και, εγώ. Και εσύ το θυμάσαι, ναι. Είμαι η Ντίνα Ζωβοπούλου. Έχω κρατήσει το βίντεο, έχω κρατήσει την κασέτα. Παρακαλώ, μπορείτε να έρθετε στο πλατό και να φέρετε την κασέτα, το βίντεο και την παρουσία σας. Όχι τίποτα άλλο. Για να σκάσουν οι συνεργάτες μου που θα λένε. Θα προσπαθήσω να αυτό. Είμαι όμως τώρα στον 8ο μήνα. Με το καλό. Της εγκυμοσύνης, το συζητάγαμε. Και για τότε και για σένα. Χαίρομαι. Και έχω μέσα στην ψυχή μου και το παρακαλάω κάθε μέρα. Ξέρεις τι. Ναι. Εντάξει. Α, να σας πω. Ναι, μην το σκέφτεστε πολύ γιατί το ξεπέρασα αυτό. Εντάξει, Μάρια μου. Πάντως εγώ καλά. Ειλικρινά σε έχω στην ψυχή μου. Τι να σου πω. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Πάρα τι μπορούμε πολύ να κάνουμε για εσάς λοιπόν, σήμερα. Αν θα σου πω ότι ξεπέρασα αυτά τα προβλήματα, αλλά έχω ένα άλλο. Ναι. Την πεθερά, πώς μπορούμε να την βγάλουμε από το σπίτι. Την πετάμε από το παράθυρο. Την έχω κάθε Σαββατοκύριακο εδώ. Δεν λέω ονόματα, δεν λέω τίποτα άλλο. Όχι, όχι. Γιατί μας βλέπουνε. Πώς γίνεται. Τι κάνει αυτή η κυρία. Κοίταξε να δεις. Υπάρχει μια γκρίνια όπως υπάρχουν, ας πούμε, σε όλα τα ζευγάρια. Μια πολύ απλή γκρίνια. Μεταξύ του συντρόφου σας. Ναι, πάρα πολύ απλή γκρίνια, συνηθισμένη δηλαδή, όπως στο κάθε ζευγάρι. Mm. Γιατί υπάρχει πολύ πιο μεγαλύτερη ένταση όταν έρχεται η μαμά στο σπίτι το Σαββατοκύριακο. Καλά. Μπορείς να μου πεις. Να σας ρωτήσω αν την φιλοξενείτε στο νοτιοδυτικό δωμάτιο του σπιτιού όταν έρχεται. Α, παίζει ρόλο που φιλοξενούμε. Ναι. Είναι πεζαρία, κύριε Αναγνωστοπούλου, που λέω εγώ, ας πούμε. Ναι, εκεί γιατί δεν έχω άλλο δωμάτιο. Είναι νοτιοδυτικά. Ναι, ναι.
Τώρα φέτος θα πρέπει να την υπομείνετε, αλλά από τον Φεβρουάριο αλλάζει αυτό και εκείνη θα γίνει πιο γλυκιά. Είναι και πιο... μεγάλη γυναίκα. Θα έχετε και το μωράκι άλλωστε. Mm. Και θα σας πρότεινα να πάρετε ή να σας χαρίσει η κυρία Κορομιλά με την κυρία Καρτάκη το δρακόψαρο, να το δούμε. Είναι ένα κόσμημα. Να μου δώσετε την ευκαιρία να πω ότι πέραν του να φορέσετε το κόσμημα, εσείς και όλες οι έγκυες κυρίες, δεν πρέπει να κάνετε καμία αλλαγή στο σπίτι σας όσο διαρκεί η εγκυμοσύνη σας. Δεν πρέπει να κάνετε, ξεχάστε το φεγγσούι όσο είσαστε. Έχω κάνει μια αλλαγή, δηλαδή τι αλλαγή, γιατί δεν έχω άλλο δωμάτιο στο σπίτι. Είναι ένα απλό τριάρι συνηθισμένο όπως έχει το κάθε ζευγάρι. Ναι, ναι. Την τραπεζαρία την έχω βγάλει πια από εκεί. Έτσι, και μην κάνετε όμως αλλαγή τώρα. Όμως αφήστε τα πράγματα ως ένα δωμάτιο παιδικό. Μην κάνετε άλλη αλλαγή. Μην κάνετε άλλη αλλαγή. Και σας δίνουμε και το δρακόψαρο. Μέχρι που να γεννηθεί το μωρό. Και το δρακόψαρο, αν το φοράτε, σημαίνει ότι τα ηλικιωμένα άτομα της οικογένειας, παραδείγματος χάρη η πεθερά σας, ναι, θα φροντίσει να αποκαταστήσει τους απογόνους οικονομικά. Επομένως, αν το φοράτε, νομίζω ότι την επόμενη φορά η πεθερά σας θα έχει πολύ πιο ευνοϊκές διαθέσεις απέναντί σας και δεν θα σας ταλαιπωρήσει. Το λύσαμε και αυτό. Με το, καλό, με το καλό. Θέλω να σας ευχαριστήσω και για το δώρο τότε που μου είχατε δώσει τα τρία ρόδια, τα βλέπω εκεί μπροστά, και ένα καβράκι που ήταν πάλι με τα ρόδια. Να είστε καλά. Πετάγονται δύο παιδάκια, ένα αγοράκι, ένα κοριτσάκι, ας πούμε, από μάλιστα εκεί. Τα έχω εδώ δίπλα μου, εδώ στο σύνθετο. Να είστε καλά. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θέλω να προσπαθήσω να έρθω κάποια στιγμή στο πλατό. Ναι, να έρθω και με θέλω την Κάση. Θέλω να σε δω από κοντά, σε αγαπώ πάρα πολύ. Και εγώ. Και χίλια συγγνώμη, δεν είπα μία καλημέρα στον Κωστή. Καλημέρα. Είναι μάτια μου. Θέλω να πας πάρα πολύ καλά. Το ξέρω πολύ ότι είναι η πρώτη σου, πώς να το πω, επαφή με τον κόσμο, έτσι στα πλατό. Εντελώς διαφορετική από ότι το επαγγελμά σου. Να σου πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ και στη ζωή πολύ σου. Εντάξει, μου. Λοιπόν, καλημέρα. Με το καλό. Γλυκές, που είναι καλημέρα, όλες. Καλημέρα, αγαπητέ. Ευχαριστούμε καλημέρα πολύ, φιλιά πολλά. Κυρία Αναγνωστοπούλου, λέω να το τελειώσουμε το θέμα εδώ. Να δώσουμε τα τηλέφωνά σας που μπορούν να σας βρίσκουν επάνω, τηλεθεάτρες. Να μας πείτε πότε εσείς μπορείτε ξανά να μας τα πείτε και να έρθετε στο πλατό. Να τα λέμε, θα πρότεινα να τα λέμε μία φορά το μήνα, ώστε μία να ξέρουμε τι αλλαγές πρέπει να κάνουμε. Ακριβώς στο σπίτι. Ακριβώς. Καλύτερα. Και... καλό θα ήταν στις αρχές του μήνα. Ναι, στις αρχές του μήνα. Λοιπόν, να δώσουμε την απάντηση τη σωστή, γιατί νομίζω ότι έχουν τελειώσει και τα τηλεφωνήματα πια. Και να κάνουμε την κλήρωση μετά. Ότι οι δύσκολες μέρες είναι μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου. Αυτή είναι η σωστή απάντηση. Όσοι απαντήσατε σωστά, απαντήσετε και θα πάρετε τα δώρα σας. Θα σας παίρνουν τα κορίτσια. Γι' αυτό νομίζουν οι κυρίες ότι δεν τους δίνουμε τα δώρα. Ναι, ναι, ναι. Ενώ γίνεται η κλήρωση και παίρνουν οι κοπέλες ανάλογα με τις σωστές απαντήσεις και δίνουν τα δώρα. Θεωρώ ότι τις πιο τυχερές αυτές που θα πάρουν το CD, γιατί πραγματικά έτσι είναι πολύ κατατοπιστικό για το τι είναι πράγματι το Feng Shui. Ώστε να μπορείτε να ενημερωθείτε και να καταλάβετε πώς μπορείτε να κάνετε αλλαγές στο χώρο σας. Ωραία. Δεν μένετε μετά και εσείς στο πάνελ που θα κάνουμε για τις γυναίκες που δεν θέλουν να χωρίσουν με τίποτα. Μήπως τις βοηθήσετε και μέσα το Feng Shui. Θα δούμε. Ωραία. Είσαι ένα στάρ πια, κύριε Τραγκολιά. Είπαμε δεν είμαι στάρ, είμαι κριθάρα. Ναι. Είσαι ένα στάρ. Είσαι ένα πρόσωπο γνωστό. Ναι. Έτσι. Έτσι είναι στάρ. Μα δεν είσαι, ρε παιδί μου, γνωστό πρόσωπο. Αλλά, ναι, έχεις διατροφικές συνήθειες. Παϊδάκια από τον κάβουρα. Τέλεια τα παϊδάκια από τον κάβουρα. Και όχι μόνο, και παϊδάκια γενικότερα. Και τώρα και εγώ κάτι σουβλάκι από την Κηφισιά φοβερά. Από τον κύριο Γιώργο. Τι, οι Σταρ πιστεύεις ότι έχουν διατροφικές. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Γιατί, για να κρατάνε. Ναι, για να κρατάς κάποια σιλουέτα, αφού προβάλλεσαι και δίνεις κάποιο παράδειγμα. Όσο να είναι, πρέπει να ακολουθείς κάποιους κανόνες. Πρέπει δηλαδή να είναι κομψές, αδύνατες, γυμνασμένες. Και οι άντρες καλλιτέχνες. Και οι άντρες, ναι. Το πιστεύω. Όχι βέβαια στα άκρα. Ναι, έτσι, σωστό. Αλλά μια ωραία συμπαθητική σουλέντα. Πρέπει. Ναι. Από τη στιγμή που εκτίθεσαι. Κοίταξε όμως εμείς εδώ πέρα τις διατροφικές συνήθειες των στάρ των Ελλήνων έχουμε. Για να δούμε. Τι διατροφικές συνήθειες έχουν οι διάσημοι και λάμπουν? Έχουν βρει κάποιο μαγικό φίλτρο? Ή τρώνε φαγητά που δεν περιλαμβάνουν στο καθημερινό μας μενού? Δέσποινα Βανδύ, τα αγαπημένα της τρίγωνα πανοράματος που πολλοί από μας έχουμε λατρέψει, και το παστίτσιο είναι από τις συχνές διατροφικές επιλογές της. Διάνης Πλούταρχος, τα ψάρια της ελληνικής Μεσογείου αλλά και τα γλυκά του κουταλιού από μερακλίδικα χέρια είναι απαραίτητα για αυτόν. Νότης Φακιανάκης, ο άρχοντας της ελληνικής μουσικής, προτιμά τα περισσότερα γεύματά του να περιέχουν σούπες όλων των ειδών και ψάρια καλοψημένα στα κάρβουνα. Και τη Γαρμπή, σαν γνήσια Ελληνίδα, βρίσκεται σε συνεχή υπογλυκαιμία. Γι' αυτό θεραπεύεται με πολλά γλυκά και σοκολάτες. Άντζελα Γκερέκου, σαν γνήσια Κερκυραία, προσέχει πάντα να καταναλώνει τη γνωστή παστιτσάδα,
αλλά και τη μάντολα για να μην χαλάει η παράδοση. Κώστας Καραφώτης. Πλαστός λέγεται η τρικαλινή πίτα που κατέχει το νούμερο ένα στις προτιμήσεις του. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Το baby face που κάνει γυναίκες από 5 έως 85 ετών να τρελαίνονται, φροντίζει οι σεφταλιές και το κυπριακό χαλούμι να βρίσκεται σχεδόν πάντα στο μενού του. Έλλη Κοκκίνου. Η γυναίκα που με το κορμί της έχει τρελάνει όλους τους άντρες, τρώει όλων των ειδών τις σαλάτες και για λόγους σιλουέτας, αλλά και γιατί τις λατρεύει. Πέγγι Ζήνα. Η ξανθιά κούκλα που έχει ένα χούι ίδιο με τη μισή Ελλάδα, δηλαδή κοτόπουλο με πατάτες τηγανητές, επιλέγει Πέγγι όταν παραγγέλνει το αγαπημένο της φαγητό. Αν είναι έτσι, να τρώμε όλοι για να είμαστε τόσο σεξι. Νίνο. Ο νέος ταλαντούχος τραγουδιστής παραδίνεται σε όποια γυναίκα του σερβίρει η σουμάδα. Το ακούτε, κορίτσια? Καλομήρα. Σαν γνήσια Αμερικανίδα, το αγαπημένο της σνακ είναι το χάμπουργκερ. Σάκης Ρουβάς. Ο καλονός που εξομολογείται ότι με ένα καλό παγωτό καλύπτεται γαστρονομικά. Οι αποκαλύψεις όμως δεν σταματούν εδώ. Έπεται συνέχεια. Νομίζω ότι σήμερα είναι γυναικεία η εκπομπή. Όχι καλέ. Τι. Έξι γυναίκες κι εγώ. Ποιος τη χάρη σου θες να πεις. Καθαράντρικη. Καθαράντρικη. Έχεις ακούσει μερικές γυναίκες οι οποίες δεν θέλουν επουδενή να χωρίσουν, με κανένα λόγο δεν χωρίζουν. Δεν έχω ακούσει. Ναι. Περιπτώσεις φίλων σου. Φίλων μου περιπτώσεις. Που... Φίλες σου. Ενώ θέλουν να χωρίσουν, ας πούμε οι φίλοι μου, οι κοπέλες τους δεν θέλουν. Δεν θέλουν να χωρίσουν. Ναι. Να δεις και παντρεμένα ζευγάρια τα οποία είναι μαζί και 20 και 15 χρόνια και παρόλο ότι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, δεν θέλουν να χωρίσουν. Θέλουν εκεί να τον έχουν. Νομίζω πρέπει να ισχύει και σε άντρες. Να ισχύει και σε άντρες. Να έχει τελειώσει, ας πούμε, στη γυναίκα. Ναι. Και ο άντρας να μην θέλει να χωρίσει. Ναι, νομίζω ότι. Γιατί όμως ασχολούμαστε συνέχεια με τις γυναίκες εμείς. Εμείς είμαστε πιο... Μας έχεις τρελάνει. Σας έχω τρελάνει. Λοιπόν, έχω μια πολύ ωραία. Έχουμε μια πολύ ωραία γυναικεία παρέα εδώ κοντά μας. Θα ξεκινήσω από την κυρία Καμπούρογλου Ελευθερία, η οποία είναι αρχισυντάκτρια του περιοδικού Lipstick. Καθαρά γυναικείο περιοδικό. Εντελώς. Ναι, αλλά το ξεφυλίζουν και άντρες. Ναι, για να μάθουν τα μυστικά μας. Τι άλλο. Ό,τι κρύβεται όλα τα μυστικά, τα γυναικεία βρίσκονται μέσα στο Lipstick. Που σημαίνει ότι γράφετε πράγματα και νομίζω ότι πρέπει να τα γράφετε με κωδικό. Γιατί πάνε οι άντρες και τα βλέπουν και μετά δεν μπορούμε να τους τη βγούμε. Είναι με κωδικό. Είναι... Γυναικείο καθαρά. Γυναικείο καθαρά κωδικό. Λοιπόν, είναι η κυρία Vivian Μπουζάλη, η οποία είναι ψυχολόγος. Καλή σας μέρα, κυρία Μπουζάλη. Καλημέρα, κύριε Καμπλά. Αλλά και πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας, μην το ξεχάσει αυτό. Τώρα, όμως, σαν ψυχολόγος σας θέλω εδώ σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνείτε λοιπόν ότι υπάρχουν γυναίκες οι οποίες δεν θέλουν να χωρίσουν? Πολλές. Πάρα πολλές. Και δεν έχει ηλικία αυτό το πράγμα. Δεν έχει, ε. Όχι. Σίγουρα εντείνεται το φαινόμενο μετά από κάποια ηλικία, αλλά υπάρχει και στους άντρες και στις γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας. Ναι. Σας έχουν τύχει περιστατικά τέτοια? Πολλά, πολλά έχετε περιστατικά. Έχετε γελάσει με κάποιο, έχετε νευριάσει με κάποιο? Έχουν νευριάσει. Για πείτε Έχουν μας. Νευριάσει πολύ. Όταν βλέπεις μια γυναίκα η οποία δεν περνάει καλά, είναι δυσαρεστημένη, μερικές φορές υπάρχουν και περιπτώσεις βίας μέσα στο σπίτι, και να αρνείται να αφήσει την οικογενειακή στέγη, τον άντρα. Γιατί τον αγαπάει, λέει, γιατί τη συμφέρει? Νομίζω ότι τις περισσότερες φορές, κύριε Κορομιλά, είναι ανασφάλεια. Πού θα πάω, τι θα κάνω, πώς θα ξεκινήσω από την αρχή, πώς θα βρεθώ μόνη μου και όλα αυτά. Όλα αυτά. Τα οποία θα τα πούμε. Είναι κατηγορίες δηλαδή που έχουμε εδώ. Όλοι οι άντρες μπορεί να πει κάποιος είναι οι ίδιοι, δεν θέλω να αλλάξω τη ζωή μου. Αυτό είναι το βασικό. Κορίτσια, σας θέλω εδώ συντονισμένη γιατί θα βγείτε μαζί μας. Φοβάμαι τη μοναξιά. Αγαπάω, I love euro, αγαπάω το χρήμα και αν έχει και αυτός δεν τον αφήνω. Έτσι, σημαντικό. Και θα σε εκδικηθώ. Μένοντας κοντά σου. Και σου κάνω τη ζωή. Πατίνι. Τι πατίνι είναι λίγο. Μαζοχιστικό. Τι είπατε? Πολύ μαζοχιστικό το ακούω. Είναι πραγματικότητα όμως, το ξέρετε. Αυτό θα συζητήσουμε και θα πούμε μετά. Να παρουσιάσω λοιπόν και την κυρία Μυρτό Μίτσου, η οποία είναι δημοσιογράφος στο Glamour. Πού είναι το Glamour, γιατί δεν το έχω εδώ. Φυσικά. Α, το έχετε εσείς. Το έχετε εσείς. Χαίρομαι πολύ, τι κάνετε. Μια χαρά εσείς. Και εσείς γράφετε πράγματα για τις γυναίκες. Ακριβώς. Μας απασχολούν. Και φυσικά τα βρίσκουμε στις σελίδες του Glamour. Να σας πω κάτι, τους δίνετε και συμβουλές, τις οποίες τηρούν. Τα γράμματα δείχνουν πως ακολουθούν κάποια πράγματα που τους λέμε. Βέβαια, κάθε μία βάζει στην προσωπικότητά της το θέμα. Το θέμα ακριβώς. Αλλά στην πλειοψηφία αυτά τα θέματα δεν είναι, κυρίες μου, που απασχολούν τις γυναίκες. Κυρίες, τα ερωτικά τους. Τα ερωτικά, οι σχέσεις τους. Και με αυτά ασχολείστε και στο Lipstick και στο
Glamour. Και πάω λοιπόν στη διευθύντρια του εγώ, την κυρία Άννα Κουβαρά. Καλή σας μέρα, κυρία Κουβαρά. Καλημέρα και επισήμως. Το δικό μας το τέφωνο. Καλά, δεν υπάρχει. Παρακαλώ. Ποιος είναι, φλέξω, ποιος είναι. Η Μαροηλίτρα. Α, η Μαροηλίτρα. Ωραία, δώστε μου τα περιοδικά γιατί μετά θα μου πείτε, εμένα δεν το πιέσες ρούλα. Λοιπόν, να τα έχουμε όλα. Και φυσικά πριν από ένα τέφχος ήσασταν εσείς. Ήμουν εγώ πριν ένα τέφχος, ναι. Και η κυρία Λαγοστοπούλου κοντά μας πριν. Λοιπόν, Μαροηλίτρα είναι το καινούριο τέφχος αυτό. Ναι, το καινούριο. Αυτό που κυκλοφορεί. Ωραία. Να κάνω μια μικρή διευκρίνηση μόνο θα ήθελα. Επειδή μιλήσαμε για συμβουλές. Ίσως σε μια μικρή αντίθεση με τα άλλα περιοδικά, στο εγώ, επειδή απευθυνόμαστε σε μια ηλικία που έχει ξεκάθαρη άποψη για τα πράγματα, είναι πάνω από 25-30, δεν συμβουλεύουμε ακριβώς. Συνήθως μοιραζόμαστε τα ίδια προβλήματα και συζητάμε για το τι λύσεις δίνουμε εμείς. Γιατί οι γυναίκες που φτιάχνουν ένα περιοδικό, όλες οι συνάδελφοι, είναι και αυτές που. Που αντιμετωπίζουν και ίδιες τα προβλήματα. Ακριβώς. Μπορείς να γράψεις κάτι άμα δεν έχεις περάσει. Αν δεν το έχεις βιώσει. Και θεωρώ ότι εκεί βγαίνει και η ουσία του πράγματος. Να μιλάς για πράγματα που ξέρεις. Λοιπόν, μου βάλανε για να μην μου χαλάσουν το χατήρι το εξώφυλλο το προηγούμενο που ήμουν εγώ. Κορίτσια, δεν φταίω εγώ. Αν μπήκατε στο λήψη, θα το δείχνα. Ή αν μπήκατε στο γκλάμουρ, θα το δείχνα. Τι λες, Κώστα. Τώρα δείχνουμε λοιπόν τα δικά σας. Να πάμε λίγο στο θεματάκι αυτό να το συζητήσουμε. Πώς σας ακούγεται αυτό, να πάμε σε κατηγορίες. Υπάρχει μια κατηγορία γυναικών. Ό,τι θέλετε. Καλύτερα να... να πάμε στο όλοι οι άντρες είναι ίδιοι. Όχι όλοι οι άντρες είναι ίδιοι. Λέγεται. Υπάρχουν και μερικοί που είναι ωραίοι. Εντάξει. Και άλλοι πιο έξυπνοι. Έτσι. Ναι. Θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό, σας εμπνέει αυτό. Πολύ. Έχουμε πολλές κατηγορίες. Τι λέτε. Καταρχήν να ρωτήσω, μιλάμε για τη γυναίκα η οποία είναι μέσα σε μια σχέση γάμου ή. Γενικά, εγώ δεν πειράζει, παιδιά. Γάμου είναι και λίγο πιο. Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα στο γάμο. Δηλαδή να ξεφύγει από. Από αυτό το δεσμό. Γιατί υποτίθεται ότι έχεις και την οικογένεια, έχεις και τα παιδιά σου, οπότε δεν είναι εύκολο να πάρεις μια απόφαση τέτοια. Πάλι όμως ξεκινάει από μια φοβερή εκλογήκευση που έχουν οι γυναίκες. Και οι γυναίκες τι λένε, όλοι οι άντρες είναι ίδιοι, άρα ό,τι τραβάω εγώ θα το τραβάνε και κάποιοι άλλοι. Άρα πού να πάω να ψάχνω τώρα αυτή τη στιγμή, μια χαρά είμαι εδώ. Πιστεύω ότι είναι η μεγάλη τους ανασφάλεια. Δηλαδή αντί να αντιμετωπίζουν το φόβο τους και να δουν την καθημερινότητά τους και να πει ρε παιδί μου, εγώ δεν περνάω καλά. Δεν ζω καλά τη ζωή μου. Δεν είναι αυτό που θέλω. Μέσω από το όλοι οι άντρες είναι ίδιοι, ηρεμούμε. Έχω εγώ τα ίδια προβλήματα, έχει η ελευθερία, έχει η ρούλα. Άρα πού θα πάω. Ναι. Εσείς το έχετε αντιμετωπίσει και ως γράμματα και ως περιοδικό. Το έχουμε αντιμετωπίσει. Ναι. Συχνά μας στέλνουν τέτοιου είδους γράμματα με γυναίκες που έχουν εγκλωβιστεί σε μια σχέση και αρνούνται να φύγουν από αυτή. Μιλάμε για το lipstick τώρα. Για το lipstick, ναι. Πείτε μου συγκεκριμένα, αν θέλετε. Ναι. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι είναι και τρόπος που μεγαλώνει η γυναίκα. Δηλαδή, από την οικογένειά της, της δίνουν αυτό το πρότυπο, οπότε δεν αφήνεται ώστε να αναλάβει την ευθύνη του εαυτού της. Υπάρχουν όμως γυναίκες. Και θέλει να είναι κοντά σε έναν άντρα. Νιώθει την ανάγκη να βρίσκεται κοντά σε έναν άντρα, να εμπορθεί από αυτόν. Μήπως είναι και δικαιολογία του όλοι είναι ίδιοι. Είναι μια δικαιολογία τελικά αυτή. Καλύπτεται πίσω από αυτό. Δεν θέλω να σας απευθύνω το λόγο. Θέλω να. Όχι, καταλαβαίνω. Να αφαιρείτε, να προσθέτε, να συζητάτε. Εγώ πάντως πιστεύω ότι είναι η ανασφάλεια των γυναικών. Ξαναγυρνάω στην ανασφάλεια. Δηλαδή η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα τι βλέπουμε. Βλέπουμε γυναίκες οι οποίες ναι, πραγματικά κουμπώνονται δίπλα σε έναν άντρα. Αυτό όμως περισσότερες φορές για μένα, και ελπίζω να μην παρεξηγηθώ, είναι περισσότερο η οικονομική ανασφάλεια που έχουμε. Μην πάμε εδώ από I love ευρώ. Έτσι. Δηλαδή, είναι άλλη κατηγορία. Είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα όταν μας είναι έτοιμα και δεν χρειάζεται να κάνουμε και πολλά πράγματα. Εγώ αυτό το φοβάμαι και το εκτίρω για να πω την αλήθεια. Κατάλαβα. Τι λέτε, κυρία Κουβαρά, εσείς. Αν μου επιτρέπετε να δώσω μια άλλη ιδέα σε αυτό. Ναι. Νομίζω ότι η σύγχρονη γυναίκα είναι λιγάκι διαφορετική από αυτό που περιγράφουμε. Δηλαδή, μιλάμε για γυναίκες οι οποίες έχουν πολύ γεμάτη τη μέρα τους από ευθύνες. Έχουν δουλειά, έχουν επιλέξει να κάνουν οικογένεια, έχουν φίλους, γνωστούς, έχουν τη ζωή τους και έχουν και έναν άντρα δίπλα τους, τον οποίο επιτρέψτε να σου πω ότι έχουν κουραστεί να τον βρούνε. Γιατί υπάρχει και πρόβλημα. Γιατί υπάρχει και πρόβλημα, έτσι. Και νομίζω ότι χωνευόμαστε μέσα σε μια καθημερινότητα που θεωρούμε ότι τα προβλήματά της είναι μέρος αυτής της καθημερινότητας. Δηλαδή, η ομάδα που λέμε οι άντρες είναι οι ίδιοι, τι εννοούμε, όχι μόνο οι άντρες που έχουν περάσει από τη δική μας τη ζωή. Αλλά οι άντρες που παρακολουθούμε στις γύρω μας, έχουν ας πούμε κοινές συμπεριφορές. Δεν εννοώ ότι είναι οι ίδιοι άνθρωποι, έτσι, εννοώ ότι έχουν κοινές συμπεριφορές. Και αναρωτιέσαι, εάν μετά από 2 χρόνια που έχω μια σχέση, αυτός ο άντρας που μαζί του ξενοκοιτάει, παραδείγματος χάρη, την επόμενη φορά που θα έχω καταναλώσει άλλα 2 χρόνια σε μια σχέση, αν μου ξενοκοιτάει και ο άλλος, είναι σαφές ότι στα 50 μου θα έχω πολλές σχέσεις με άντρες που ξενοκοιτάνε. Άρα είναι ένας φόβος. Οπότε λες, μένω με αυτόν.
που έχω. Βολεύεται, το πούμε βόλεμα. Βολεύεται, το λέμε γεννόμενο. Βολεύεσαι. Αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι θα συμβεί όμως άνω μου αυτό. Δηλαδή μπορεί να βρει τον κατάλληλο άντρα. Συμφωνώ. Για να σκέφτεσαι έτσι και όχι ότι μετά από δύο χρόνια κάτι κάνω λάθος. Αυτός μάλλον με του λοβαριέται και ξανακοιτάζει. Τώρα μας λέει την διάβολη. Γιατί θεωρώ ότι για να ψιλοβαρεθεί σε μια σχέση και να ξενοκοιτάς, το πρόβλημα είναι συνολικότερο από τη βαρεμάρα. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Και εγώ μπορεί να βαριέμαι μετά από δύο χρόνια. Τότε όμως γιατί δεν φεύγεις. Όχι, να βαριέσαι. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να φύγεις από μια σχέση όταν βαριέσαι. Θεωρώ ότι πρέπει να φύγεις από μια σχέση όταν δεν θες να προσπαθήσεις άλλο. Νομίζω ότι, νομίζω ότι αν προσπαθήσεις, μπορείς και να πάψεις να βαριέσαι κατά διαστήματα. Σωστό. Άρα να λύουν. Ναι. Εδώ μπαίνει και η φύση του άντρα όμως. Έτσι. Ναι. Για πες τη φύση του άντρα, μ' αρέσει αυτό. Για πες. Ναι. Δεν είναι τόσο συναισθηματικός. Δεν είστε. Δεν είναι. Μετά μας ρωτάς γιατί όλοι οι άντρες είναι οι ίδιοι. Σε αυτά είναι κάποια πράγματα κοινά. Αλλά η αντιμετώπιση και η συμπεριφορά δεν είναι κοινή σε όλους. Πάντως, εγώ δεν πιστεύω πολύ ότι είναι πολύ μεγάλη. Ναι, κυρία Μίτσο, πείτε μας. Δεν έχει και πολλές επιλογές. Πάμε στη ρουμπρίκα αυτή ότι όλοι οι άντρες είναι ίδιοι. Υπάρχει, φύσταται αυτό. Το αναλύεται. Όχι, όχι. Εγώ πιστεύω γενικά ότι οι γυναίκες είμαστε πιο διεκδικητικές πια. Και εδώ έχουμε συμβάλει και εμείς τα περιοδικά. Δηλαδή, τους συμβουλεύουμε να προσπαθούν να κάνουν να φτιάξουν τη σχέση τους, να προσπαθούν για το καλύτερο. Αλλά από εκεί και πέρα, αν τα πράγματα δεν πάνε καλά, να μην διστάζουν να προχωρήσουν. Γιατί δεν πρέπει να χαρίσουν σε κανένα την ευτυχία τους. Είναι μια ζωή που πρέπει να τη ζουν ωραία. Βέβαια, αυτό συνδυάζεται και με το τι είναι καλό. Πολλές φορές το ότι το συζητούσαμε και έξω, η ευτυχία μας, το ότι μάλλον αυτό που το να περνάμε καλά το μπερδεύουμε με το τι είναι καλό για μας. Πολλές φορές το. Μας ικανοποιεί εμάς ως γυναίκες, έτσι, το τι είναι καλό είναι να μείνουμε, ακόμη και αν δεν περνάμε πολύ καλά. Σωστά, ναι. Αυτό, έχετε να προσθέσετε κάτι, κυρία Αναγνωστοπούλου, σε αυτό, στο Όλοι οι άντρες είναι ίδιοι. Το ακούτε πολύ συχνά και, ναι, και λόγω εμπειρίας και λόγω της δουλειά σας θα το ακούτε. Δεν ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Οι άντρες. Να πούμε, να ξεκαθαρίσουμε ότι από την άποψη του Feng Shui δεν σώζει πάντοτε ένα γάμο. Ίσα-ίσα σε αυτές τις περιπτώσεις βίας ή μπαρεμάρας ή τέλος πάντων. Πλήξεις, ναι. Μάλλον βοηθάει να έρθει ένα διαζύγιο πιο ομαλά. Αλλά όχι, δεν πιστεύω ότι είναι ίδιοι. Να μιλήσει και η Μιρέλα, μια φίλη μας να είναι στην παρέα μας. Γιατί την εκπομπή την κάνουμε και για τις φίλες μας. Μιρέλα, ναι, όλοι οι άντρες είναι οι ίδιοι. Δεν θέλεις να αλλάξεις ζωή. Αγαπάς τα ευρώ. Πού θα βρεις καλύτερα. Ή θα σε εκδικηθώ. Τι. Όλοι οι άντρες είναι οι ίδιοι. Έχεις νικηθεί κατά κράτος. Καταθέτησε Αυτό, ούτε ευρώ ούτε τίποτα άλλο. Ναι, για πες, υπάρχουν και γυναίκες που αγαπάνε πολύ το χρήμα και δεν φεύγουν. Όχι, σε μένα δεν συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει ότι είναι όλοι οι ίδιοι, ότι έχουμε κολλήσει και είναι μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή αυτό είναι, πώς ξεκολλάμε από μια σχέση. Ότι έχουμε κολλήσει γιατί τον έχουμε αγαπήσει αυτόν τον τύπο. Αυτό. Μάλιστα. Αυτό και υπάρχουν και παιδιά στη μέση. Ναι. Αλλά όταν υπάρχει μια συνεννόηση στο σπίτι και όταν έρχονται όλα αυτά τα κακά και όλη η γρίνια και λες δεν χωρίζω, αυτό είναι το πρόβλημα. Μάλιστα. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Να κάνετε μια ερώτηση, κύριε. Να σας κάνω μια ερώτηση. Ναι. Το θεωρείτε και δική σας ευθύνη όταν θέλετε να τελειώσει μια σχέση και δεν το κάνετε? Δηλαδή αισθάνεστε ότι φταίτε εσείς που έχει τελειώσει? Ναι. Πιστεύετε δηλαδή ότι ένα ποσοστό της ευθύνης του να μην φύγουμε από μια σχέση είναι να μην παραδεχτούμε ότι έχουμε αποτύχει? Είναι και αυτό. Είναι και αυτό ένα θέμα. Παρ' όλα αυτά καταθέτει την εμπειρία της, φαντάζομαι. Ναι. Συγγνώμη, σας πω την αλήθεια. Πόσες γυναίκες όταν βρισκόμαστε μόνες μας και με τους άντρες, τους φίλους μας, δεν λέμε ότι όλοι οι άντρες είναι ίδιοι? Εγώ την ακούω αυτή την ατάκα σχεδόν από το 50% των γυναικών. Νομίζω όμως ότι και οι άντρες λένε κάτι τέτοιο. Ότι όλες οι γυναίκες είναι ίδιες. Έτσι δεν είναι? Τώρα ρωτάω τον Κώστα. Έχουμε τις άλλες άποψεις ότι ποτέ δεν πρόκειται να τις μάθουμε. Άφησε στην ψυχή της γυναίκας που λέμε. Όπως και άφησε στην ψυχή του άντρα. Από την άλλη μεριά. Από την άλλη μεριά. Αλλά πρόσεξε, εμείς λέμε άφησε στην ψυχή της γυναίκας, όχι των γυναικών. Γιατί αναφερόμαστε σε μία. Σε μία κάθε φορά εννοείς, στη γυναίκα πρώτου. Στη γυναίκα πρώτου. Αλλά είναι κάθε μία διαφορετική. Εσένα σου έχει τύχει να θες να χωρίσεις και να μην σε χωρίζουν? Μ' αρέσει, κυρία Κουβέρα. Την τύχη του εγώ μ' αρέσει. Δυστυχώς. Τύχη να θέλω να χωρίσω και να μην με χωρίζουν? Ναι. Όχι. Δηλαδή να δυσκολευτείς να το πεις, να έχεις αναγκαστεί να γίνεις πιο σκληρός, πιο βίος, γιατί ο άλλος δεν ξεκολλάει από πάνω. Δηλαδή σε... Αυτό είναι και το θέμα μας, παιδιά. Όταν δεν ξεκολλάει. Ναι, με έναν τρόπο πραγματικά μερικές φορές οι σύντροφοί μας δυσκολεύουν πάρα πολύ να χωρίσουμε.
Είναι πολύ πιο ήπια από όσο θέλουμε για να γίνει μια σύγκρουση. Σωστά. Τους λέμε πράγματα απαράδεκτα και τα δέχονται. Τα δέχονται. Όπως και εμείς, έτσι. Ενώ οι σύντροφοι και των δύο φίλων. Εδώ υπάρχουν άντρες οι οποίοι έχουν διπλές και τριπλές σχέσεις. Το ξέρω, και έχουν κάνει και παιδί με άλλη γυναίκα και παραμένουν στην ίδια σχέση. Δεν υπάρχει αυτή η κατηγορία. Ενώ εγώ νομίζω ότι είναι και πολύ μεγάλη. Μεγάλη δεν είναι αυτή η κατηγορία. Άρα ποιοι φταίνε τώρα, δεν φταίνε οι άντρες, εμείς φταίμε οι γυναίκες. Ίσα ίσα οι άντρες διατηρούν πιο εύκολα παράλληλο δεσμό από τις γυναίκες. Ναι, αλλά οι γυναίκες φταίνε. Έχει δίκιο, κυρία Καρομιλά. Έχει να κάνει με αυτοπεποίθηση, εγώ πιστεύω. Λέτε, δηλαδή, ως ψυχολόγος. Έχει να κάνει με αυτοπεποίθηση. Δηλαδή, πόσο καλά νιώθεις μέσα σου και πόσο δυνατά μπορείς να φωνάξεις ότι εγώ δεν μπορώ άλλο από αυτό. Ναι, μήπως είναι και ένας λόγος όμως ότι αυτός τα φτιάξαμε μαζί, την περιουσία. Και τώρα θα μου τη φάει μια άλλη και διαλοδαπή και αν μη μικρότερη πιστεύω, και γραμματέας και γι' αυτό. Γιατί πολύ έχει πολλά θέμα. Λεφτά, γιατί να έχει ένα σπίτι που να έχει πισίνες και βίλες και εγώ να μην έχω αυτό. Μην μου πει. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα της Ελλάδας. Θα πούμε τα τρία μετά. Να μιλήσουμε για αυτές τις γυναίκες οι οποίες δεν θέλουν να χωρίσουν ενώ είναι ελαφίνες. Σωστό, δεν το λέω για να μην το πω. Το λέτε απλώς με κοψό ζώο, έτσι. Με κάποιο τρόπο. Μου αρέσει το ελάφι να είναι, αλλά δεν μου αρέσει να είμαι ελάφι. Απ' την άλλη, λέω να μιλήσουμε μετά τις διαφημίσεις για τις γυναίκες εκείνες οι οποίες ξέρουν την πορεία των ανδρών. Διπλές, τριπλές σχέσεις, ξυλοδαρμούς, ιστορίες παραμένουν. Το δεύτερο είναι ότι θέλουν να τους εκδικηθούν. Και το τρίτο είναι ότι αγαπάνε πάρα, πολλά τα λεφτά, πάρα πολύ τα λεφτά. Τα φτιάξαμε μαζί τώρα, θα τα πάρει κάποια άλλη. Σωστό. Παιδιά, να το πάμε εκεί. Και έχουμε και προγραμμιαία συμβόλαια να δείξουμε σήμερα. Τι λέτε, διαφωνεί ένας άντρας στην παρέα με 6 γυναίκες. Όχι, δεν διαφωνώ. Όποτε τον κάναμε τον άντρα. Θα μπορούσε έτσι κι αλλιώς. Όχι, με κάποια συμφωνώ, αλλά με κάποια ναι. Ωραία. Διαφωνώ πολύ. Να το συζητήσουμε μαζί σας μετά τις διαφημίσεις, παρακαλώ. Γιατί θέλουμε και τη δική σας συμμετοχή και τη δική σας άποψη. Σε 3 λεπτά από τώρα. Λοιπόν, εντάξει είστε. Μια χαρά. Συνεχίζουμε το θέμα μας στο επίμαχο. Λοιπόν, τι θα πούμε, ποια κατηγορία γυναικών θα πάμε, κορίτσια, να μιλήσουμε τώρα. Το θέλω να εκδικηθώ. Α, κυρία Κουμπαρά. έχω να σας πω ιστορία. Για πείτε μας ιστορίες από το εγώ. Έχετε γράμματα, έχετε εμπειρίες. Εκτός και κορίτσια, θέλω και τα δικά σας περιοδικά, μην μου κάνετε παράπονα μετά. Εντάξει. Υπάρχει μια καινούργια στήλη στο εγώ που λέγεται Αγάπη είναι και είναι γράμματα που μας στέλνουν οι γυναίκες και τους απαντάει ο ψυχολόγος. Όπως έχουμε. Και θα κάνουμε τη στήλη live κυρία, τώρα. Έτσι, θα πω εγώ την ιστορία και θα μας απαντήσει. Ναι, ο ψυχολόγος. Παρακαλώ. Λοιπόν, είναι μια γυναίκα η οποία είναι 14 χρόνια παντρεμένη. Έχει δύο παιδιά. Δύο φορές φαγούρα. Έχει. Δύο φορές φαγούρα. Πάει για τρίτη τώρα. Και ο άντρας της ξέρει ότι έχει σχέση. Τη σταμάτησε από τη δουλειά από τότε που παντρευτήκαν. Έτσι, είπε ότι εφόσον θα μεγαλώσει τα παιδιά μας. Δεν πρόκειται να δουλεύεις. Έχει κάνει αρκετή περιουσία ο ίδιος και η συγκεκριμένη γυναίκα λέει ότι δεν θα μπορέσει να το διεκδικήσει σωστά στο δικαστήριο αυτό. Θα βγω έξω από τα νομικά τελείως, έτσι. Ναι. Και βεβαίως δεν σκοπεύει, θα είναι πάντα η κυρία Τάδε. Ορίστε. Δεν σκοπεύει να τον αφήσει ήσυχο. Δεν χωρίζει, χωρίζει. Δεν χωρίζω, δεν χωρίζω. Και μάλιστα όχι απλώς δεν χωρίζω, αλλά δεν θα παντρευτεί και καμία άλλη, γιατί θα του ψήσω το ψάρι στα χείλη. Πάμε στην εκδίκηση. Βεβαίως. Και ρωτώ τώρα εγώ, δεν είναι λιγάκι. Κακό. Αφύσικο. Να καταστρέφεις τον εαυτό σου για να εκδικηθείς κάποιον άλλον. Πριν μας απαντήσετε, για να μην πούμε ότι μόνο εμείς οι απλές σκηνές, οι κοινέ θνητές τα κάνουμε αυτά, έχω για τη γούνα των διασήμων πολλά. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Έτσι, τι λέτε. Να δούμε λοιπόν και ποιες διάσημες, ενώ περνάνε χάλια, δεν χωρίζουν και θα πάρουμε την απάντηση μετά. Της ψυχολόγου, το λέω αυτό κορίτσια και να μην νομίζετε ότι μόνο στις καλύτερες οικογένειες, στις καλύτερες να γίνεται. Δείτε σας παρακαλώ. Τι συμβαίνει και οι γυναίκες πολλές φορές επιμένουν, γιατί δεν παίρνουν μια ξεκάθαρη απόφαση και να χωρίσουν. Τι τις κρατάει και τι πραγματικά θα μπορούσε να δικαιολογήσει έναν χωρισμό. Η απιστία, ας πούμε, δεν είναι ένας καλός λόγος. Χωρίζουν όμως όλες οι απατημένες. Ή μήπως υπάρχει και μια άλλη κατηγορία γυναικών. Οι περήφανες, ας πούμε, ελαφίνες. Για παράδειγμα, η Χίλαρη Κλίντον. Όλος ο πλανήτης άπλωνε την πουγάδα του στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο κεφάλι της. Εκείνη όμως παρέμεινε απτόητη σε μια σχέση όπου η αποκλειστικότητα έκανε διψήφια νούμερα. Από ανασφάλεια ή συμφέρον ίσως έκανε την καρδιά της πέτρα και έμεινε μακριά από τους δικηγόρους διαζυγίων. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού τώρα, στη Μεγάλη Βρετανία, η Βικτόρια Μπέκαμ ούτε η ίδια δεν θυμάται με πόσες την απάτησε ο καλός της Ντέιβι.
Γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα, σου λέει, θα μπορούσε να κάνει, αν το ήθελε. Η Βικτόρια, φυσικά, στον πάγκο. Μια κατάθλιψη, βεβαίως, την έπαθε το κορίτσι. Αλλά να χωρίσει πού? Και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπορείς και να το κρύψεις. Γιατί εντάξει, αν είσαι η κυρία Τάδε, πες το, κουκουλώνεις κάπως. Αλλά εδώ, μέχρι την άλλη άκρη της γης, σου λέει, το συζητάνε σε άπτεστα σουαχίλι. Βασιμότατες πηγές αναφέρουν πως οι γυναίκες της φυλής των Παππούα, όσο περιμένουν να βράσει η σαλαμάνδρα για το μεσημεριανό, σκοτώνουν για τη λήξη τους, συζητώντας τα κερατιάτικα της Βικτόρια. Και εντάξει, πες αυτό, άντε. Υπάρχει και η παλιά άποψη που λέει: άντρας είναι, θα κάνει την κουτσουκέλα του και μετά θα γυρίσει πάλι στο σπιτικό φαγητό. Το ξύλο, πού το πας το ξύλο? Η καημένη Πάμελα, η Άντερσον αυτή, η κολυμβήτρια του Baywatch. Ό,τι δεν μπόρεσαν να αλλάξουν οι πλαστικοί χειρουργοί σε 10 χρόνια, μπόρεσε πολύ εύκολα μέσα σε μία νύχτα ο άντρας της. Και δώσ' του να χτίζουν οι γιατροί στα χειρουργεία, και δώσ' του να γκρεμίζει αυτός, ο Τόμι Λι, Μπρους Λι, πώς τον λένε, σαν το γεφύρι της Σάρτας η Πάμελα. Μόνιμη σουίτα στο ΚΑΤ Νέας Υόρκης είχε η γυναίκα. Ο λόγος που για χρόνια δεν χώριζε ήταν ο φόβος από τις απειλές του συζύγου της. Και να ήταν μόνο η Πάμελα, διπλανή σουίτα του δική της στο ίδιο hospital, διατηρούσε επί μακράν σειρά ετών η Τίνα Τέρνερ. Και αν έχει φάει ξύλο από τον άντρα της η δόλια η Τίνα. Και επειδή πολύ μας αρέσουν οι έρευνες, διαβάσαμε Λίαν προχθές πως ένα μεγάλο ποσοστό γυναικών αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα σεξουαλικής φύσης, παύλα νεκρής φύσης. Κι όμως δεν χωρίζουν ακριβώς επειδή πιστεύουν πως όλοι είναι ίδιοι και κανείς δεν έχει αυτό που θέλουν. Το ζήτημα είναι ότι με τον Γιώργο δε. Τον αγαπώ, τον εκτιμώ, είναι ο σύντροφός μου, αλλά δε. Θα μου πεις γιατί δεν τον αλλάζεις. Ωραία, πολύ ευχαρίστως, τον αλλάζω. Αλλά και με τον άλλον, τον επόμενο, σε 5, 7, 10 χρόνια δεν θα είναι το ίδιο. Γιατί κακά τα ψέματα. Έρχεται μια ώρα που δε. Και με τον αλεντελό να μείνει ο άντρας σου, θα έρθει η ώρα που δε. Οπότε, τι κάνεις. Πας για τον Γιώργο νούμερο 2. Άδικος κόπος. Αφού θα γίνει σαν τον Γιώργο νούμερο 1. Τι συμβαίνει, αγαπητές μας κυρίες? Πολύ μας έχετε μπερδέψει. Ανοίχτε μας την καρδιά σας. Ας σας ακούσουμε. Και στα καλύτερα σπίτια συμβαίνει αυτό. Βέβαια στην Πάμελα έτσι είναι λάθος. Γιατί ο Τόμι Λι δεν θέλει να χωρίσει. Όχι η Πάμελα. Χώρισε εμένα. Ο Τόμι Λι δεν θέλει και να ζει η Πάμελα. Έτσι, γιατί να έχει σπάσει το ξύλο του δεν είναι να πει ότι. Γιατί την έχει αποδείξει πάρα πολύ. Ναι, καλά, αυτό ήταν τρομερή υπόθεση όμως. Δεν ήταν τραγικό. Υπάρχουν και πολλές διάσημες οι οποίες τρώνε πάρα πολύ. Κάρε ό,τι μη κυρού. Ο Κάρε ό,τι την είχε σπάσει τη μύτη 100 φορές. Ο μη κυρού, τι γαρέ. Κι άλλοι. Εγώ μια μικρή διαφωνία έχω μόνο στο ρεπορτάζ. Ποια διαφωνία είναι ότι ο κύριος Κόκκολος πολύ καλό το έκανε. Όχι, θέλω να πω ότι αν ήμουν κυρία Μπέκαμ δεν θα με πείραζε καθόλου να με συζητάνε. Α, κυρία Κουβαρά μου δηλαδή είστε ρατσίστρια. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ξέρω, είμαι μια κατάπτυστη. Αλλά είναι αλήθεια. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δηλαδή και τι σημασία έχει αν είναι κούκλος και θεός και να γίνει ελαφίδα. Όχι, δεν με ανησυχεί που είναι κούκλος και θεός. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι 2-3 φορές την εβδομάδα δεν θα είναι σπίτι. Που έχουν και σεξουαλικά προβλήματα, γι' αυτό το δένω τώρα. Καταλάβατε το ρεπορτάζ. Τέτοια γράφετε στο εγώ. Και να καταλάβω δηλαδή. Και τέτοια, τι να κάνουμε. Λοιπόν, θέλουμε την απάντηση σε αυτό το περιστατικό. Και μετά θα ήθελα και από εσάς να μου πείτε τα γράμματα που έχετε πάρει στα περιοδικά με τις συγκεκριμένες. Μερικές φορές ο θυμός λειτουργεί καταλυτικά. Δηλαδή, στις περιπτώσεις που περιέγραψε πριν η Άννα, ο θυμός της είναι ευεργετικός στο να προχωρήσει μπροστά. Δηλαδή από το να λυπάται, να λυπάται, να λυπάται τον εαυτό του, τον εαυτό της, το γυρνάει σε θυμό και λέει θα σε εκδικηθώ. Και έτσι παίρνει ενέργεια και δύναμη. Αυτή η γυναίκα έχει αυτοπεποίθηση. Ναι. Δεν είναι. Απλώς περίεργα τοποθετημένη. Μα πολύ περίεργα τοποθετημένη. Αυτό, 100% εκδίκηση και εκδικείται και τον εαυτό της και αν υπάρχουν και παιδιά, εκδικείται και τα παιδιά. Από την άλλη μεριά όμως δεν είναι στην προηγούμενη κατηγορία. Είναι η γυναίκα με αυτοπεποίθηση, η οποία βρίσκει για μένα ένα λάθος τρόπο να προσεγγίσει το θέμα. Εκδικείται όλη την οικογένεια. Όλη την οικογένεια. Δεν εκδικείται. Πώς το λένε, εκδικείται τον σύντροφό της. Ένα δεν ισχύει. Έχετε κάποιο περιστατικό που μπορείτε να μας πείτε για εκδίκηση? Είναι λίγο διαφορετικό όμως με αυτό που είπε η Άννα. Δηλαδή, μια σχέση δύο παιδιών που ξεκινήσανε από 14 χρονών να είναι μαζί. 14 ήταν η κοπέλα και 16 χρονών ήταν εκείνος και κάνανε γάμο τελικά, παντευτήκανε, έκαναν ένα παιδί. Και μετά γνωρίστηκαν. Φτάσανε σε ένα σημείο να είναι γύρω στα 35, με αποτέλεσμα ο άντρας κάποια στιγμή να την απατήσει. Το διαπίστωσε εκείνη και έκανε υπομονή. Δεν ξέρω αν είναι μια περίπτωση και αυτή να συμβεί. Τον κέρδισε όμως με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Και ξαναγύρισε πίσω. Ξαναγύρισε πίσω και τελικά κατάφερε να έχουμε μια διαφορετική, πιο ευτυχισμένη ζωή. Ίσως όμως είναι. Εσύ θα δεχόσουν κάποιον που σε έχει απαντήσει πίσω? Αν μπορεί σε κάποια φάση της ζωής μου να τον δεχόμουν. Εγώ να πω κάτι. Εσείς θα μπορούσατε να έχετε ως μότο την εκδίκηση, γιατί αυτό είναι το θέμα μας. Όχι. Ότι δεν τον χωρίζω παρόλο ότι περνάω άσχημα, με δένει, με κακοποιεί, με προσβάλλει.
αλλά θέλω να τον εκδικηθώ γιατί αυτό έχει πολλά λεφτά και γιατί να τα φάει εκτός, κάποια άλλη. Εκτός κι αν η εκδίκηση είναι για ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο. Ναι. Θα τον εκδικηθώ τρεις μήνες και μετά θα φύγω. Α, σας παρακαλώ, είστε και συγκεκριμένο. Τι μας λέτε τώρα, δηλαδή. Αυτή είναι πολύ υγιή αντίδραση. Εγώ συμφωνώ, βέβαια. Είναι γυναικεία η υγιή αντίδραση αυτό, κυρία. Για λίγο καιρό, ναι, είναι ανθρώπινο. Αλλά για όλη μου τη ζωή να καθίσω για να τον εκδικούμε πρέπει να βγει ο θυμός που έχει μέσα. Υπάρχουν διαζύγια και υπάρχουν γάμοι οι οποίοι δεν χαλάνε. Δεν χαλάνε και παραμένει μια γυναίκα σε μια κατάσταση τραγική. Είναι χαλασμένη όμως. Ναι, αλλά μένει. Μένει, αλλά είναι χαλασμένη. Αν αυτό το μήνυμα έτσι καταφέρουμε να το δώσουμε στον κόσμο. Εγώ θεωρώ την εκδίκηση χειρότερο λόγο να μείνεις από τα λεφτά. Ναι. Χειρότερο λόγο να μείνεις από τα λεφτά. Την εκδίκηση είναι χειρότερο. Ναι, είναι χειρότερο λόγο. Γιατί στην εκδίκηση φτύρεσαι κι εσύ τα λεφτά όσο να είναι ένα σπα, κάτι, μια βιτρίνα. Τι βλέπεις, δεν είναι να πεις. Ένα ταξίδι. Δεν καταλαβαίνω ότι φτύρεσαι. Στην εκδίκηση. Νομίζω ότι πετυχαίνεις ο στόχος. Εγώ νομίζω ότι κάποια στιγμή το συνειδητοποιείς. Πολύ άργοντα, τώρα πολύ μετά. Πάντως αν αυτή την ενέργεια που βάζουν στην εκδίκηση, σοβαρά τώρα, χωρίς πλάκα, και τη βάζανε στο να πατήσουν τα πόδια τους και να ξεκινήσουν τη ζωή τους, αυτό θα ήταν το ιδανικό. Υπάρχουν και κατηγορίες γυναικών οι οποίες φοβούνται τη μοναξιά, κορίτσια, και δεν χωρίζουν, δεν περνάνε καλά γιατί φοβούνται τη μοναξιά. Έτσι δεν υπάρχει. Σε αυτό είμαστε όλοι. Λίγο πιο προχωρημένοι είναι. Έτσι είναι ακριβώς. Αυτό αφορά βέβαια και το πού θα βρω καλύτερα, το λένε εγώ, το ακούω από τις φίλες των μαμάδων μας. Πού θα βρεις καλύτερα, παιδάκι μου, κάτσε εκεί που είσαι. Και επίσης, δεν θέλουν να αλλάξουν τον τρόπο ζωής. Να ακούσουμε τη Μαρία μισό λεπτάκι και να πάμε λίγο στο διατάφτα. Μαρία, καλημέρα. Καλημέρα. Σε ποια κατηγορία είσαι, στο εκδικηθώ, αηλό, βευρό, τι? Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι φθορά για τον άνθρωπο. Ποιο? Το θέμα είναι ότι επιλέγεις να φύγεις, αν μπορείς να το κάνεις όμως. Και εγώ ύστερα από 15 χρόνια γάμου και αφού διαπίστωσα ότι ήταν διπρόσωπος ο σύζυγος, γιατί με απατούσε όλη τη 15 ετία, εγώ ύστερα από 15 χρόνια το πήρα χαμπάρι και σηκώθηκα να φύγω γιατί έβλεπα πλέον ότι δεν υπήρχε μέλλον. Αλλά η λογική του ήταν να χρησιμοποιήσει τα παιδιά για να με εκβιάσει. Με όπλα και καρέστα. Θέλω τα παιδιά δηλαδή και προκειμένου να βάλω τα ίδια μου τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία, να τα κάνω μπαλάκι, προτίμησα να γυρίσω και να μην τα ταλαιπωρήσω. Α, γυρίσατε στην ήδη υπάρχουσα κατάσταση, Δεν είχα άλλη διέξοδο. Εντάξει, όταν λέω, ήταν δύο τρεις μέρες και όταν είδε ότι τελικά θα έφευγα, δεν είχα περιθώρια επιλογής. Μάλιστα. Όταν είναι και μόνη της μια γυναίκα, πιστεύω ότι τα αποφασίζει πολύ πιο εύκολα. Είναι αυτό... Έχει μόνο τον εαυτό της δηλαδή. Αυτό είναι. Όταν είναι οικονομικά εξαρτημένη από τον σύζυγο και έχει και στην πλάτη της τα δύο παιδιά, κάπου πρέπει να σκεφτεί πρώτα αυτά και έπειτα τη... Να ρωτήσω την ψυχολόγο, την κυρία Μπουζάλη, πώς είναι και μια δικαιολογία αυτή. Όχι πάντα, κυρία Κορομιλά. Δηλαδή τώρα αυτό που λέει είναι... Έχει ένα πολύ καλό point. Δηλαδή, αν μια γυναίκα δεν δουλεύει, δεν έχει δικά της λεφτά, δεν έχει δουλέψει ποτέ και είναι με δύο παιδιά, ο άντρας ουσιαστικά είναι σε θέση να την εκβιάσει. Ουσιαστικά η γυναίκα να αποφασίσει να μείνει καθαρά για τα παιδιά της. Και δυστυχώς δεν έχουν διεξόδους. Είναι πολύ βασικό αυτό, γιατί να στερηθείς κάτι δεν σε νοιάζει. Εγώ πάντως θα σας... στερείς από το παιδί σου, όμως για προσωπικό, γιατί δεν περνάς εσύ καλά. Η ζυγαριά θα γύρω στα παιδιά. Θα παραβλέψει τον εαυτό σου. Εγώ πάντως θα σας έλεγα να πατήσετε στα πόδια σας και να απαιτήσετε, αν όχι τα 10 πράγματα που θέλετε, τουλάχιστον τα 5. Πάντως νομίζω κάνω προσπάθεια. Ναι, κυρία Κουβαρά, νομίζω ότι είναι λίγο αντίστροφη η περίπτωση που ακούμε τώρα. Δηλαδή εδώ ο σύζυγος δεν θέλει δεν να χωρίσει. Δεν θέλει ο σύζυγος. Γιατί συζητάμε για μια γυναίκα η οποία πραγματικά έκανε το βήμα να φύγει. Να πάει. Και βεβαίως αναγκάστηκε να επιστρέψει, αλλά κάποιο άλλο. Για λόγους που θα μπορούσε να είναι ακόμα και εκδίκη. Ότι εγώ θέλω να κάνω ό,τι θέλω στη ζωή μου, αλλά θέλω και τη σύζυγο και την οικοκυρά και τα παιδιά μου και όλα. Είναι βολεμένοι. Έτσι, ακριβώς. Έχουν και την πιτσιρίδα και την πλήρη. Άρα, επί της ουσίας, εσείς είστε ανεξάρτητοι στα πόδια σας και θέλετε να φύγετε. Ανεξάρτητοι δεν είμαι οικονομικά. Όχι, εννοώ, θέλω να πω ότι έχετε την αυτοπεποίθηση να το κάνετε. Την απέκτησα ήδη με τα χρόνια, ενώ πριν θεωρούσα. Λυπόμουν τον εαυτό μου για 15 χρόνια. Μετά τα 15 χρόνια και όταν έμαθα. Τι ακριβώς πέφτει πίσω από την πλάτη μου, θύμωσα τόσο πολύ. Αυτό είναι. Που καταλαβαίνω. Ήθελα να θυμώσω. Να σας πω, επειδή θα σας δείξω μετά και διάφορα θέματα που έχετε κάνει μέσα στα περιοδικά και στο Glamour και στο Lipstick και στο Εγώ. Το διατάφτα της ιστορίας τι είναι τελικά? Η πλειοψηφία γυναίκες είναι που κάνουμε όλα αυτά. Δεν χωρίζουμε, αγαπάμε τα λεφτά και δεν θέλουμε να χωρίσουμε, θέλουμε να εκδικηθούμε. Δηλαδή, νομίζω είναι και υποκειμενικό το καλό για μια γυναίκα να το κρίνουμε εμείς. Τι λέτε,
Νομίζω ότι το διατάφτα στην ιστορία είναι ότι θεωρητικά όλοι θέλουμε πιο όμορφα πράγματα από όσα διεκδικούμε. Τι λέτε εσείς? Πιστεύω ότι πρέπει να διαβάσουν ένα συγκεκριμένο άρθρο που υπάρχει στο περιοδικό, 23 τύποι ανδρών που πρέπει να αποφεύγουν. Στο λίθο. Στον γκλάμουρ. Στον γκλάμουρ, να κάτσε μπερδεύτηκα. Άρα όλοι οι άντρες είναι ίδιοι. Ακριβώς. Για πες μου ένα κομμάτι που λέει από 25, σε ποια σελίδα είναι παρακαλώ. 197. Βέβαια, ξέρει αφέξω ότι είναι του νέου ανθρώπου, έτσι. Για πες μου, είναι 197. Τι που πρέπει να αποφεύγουμε, ένα τύπο. 23 τύποι ανδρών που πρέπει να αποφεύγουμε. Δεν σας κοιτάει στα μάτια, ζητάει άδεια για να σας φιλήσει, κλαίει όταν έρχεται η άνοιξη, είναι πιο σκληρός και από γρανίτη. Φοράει λευκά σλιπ. Ναι. Παίζει ρόλο, φοράει λευκά σλιπ. Είναι και πρωινή εκπομπή να του πούμε να βγάλει το παντελόνι. Σε τι ομάδα είναι. Κυρία Κουβαρά, σα παρακαλώ, δεν είστε τόσο προχωρημένοι. Στα μάτσα και τέτοια. Έχετε απέναντί. Είναι θέμα στυλ. Γιατί φοράω λευκό σλιπ και λέω τώρα γιατί είναι αυτό. Άλλο τι λέει. Μα δεν αναφέρεται σε σένα. Ορκίζεται ότι είχε μόνο μία σχέση. Έχει tribal tattoos, είναι fashion maniac. Υπερηφανεύεται ακόμα και για το πρωτάθλημα βόλεϊ που κέρδισε στο Λύκειο. Υποδίεται τον dark καλλιτέχνη. Δεν έχει άντρε φίλου. Του διαφεύγει αίσθηση τη περιπέτεια. Σας κάνει κομπλιμέντα πολύ εύκολα, πολύ άνετα, πολύ νωρίς. Αυτό δεν μου αρέσει καθόλου να κάνει κομπλιμέντα. Υπάρχει όμως και ο αντίποδας, έτσι. Ναι. Ναι. Αυτοί είναι εύκολα αναγνωρίσιμοι και μπορούμε να τους αποφύγουμε. Πώς θα αποφύγεις όμως αυτόν που θέλει να σε απατάει, θέλει να μην είναι καλός μαζί σου, αλλά είναι καλός με τα παιδιά. Να πω κάτι σε μια άλλη εκπομπή θα κάνω. Στο λήψη δεν έχετε τέτοιους τρόπους αυτή τη φορά. Όχι, αυτή τη φορά δεν έχουμε. Α, εδώ όμως έχετε κάτι άλλο. Περισσότερο όμως έχουμε. Παίζει ρόλο και αυτό. Παίζει ρόλο και αυτό, αλλά υπάρχει ένα θέμα στο lipstick, το οποίο έχει να κάνει με τη σεξουαλική διεκδίκηση της γυναίκας. Ναι. Στο ότι και σε αυτό ακόμα δεν είναι έτοιμη να διεκδικήσει αυτό που πραγματικά θέλει. Σωστά. Στον έρωτα. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα θέμα που είναι παραπλήσιο και έχει να κάνει με το ότι δεν αναλαμβάνει τον εαυτό του. Καλά, της. Να σας πω κάτι όμως, αυτές οι γυναίκες, το όνομα της δει ένας άντρας, που είναι πώς να αντιστέκεται. Δεν αντιστέκεται. Από την άλλη, πρέπει να προσέχουμε τον εαυτό μας. Είναι σίγουρα πολύ καλό αυτό που κάνετε στα περιοδικά μέσα. Να διαφωνήσω. Δεν τελειώνει η ζωή, παιδιά, όταν παντρεύεται μια γυναίκα και κάνει παιδιά. Νομίζω ότι η κυρία Κορδελιά τώρα δεν αφήνει τον εαυτό του οι νέες γυναίκες. Όχι, αλλά άμα έχει πολλά προβλήματα, να σας πω κάτι. Ναι, εκεί πέρα και τον έχει, ας πούμε, και έχει το άγχος και την αγωνία, θα τη δει, θα την ξαναδεί. Θα τρέξει να έχει μια σοκολάτα. Θα φας. Μια σοκολάτα. Ολόκληρο κουτί θα φας σοκολατάκια. Σε μένα το λέτε. Κορίτσια, σε μένα το λέτε. Τι έχουμε. Τι λέει. Τι μας λένε. Απλά κοίταγα ένα ωραίο άρθρο εδώ. Ναι, για ποιο. Τους 23 τύπους, το τέλος, είναι και 5 σημάδια ότι πρέπει να τον κρατήσετε. Για πες ποια είναι τα σημάδια που πρέπει να τον κρατήσετε. Αναγνώρισες τον εαυτό σου. Σε κάποια ναι. Για πες. Κατερίνα! Ότι δεν αργεί στο ραντεβού του. Ναι, περίμενε. Ενθουσιάζεται που πήρατε proficiency με B. Ναι. Του λέτε ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι και την επόμενη φορά σας το φέρνει δώρο, άσχετο αν το έχει. Ναι. Αν το έχετε. Ναι. Του αρέσει να κάνει πράγματα για τον εαυτό του. Και νιώθει όμορφα μαζί σας. Ωραία. Καλά. Αυτή είναι ωραία η τρόπη. Κατερίνα, σε ποια κατηγορία ανήκεις εσύ? Ναι, μ' ακούτε? Ναι, Κατερίνα μου, σε ποια κατηγορία ανήκεις? Α, εγώ? Ναι. Είμαι από τις γυναίκες, επειδή έχω παιδιά, δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Α, το γνωστό. Γιατί έχεις ανασφάλεια, δεν δουλεύεις. Όχι, 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 καμία τέτοια. Ούτε ανασφάλεια, ούτε θέμα χρημάτων, ούτε θέμα εκδίκησης. Απλά είμαι ήδη από γονείς χωρισμένους και έχω ζήσει αυτό το πόνο. Βέβαια η μαμά μου ήταν σε χειρότερη κατάσταση γιατί χτυπούσε και όλα. Εγώ δεν περνάω τέτοια φάση. Απλά είναι οικονομικό το πρόβλημα. Να, το I love ευρώ. Λέξαμε σε πολλά έξοδα και είμαι επιθετικός συνεχώς απέναντί μου. Δηλαδή τα πάντα εγώ, σε όλα αυτά εγώ δηλαδή. Είναι πάντα εις τέσσερα, δηλαδή να σου πω, είναι εγωιστής. Όλοι οι άντρες γενικώς, όπως λένε, όλοι οι ίδιοι. Όλοι είναι ίδιοι, πρώτη κατηγορία. Που δεν είναι ίδιοι. Όλοι μαζί τις έχουμε εδώ, έτσι. Υπάρχουν τα παιδιά, δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου ότι θα σταματήσω τη σχέση αυτή, θα συνεχίσω μπροστά, θα γνωρίσω κάποιον άλλον και θα μπει στη ζωή μου ένας καινούριος άνθρωπος. Και να είναι από πάνω στα παιδιά μου. Δεν το θέλω αυτό να το πω. Εγώ την καταλαβαίνω. Υπάρχει μια κατηγορία γυναικών που δυστυχώς ή ευτυχώς δεν θέλει με τα παιδιά να έρθει σε επαφή κάποιος άλλος. Μαμά μου τώρα και πολλές μαμάδες μας, δύσκολα. Μα αυτά που ακούω κιόλας γύρω μου, που... Φοβάστε. Πατριός κάτι έκανε στο παιδί και έχω ένα κοριτσάκι. Καλά, δεν είναι όλα ίδια τα πράγματα τώρα, μην τρελαίνεστε. Εγώ να σας ρωτήσω κάτι. Η ψυχολόγος μας εδώ να το ολοκληρώσετε. Έχετε κόρη? Ναι, ναι. Η κόρη σας θα θέλατε να περνάει αυτό που περνάτε εσείς, όταν θα μεγαλώσει? Όχι, δεν θα θέλω και αν σας πω ότι μπορεί και να τη συμβουλέψω, μην βιαστεί να παντρευτεί.
Είναι και ο γιος μου βέβαια το ίδιο δεν θα ήθελα να περνά, γιατί μπορεί έτσι να είναι αυτός ευαίσθητος και να βρει καμία που να του κάνει τα ίδια. Είναι πολύ σημαντικό να περάσουμε έτσι λίγο στο μυαλό μας ότι μπορούμε να φανταστούμε κάποια πράγματα. Είπε σωστά η κυρία πριν, δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου αλλιώς. Μπορούμε να φανταστούμε και αυτό είναι το πρώτο βήμα. Εγώ λέω να δώσουμε τους τρόπους την επόμενη φορά. Ωραία, πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε και σας έχω καλεσμένη μου. Δεν γλιτώνω. Δεν κορίτσια και εσείς. Αλλά λέω το εξής, ότι την επόμενη εβδομάδα θα κάνουμε αυτά. Τρόπους, όπως κάνατε εσείς στο περιοδικό. Mm-hmm. Το κλάμα και όπως κάνετε και στο Λίπστικ. Και στο εγώ το έχει. Για να μην παρακαλώ. Και παιδιά από αντρικά περιοδικά. Να φέρουμε και παιδιά από αντρικά περιοδικά, γιατί όχι. Λοιπόν, θα πάμε στο διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε, θα πάμε λίγο και στο θέμα της μόδας μας. Γυναίκες, είστε... Έχουμε προγραμμία συμβόλαια. Ναι, θα δείξουμε και αυτά. Αλλά λέω να πάμε μετά στη μόδα μας, το χρηστικό κομμάτι που κάνετε όλα τα περιοδικά, που μας έχετε ζουρλάνει. Δεν ξέρουμε τι να βάλουμε, τι να αγοράσουμε. Ευτυχώς οι λύσεις που δίνετε είναι χρηστικού περιεχομένου και εύκολες. Έχει φύγει η εποχή εκείνη που ήταν τα πρότυπα, τα πανάκριβα, έτσι. Ευχώς, ευχώς. Λέω για τα περιοδικά. Ξέρετε λοιπόν τι μου θυμίζει αυτή η κουβέντα που κάνουμε σήμερα. Ποια? Μια ατάκα για τα διαζύγια και τα παιδιά. Μια ατάκα από μια ταινία του Woody Allen, ναι, που του λέει η Diana Keaton, πάω στον ψυχίατρο γιατί οι γονείς μου ήταν χωρισμένοι. Και της λέει εκείνος, εγώ πηγαίνω γιατί τους παρακαλούσα να χωρίσουν και δεν χώριζαν. Καλά, Woody Allen είναι φοβερός και ωραία ανέκδοτο που κάνει αυτό. Ωραία ατάκα. Κορίτσια, πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε. Κυρία Καυσάλη θα είναι εδώ μαζί μας. Θα κάνει προτάσεις folklore από ό,τι βλέπω, μόδας. Θα σας δώσει και τα δώρα σας που είναι πολύ ωραία. Και εδώ με τις κυρίες θα σχολιάσουμε λίγο πιο έτσι, κοινωνική κριτική θα ασκήσουμε επί των προσώπων που έχετε φιλοξενήσει και των θεμάτων τα περιοδικά σας. Πολύ ωραία, διαφέρον. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο. Σήκω, σήκω! Να ρεμίξε μας εδώ πέρα τώρα. Καλά είναι δυνατόν. Έτσι όλη της μόδας, δηλαδή. Πώς θα τη δω. Εγώ δεν πληρώνω. Ποιο πληρώνεις, κύριε Καρμιά, πληρώνεις. Λοιπόν, θα δείξουμε σήμερα folklore τάση, δηλαδή πώς... Εκεί θα κάθεσαι. Έρχονται. Λοιπόν, δηλαδή πως παλιά ρούχα, δείξαμε και προχθές στο Σμυρό, επιστρέφουν στη... Κάτσε κάτω. Κουράστηκα. Α, εντάξει, οκ. Λοιπόν, πως παλιά ρούχα επιστρέφουν στη μόδα και δημιουργούν σύνολα τα οποία φορούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, έχουμε και από αυτή την πλευρά έχουμε τα ρούχα των Μυρών, τα οποία παρουσίασαν και είναι εμπνευσμένα από την Βόρειο Ήπειρο. Τα είδαμε λοιπόν, και στο... τα είχαμε δει και στο βίντεο. Και στο βίντεο. Και βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια ρούχα φέτος τα οποία είναι εμπνευσμένα από τις παραδοσιακές φορεσιές, όπως π.χ. αυτό. Είναι ρούχα τα οποία είναι αραχνοήπαντα, έχουν δαντέλες ή όπως βλέπεις εδώ πάνω έχουν και ντύματα από χοντρές κλωστές. Ναι. Επίσης, κάτι άλλο χαρακτηριστικό των γυναικών εκείνης της εποχής. Συγγνώμη, η διαφάνεια, τα σύθρου είναι της μόδας. Τα σύθρου είναι πάντα στη μόδα. Είναι πάντα στη μόδα. Εδώ βλέπουμε ότι καλύπτει το στήθος και μπορούμε να βάλουμε και ένα σουτιέν ή κάτι άλλο από μέσα. Ναι. Στο χρώμα του δέντρου. Αλλά εμείς λέμε τώρα για τα υλικά τα οποία έχουν εμπνεύσει από εκείνη την εποχή. Okay. Επίσης, οι γυναίκες της εποχής εκείνης φόρουσαν βάτες. Ωραίο αυτό. Και σακάκια τα οποία ήταν ψηλά όπως εδώ. Βλέπουμε λοιπόν ένα γκρι σακάκι με μια μαύρη μακριά φούστα. Οι μακριές φούστες επίσης ήταν χαρακτηριστικό εκείνης της εποχής. Και εδώ βλέπουμε το σύνολο που παρουσίασαν στη Ράι Ούνο. Διότι τα παιδιά είναι τα ρούχα και ναι, ξέρουμε. Λοιπόν, έχουμε φέρει όμως, εκτός από τα ακριβά ρούχα, τα haute couture δηλαδή, υπάρχουν και πάρα πολλά φθηνά ρούχα, τα οποία μπορούμε να τα βρούμε στο εμπόριο και να τα φορέσουμε με τζιν, με τις φούστες μας. Είναι για όλα τα νούμερα και φορτίζεται από το πρωί ως το βράδυ. Έχω φέρει εδώ κόστα μου. Θα σας τα φέρω εγώ. Ρούχα τα οποία κοστίζουν από 20 έως 50 ευρώ περίπου. Και βλέπουμε ότι έχουμε πόντος, τα οποία έτσι είναι σαν φαντά και είναι πάρα πολύ στη μόδα φέτος. Μπορεί να φορεθούν και με ένα τζιν, με μία ζόγκ, θα το δούμε το συνδυασμό αργότερα. Έχουμε φούστες, οι οποίες είναι για γυναίκες που έχουν περί τα κιλά. Έτσι με καουμπόι και μπότες από κάτω. Και είναι από 20 έως 50 ευρώ, σου λέω, όχι περισσότερο. Λοιπόν, είναι από τη... και μάλιστα από μπουτίκ του Κολονοϊκού, από την κυρία Κατσίπη. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα πάλι πόντσο. Ωραία. Μπορεί να φορεθούν και με μία μπλούζα. Τέτοια δεν φοράει και ο Brad Pitt στην τρία. Ναι, βέβαια. Και εδώ πέρα βλέπουμε τέλος πάντων top, τα οποία φορτίζεται από το πρωί στο βράδυ. Και μπορείτε να τα φορέσετε με τζιν, με οτιδήποτε. Οι κυρίες οι οποίες όμως θα παρακολουθήσουν το θέμα και θα μας πάρουν τηλέφωνο και θα μας πούν ποια είναι η τάση που περιγράφω στο 210-3481-560 και 570 κερδίζουν ένα ζευγάρι παπούτσια από τον Νίκο Τεστιβέλη αξίας 300 ευρώ. Τα έχω εκεί, να τα δείξω. Τι φοράς, παιδάκι μου. Αυτό που φοράει ο Brad Pitt στην 3. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, οι οποίες θα πάρουν τηλέφωνο τώρα στο 3481-560 και 570 και θα μας πούν ποια είναι η τάση που περιγράφω. Λοιπόν, βλέπουμε Κώστα μου όμως εδώ πέρα ότι έχω πάρα πολλά κοστήματα. Να τα δείξουμε λίγο. Επίσης εμπνευσμένα από την τάση folklore, τα οποία είναι πάρα πολύ φθηνά, κυκλοφορούν στο εμπόριο.
οι κυρίες μπορούν να βρουν τέτοια κοσμήματα παντού στην αγορά, αλλά και στο μοναστηράκι. Τα ξύλινα επίσης που μου αρέσουν πολύ, τα βραχιόγερα στη μόδα. Και επίσης και οι ζώνες, οι οποίες φοριούνται πάνω από χαρτιά που κάμισα και είναι ιδανικές για μια κυρία με περιττά κιλά. Λοιπόν, έχω επίσης και τσάντες, οι οποίες είναι, αυτές είναι οι τσάντες Longchamp, οι οποίες είναι εμπνευσμένες από στοιχεία folklore, λουλούδια και όλα αυτά. Είναι της ζωγράφου Tracy Amin. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα δηλαδή στο εμπόριο. Ναι, ωραίο σας. Λοιπόν, πάρα πολλά πράγματα στο εμπόριο που είναι εμπνευσμένα από το folklore. Να τα δούμε. Για να δούμε. Για να τα δούμε. Θα σας δείξουμε λοιπόν τώρα πώς μπορείτε να συνδυάσετε τέτοια κομμάτια, να τα φορέσετε από το πρωί στο βράδυ και να είστε sick και να κρύψετε τα περιττά κιλά και να είστε και πολύ όμορφες και περιποιημένες. Λοιπόν, για να δούμε τα σύνολα. Να τα μωρά. Λοιπόν, βλέπουμε τη Φωτεινή, η οποία φοράει ένα απλό τζιν, το έχουμε συνδυάσει με ένα top, το οποίο είναι πολύχρωμο folklore. Έχουμε βάλει, όπως βλέπετε εδώ, βραχιόλια. Έχουμε βάλει ένα μπιζού folklore, ζώνη. Είναι πάρα πολύ φθηνό αυτό, είναι γύρω στα 30 με 40 ευρώ. Το βάζουμε με το τζιν μας και αν θέλουμε από πάνω, αν διαθέτουμε χρήματα δηλαδή, μπορούμε να το βάλουμε και με ένα γούνι με σακάκι. Τέλος, να βρούμε και κάποιο φθηνό, την αράχοβα. Κάποιο πιο φθηνό. Από την αράχοβα, φυσικά, από την αράχοβα. Δεν το κοροϊδεύω. Οι κυρίες εκείνες της εποχής φόρουσαν από πάνω διπλά ρούχα και γενικώς γούνι και τέτοια. Βλέπουμε ότι αυτό είναι reversible, δηλαδή είναι και από τις δύο πλευρές. Για να φάλετε φθηνή. Α, είναι πολύ ωραίο αυτό. Ναι, πρέπει να βάλουμε και τις ζώνες, τις τσέπες μέσα. Folklore, λοιπόν, είναι και όλα αυτά τα σχέδια που βλέπουμε. Α, το οποίο είναι πάνω στα ρούχα. Λοιπόν, χωρίς πολλά ρούχα, λοιπόν, χωρίς πολλά λεφτά, λοιπόν, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σύνολο. Εδώ μόνο η γούνα κοστίζει, όλα τα είναι πάμφινα. Και να είμαστε σίκα από το πρωί στο βράδυ. Γιατί αυτό το σύνολο μπορούμε να το φορέσουμε και το πρωί και το βράδυ. Ακόμα και το κόσμημα. Και το κόσμημα είναι φθηνό. Ναι. Ναι. Γύρω στα 10 ευρώ τόσο. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Στο μοναστηράκι δε υπάρχουν και χρυσά κόσματα τέτοια που είναι πάμφινα. Να τη σιλιοτοπούλα του 2004. Λοιπόν, βλέπουμε ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα, το οποίο είναι ιδανικό για γυναίκες που έχουν κοιλιά, που έχουν γοφούς. Λοιπόν, το συνδυάζουμε με μία ζώνη και φοράμε μία καφέ μπότα από κάτω. Ένα κόσμα το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ φθηνό και το βρίσκουμε στο εμπόριο, απλά έχει έθνικη στοιχεία. Λοιπόν, και μπορούμε να καλύψουμε έτσι τα περιττά μας κιλά και να είμαστε εσύ κυρίως το βράδυ όμως, έτσι. Αυτό τι ύφασμα είναι. Μπορούμε να το φορέσουμε το απόγευμα στο βράδυ. Νομίζω ότι είναι σατέν με υπαντό. Λοιπόν, και κοστίζει γύρω στα 50 ευρώ. Α, ναι. Ναι, ναι, ναι. Και σε μπουτίκο του Κολονακίου οι κυρίες να μην φοβούνται. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Και να μην φοβούνται και τα μαγαζιά που έχουν έθνικ ρούχα. Διότι τα έθνικ ρούχα μερικές φορές είναι πάρα πολύ sick. Λοιπόν, να δούμε το επόμενο. Είμαι ο Brad Pitt, στην τρία. Μαχηλέας. Το επόμενο, έχουμε πάρει ένα απλό λευκό πουκάμισο. Το έχουμε συνδυάσει με μία φούστα μαύρη, η οποία κοστίζει 20 ευρώ. Οι κυρίες οι οποίες ενδιαφέρονται να πάρουν τώρα στο τηλεφωνικό κέντρο να μάθουν από πού είναι. Λοιπόν, και έχουμε βάλει και ένα μαντίλι. Νομίζω ότι όλες έχετε φουλάρια. Το οποίο το δέσαμε γύρω-γύρω στη μέση για να σε δούμε μερικές κυρίες, για να πείσω. Το δέσαμε πίσω και έχουμε κάνει ένα πολύ απλό folklore σύνολο με ένα μπιζού στο λαιμό. Λοιπόν, νομίζω ότι όλες έχετε μία τέτοια φούστα, ένα φουλάρι και ένα λευκό πουκάμισο. Μπορείτε να το φορέσετε και να είστε sick, ειδικά το βράδυ. Αυτό είναι βραδινό σύνολο. Δεν μπορούμε να το φορέσουμε από το πρωί. Και πρέπει να προσέξουμε πολύ καλά το χέρι μας να είναι μπέζ, σε χρώματα του μπέζ. Και να μην φαίνεται. Καλά. Αυτό είναι λίγο δύσκολο. Είστε άνθρωποι και δεν καταλαβαίνετε. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, δείχνουμε λοιπόν ρούχα από την τάση folklore που είναι πολύ στη μόδα φέτος. Και η ωραία Ελένη. Η Μόλι. Λοιπόν, η Μόλι την οποία την δίσαμε με ένα μαύρο top γιατί έχει περιττά κιλά στην κοιλιά. Βάλαμε μια μαύρη φούστα για να καλύψουμε τη φούστη. Έχει λυσάκι. Δεν αντέχω άλλο. Και βάλαμε μια καφέ ζώνη. Μπορούμε να συνδυάσουμε το καφέ με το μαύρο. Μαύρη μπότα. Η ζώνη επίσης είναι πάρα πολύ στιγμή και κυκλοφορούν στο εμπόριο. Folklore είναι όλα αυτά τα οποία έχουν εθνικά στοιχεία από την παράδοσή μας ή και εμπνευσμένα από άλλες παραδόσεις και βάλαμε και ένα τζάκετ, το οποίο είναι σουέτ με γούνα, το οποίο είναι επίσης folklore. Όλα είναι πάμφινα εκτός από το τζάκετ, το οποίο είναι το φεστιβέλ. Κάνε και την Τανιά, σε γουστάρ. Και φυσικά ναι, μπορεί να το φορέσουμε και έτσι. Οι κυρίες, μέχρι και τα 50 δεν χρειάζεται να φοβούνται να φοράνε τα ρούχα έτσι. Μετά τα 50 πρέπει να κρύψουν το λαιμό τους, γιατί δημιουργούν ρητίδες. Αλλά στα 50 είναι νομίζω sick και να μην φοβούνται ακόμη και να έχουν χοντρά μπράτσα. Διότι εδώ κρύψαμε τα χοντρά μπράτσα με τη μαύρη διαφάνεια. Λοιπόν, οι κυρίες εδώ θα πάρουν τηλέφωνο τώρα. Κυλιές μας είπε. Να πούμε το διαγωνισμό μας. Τα σκουλαρίκια που σου βάλε πού είναι, κορίτσι μου, τα ξέχασε. Άλλα μου βάλε. Τα σκουλαρίκια κυρίες αυτά με το φοράτε, φορέστε όμως αυτό το βραχιόλι. Λοιπόν, αυτές που θα πάνε στο 210-34-81-560-570 κερδίζουν ένα ζευγάρι παπούτσια που έχω δείξει προηγουμένως, αξίζει 350 ευρώ από τον Νίκο Τέστι Βέλη. 350 κανένα λάθος προηγουμένως. Και αυτά είναι τα σπορκλόρ. Πάμε στο επόμενο. Έχουμε δει, εδώ είναι ένα σύνολο των μυρών. Να ξέρετε ότι τα παλτό και οι κάπες ήταν στοιχείο επίσης της ελληνικής μας παράδοσης. Yeah. Λοιπόν, οπότε γενικώς τα μαύρα παλτό και οι μαύρες κάπες ξέρουμε ότι είναι στη μόδα.
Λοιπόν, βάζουμε μία ζώνη στη μέση, αν θέλουμε να τονίσουμε. Και το έχουμε συνδυάσει εδώ με μία φούστα, η οποία είναι με λαχούρια και χρώματα. Και ένα λαχούρια επιστρέφουνε. Επιστρέφουνε. Έχω κάτι που κάμισα εγώ από το 90. Να τα προσέξουν, για να το δούμε το σύνολο χωρίς το παλτό. Να τα προσέξουν οι κυρίες, οι οποίες έχουν γοφούς. Πρέπει να μην τα φοράνε αυτά τα χρώματα. Oh, δηλαδή, ακόμα και εγώ δεν έχω γοφούς, αλλά έχω λίγο κυλίτσα από το δοκίμασα προηγουμένως και με πάσχαινε. Λοιπόν, αυτά θα φορέσουν οι κυρίες, οι οποίες είναι στενές και γενικώς ή κανονικές, τέλος πάντων, στα κιλά. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι αυτή η γραμμή της δεκαετίας του 50 επιστρέφει στη μόδα, έτσι. Αν έχετε τέτοιες φούστες και ειδικά σε μαύρο, να ξέρετε ότι κόβουν τους γοφούς. Λοιπόν, να δούμε το επόμενο. Τα κασκόλ και τα φουλάρια επίσης πολύ στη μόδα. Ταιριάζει και με το πουκάμισό μου αυτό και με τη φούστα μου. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα τέλειο σύνολο. Και είναι για κυρίες οι οποίες έχουν στήθος, οι οποίες έχουν μικρό στήθος και οι κυρίες οι οποίες έχουν λίγα ψωμάκια και μπορούν να τα καλύψουν με τη γραμμή Α που έχουμε ξαναπεί. Και έχει πολύ ωραία λεπτομέρεια πίσω. Και πολύ ωραία λεπτομέρεια έτσι, πίσω. Πολύ ωραία. Μέσα μικρή κάπα. Βλέπουμε επίσης ένα πολύ ιδιαίτερο συνδυασμό εδώ του καφέ με το ροζ. Το καφέ με το ροζ, το καφέ ήταν στοιχείο της παράδοσής μας. Αλλά το καφέ με το ροζ φέτος είναι πάρα πολύ στη μόδα, όπως είναι επίσης το καφέ με το γαλάζιο, το καφέ με το κίτρινο και όλα αυτά. Ευτυχώς πήραμε και το ροζ. Φυσικά, ναι. Λοιπόν, το επόμενο έχουμε άλλο. Η Μέρη. Μέρη, για να σε δούμε. Βλέπουμε επίσης πάλι φουλάρια κασκόλ που είναι πολύ στη μόδα με λαχούρια. Μπορούμε να το βάλουμε πάνω από ένα λευκό πουκάμισο. Είναι ένα βραδινό σύνολο. Για να το δούμε μερικώς το κασκόλ. Αυτές οι φούστες δεν μου αρέσουν πολύ όμως. Αυτές οι φούστες είναι εμπνευσμένες, θυμάσαι κάτι γυλαίκα που είχαν που ήταν έτσι πολύ φουσκωτά, μπλεκτά. Λοιπόν, είναι εμπνευσμένες από εκείνα τα γυλαίκα που είχαν οι βορειοϋπηρώτισσες. Λοιπόν, είναι φούστες βέβαια, οι οποίες επίσης δεν πρέπει να τις φορέσουν κυρίες με περιττά κιλά. Αν και είναι μαύροι, παχαίνει. Γενικώς πρέπει να τις φορέσουν λεπτές κυρίες. Αλλά είναι πολύ ωραίος ο συνδυασμός. Είναι το πουκάμισο, το οποίο κάνει εδώ πέρα ένα μικρό κρουαζέ. Και είναι και κυρίες οι οποίες έχουν κοιλιά, καλύπτει και καλό είναι να το προτιμούν. Και το συνδυάζουμε με μία μαύρη φούστα εδώ. Το βάλαμε γιατί είναι χαρακτηριστικό folklore. Από εκεί και πέρα οι κυρίες πρέπει να δουν τι του ταιριάζει. Και αυτές που έχουν 50 κιλά, καλό είναι να προτιμήσουν τα φουστάνια με μία ζώνη ή μία πουκαμίσα με μία ζώνη ή ένα πόντσο και ένα δίν από κάτω. Πολύ και δεν είναι πάρα πολύ sick. Απλά πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι αν βρουν από τη γιαγιά τους ή από τη μαμά τους, αν έχουν γυλαίκα παλιά, παραδοσιακά, όχι πολύ φορτωμένα, καλό είναι να τα φορέσουμε. Ακόμα και βραδινά με ένα μαύρο φόρεμα ή το πρωί με ένα τζιν. Γενικώς, ό,τι είναι στην παράδοσή μας είναι στη μόδα και όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως. Να ξαναπούμε το διαγωνισμό Κώστα. Ναι. Ποια τάση είναι στη μόδα στο 210-3481-560 και στο 210-3481-570. Έχω γεμίσει το κασκόλ και τι κερδίζουν, ένα ζευγάρι παπούτσια του οίκου Τεστ Διβέλη. Πολύ ωραία. Και σας περιμένουμε αύριο στην επόμενη μόδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λέγω. Να μεταφερθούμε. Ευχαριστούμε να τους χειροκροτήσουμε. Τα πήγανε πολύ καλά. Μπράβο. Ωραία ρούχα. Bonjour, madame. Άρρωστη. Είναι τόσες μέρες άρρωστη. Καλημέρα. Η ορμονούλα έχει αλαλιάσει. τα λόγια από τις ορμονούλες μου φαίνεται ότι με ματιάσανε. Τι φας τώρα. Ευχαριστώ, γλυκιά μου. Είναι 100% ζάχαρη που λέει και ο Φραγκολιάς. Είναι τις κυρίες που χωρίζουν και παθαίνουν υπογλυκαιμικό σοκ. Αυτό. Να σου πω κάτι, Βρενουλάκη. Μου έχω φέρει κυρίες εδώ εκπροσώπους περιοδικών. Έχεις συναλλαγές μαζί τους, τα έχω δει και παρόλο που σας αγαπώ και σας λατρεύω και μόνο με το σεβασμό που τρέφω για σας, κορίτσια, πρέπει να σας πω ότι δεν χειρίζεστε καθόλου έξυπνα το ζήτημα χωρισμός. Διότι πρώτα δένουμε το γαϊδαρό μας και μετά χωρίζουμε. Τι σημαίνει αυτό. Εσάς τι τόλοξα, κυρία μου, με τα λευκά. Την ψυχολόγο, την κυρία Μουζάλτητα. Διότι δεν παίρνουμε αμπάριζα έτσι ορμονούλες παχουλοδροσάτες, αλλά αλλαλιασμένες από τόσες απόψεις. Αλλαλιάσατε από τα μουμουέ. Και εδώ έχουμε πλήθες μουμουέ. Λοιπόν, αυτά που σας λένε. Γλυκές μου, αν αγαπάμε, τότε και δεν μπορούμε να αντέξουμε τις απιστίες, τότε τζούσκα λιαρντόν κουγκούστα μου στέλνει. Αν όμως δεν αγαπάμε και έχουμε παντρευτεί με κριτήρια όπως έχει προείπει η Μάρα με η Μαρίδη φιλενάδα μας, τότε κάνουμε την πάπια γλυκές μου, κοιτάμε και τον τραπεζικό λογαριασμό και αφήνουμε και κανένα... Πρέπει να σου αλλάξουμε την ώρα του επισκεπτηρίου. Την ώρα εξόδου που βγαίνει. Μισό λεπτό, βρε παιδιά, μισό λεπτό. Δηλαδή να είμαστε και απατημένες και χωρισμένες και άφραγες. Τόσο δεινά, πώς να τα αντέξει ένας άνθρωπος αυτή τη ζωή. Όχι, βέβαια. Άρα προτείνω να είμαστε με τους συντρόφους μας πάνω απ' όλα φίλοι. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Άλλο σύντροφος και άλλο έρωτας. Μας κατάστρεψες. Ο έρωτας, παπουλοδροσάτες μου, φροντίζει για την υπαρξιακή μας εξέλιξη. Δεν φροντίζει όμως για το μαμ, ούτε για το λογαριασμό.
Λοιπόν, δύο, αν βλέπουμε ότι δεν γίνεται τίποτα και είμαστε και καψούρες και δεν παίρνει χαμπάρι ο Μουστερής, τότε τον αφήνουμε, δεν το συζητάμε και παίρνουμε αμπάριζα όλα τα πάρτι που κάνουν οι φιλενάδες μας. Τι άνθρωποι θα πεις να μας καταστρέψει σήμερα και τσακωθούν οι γυναίκες στο σπίτι. Σε παρακαλώ. Όχι, ίσα ίσα που εγώ είμαι ενωτική του γάμου. Συνεργατική. Λοιπόν, σου πω κάτι. Περίμενε. Να ξεκινήσουμε από το lipstick. Ωραία. Πάμε, είμαστε κύριε Πουλινάκη, σκηνοθέτη μας γλυκέ, έτοιμοι να δείξουμε μερικά θέματα του περιοδικού που μας αφορούν όλες. Για πάμε στο lipstick. Έχουμε μας αφορούν όλες. Α, ωραία. Καλά, εντάξει, τώρα είσαι εσύ ένα στην παρέα μας. Τώρα, πάμε να δούμε λοιπόν τη lipstick. Λοιπόν, εξώφυλλα, γυναίκες. Νίκη Κάρτσονα. Νίκη Κάρτσονα. Φωτογραφίσαμε. Είναι cover και έχει και τη συνέντευξη για την οποία μιλάει μέσα για τους άντρες, για τη σχέση της με τον Νίκο Παπαδάκη. Αυτό ήταν του Μαΐου το εξώφυλλο που είχαμε. Ναι, ωραίο εξώφυλλο. Την Λίλη την Ιωάννα, πιο καλοκαιρινό. Τα κορίτσια τα ξεγυμνώνετε λιγουλάκι. Τα ξεγυμνώνουμε γιατί είναι πολύ ωραία τα κορίτσια. Είναι πολύ ωραία τα κορίτσια. Και αυτό είναι ο λόγος που τα ξεγυμνώνουμε, αξίζει. Εδώ, είναι χάμα οφθαλμού. Αυτό ήταν του Ιουλίου το εξώφυλλο που είχαμε. Ποιο δεν βλέπω, είναι μακριά, δεν βλέπω. Και είναι στο εξώφυλλο. Η Βίκυ Καγιά πρέπει να είναι. Είναι η Βίκυ Καγιά. Η Βίκυ Καγιά, από εδώ, να, από εδώ φαίνεται ναι, καλύτερα. Ναι, από εδώ το η Βίκυ Καγιά, ναι. Εδώ είχαμε την Τζίνα Λιμόνου. Σε ωραία μια πιο wild εμφάνιση. Ναι. Πολύ ωραία γυναίκα, ήταν τότε και η αρχή της. Κάνω τώρα, εγώ έτσι είπα τα πώς τηλεθεατής, δεν γνωρίζω, δεν κάνω, δεν ράνω. Στα αντρικά περιοδικά έχουμε γυναίκες στο εξώφυλλο. Πολλές φορές. Στα γυναικεία περιοδικά, γιατί δεν έχει βάλει. Περισσότερο, να σου πω, γιατί ωραία, περισσότερο θέλουμε να ταυτιστεί η αναγνώστρια με αυτή τη γυναίκα. Οπότε έχουμε την κυρία Πετουλάκη, καλά. Η Ελένη Πετουλάκη. Η Ελένη Πετουλάκη πριν μείνει έγκυο. Ναι, είναι αρκετού μήνε που είναι. Αλλά και τώρα είναι. Και τώρα είναι το ίδιο. Είναι το σώμα τη δεν αλλάζει με τίποτα. Εδώ. Η Ευελίνα Παπαντονίου. Όλα μοντέλα έχετε. Μοντέλα και στάρ. Ωραίες γυναίκες επιτέλους. Ωραίες γυναίκες. Ωραίες γυναίκες. Καλά, είναι και μερικές. Ελληνίδες. Εδώ το ακριβώς προηγούμενο είναι η Εύη Αδάμ. Η Εύη Αδάμ. Σε μια εξαιρετική φωτογράφηση. Μάλιστα. Άκρος αποκαλυπτική και πολύ ωραία. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Παρακαλώ. Και άμα η Ορμονούλα έχει φάει πολλά κουραμπιεδάκια. Πώς και την Καρμπή. Και την Καρμπή. Και εδώ είναι σεξι. Είναι πολύ σεξι. Όλες οι φωτογραφίες του lipstick είναι σεξι. Απευθύνεστε σε ηλικίες. 25 με 35. 25 με 35. Ετών. Πάμε λίγο στο εγώ που απευθύνεται σε πιο μεγάλη ηλικία. Και είστε και διευθύντρια του περιοδικού, κυρία Κουβαρά μου, στο εγώ. Εδώ λοιπόν φιλοξενείτε από όλους τους χώρους έτσι πρόσωπα. Ναι. Να δούμε μερικά εξώφυλλα. Ναι. Η Ρένια Λοϊζίδου. Ηθοποιός στο καφέ της χαράς. Στο καφέ της χαράς. Ναι. Πετυχημένα πρόσωπα φιλοξενείτε ή τα φτιάχνετε. Γυναίκες που είναι πετυχημένες, αλλά δεν θέλουν να αισθάνονται ή να δείχνουν τέλειες. Εδώ. Εδώ είναι η Κέτη. Η Κέτη. Η Κέτη Γαρμπή. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι στάρ μας και πολύ σεξι βγαίνουν, αλλά και. Μπορούν να είναι και λιγότερο σεξι και περισσότερο οικίες. Μάλιστα. Α! Εδώ έχουμε. Θα μας δείξει ένα φωτογραφικό. Θα μας δείξει ένα φωτογραφικό. Ναι. Και πρόσωπο από την τηλεόραση και πρόσωπο από τον πολιτικό χώρο. Και από τον πολιτικό χώρο τόσο εύκολα στα εξώφυλλα, αλλά ναι, στο εσωτερικό. Και εδώ έχουμε τη Μάρο Λίτρα. Τη Μάρο Λίτρα που. Σε ένα special τεύχος για μόδα. Η οποία μιλάει και για τους ερωτές της μέσα, γιατί παίρνει και συνεντεύξεις. Δεν γίνεται κι αλλιώς, ναι. Έτσι. Όχι, μα να σου πω κάτι. Τι με ενδιαφέρει τώρα να ξεφυλίσω ένα περιοδικό, ότι δεν είναι ωραία κοπέλα η Μάρο. Με ενδιαφέρει να μάθω και πώς είναι προσωπικά. Είναι κουτσομπολιό. Τσουτσουτσου κάνεις εσύ. Να πω το εξής. Ανάλογα με αυτόν που φιλοξενείς, το ρωτάς κιόλας. Δηλαδή υπάρχουν γυναίκες που η καριέρα τους ακόμα δεν επιτρέπει να κρατήσεις μια ολόκληρη συνέντευξη με αυτά που έχουν κάνει. Αλλά σου λένε και για τα προσωπικά τους. Κάνε τη Μάρο, βάλτε. Αφήστε μένα. Τη Μάρο. Αρέσει πολύ στις γυναίκες η Μάρο και στους άντρες, έτσι. Μπορώ να πω ένα παραλυπόμενο για το εξώφυλλο της κυρίας Φρόντα. Παρακαλώ. Τι έκανα. Προσέξτε τι θα πείτε. Γιατί δεν. Κάνει πολλά. Γυρίζει πίσω στο περιοδικό η ομάδα. Ήταν μια μέρα μια τρομερή βροχή. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Το θυμάμαι. Και είχαν γίνει τρομερά πράγματα. Είχαν χαθεί άνθρωποι. Δεν έχει σημασία. Και εμφανίζεται. Στην ώρα που ήταν λογικά να επιστρέψουν. Και λέει: Ωραία, παιδιά, με τόση καθυστέρηση, πώς επιστρέψετε γρήγορα. Και λέει: Είναι πάρα πολύ απλό. Μπήκε μέσα η Ρούλα, έκατσε και του είπε: Χάρη, πάμε. Έκανε τρία εξώφυλλα και έφυγε. Σε 10 λεπτά. Ενώ άλλοι χρειάζονται, μα πώς σας πάει αυτό που φοράτε, γιατί ξέρετε. Πάμε τίποτα. Σε 10 λεπτά είχα τη μαγική. Κανονικά. 16 λεπτά έκανα εξωφυλλα. Βαριέμαι εγώ. Ενθουσιαστικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι να λέτε, γιατί με λένε σκύλα. Οπότε διαβάζω. Καμία σχέση. Λοιπόν, γελάει. Η κυρία.
τον Glamour, κυρία Μίτσιο. Μάλιστα. Πάμε στον Glamour, παρακαλώ, να μας πείτε εσείς. Το Glamour ακολουθεί άλλη λογική. Απευθύνεστε σε ηλικίες. Από 17 μέχρι 35 περίπου. Ακολουθεί άλλη λογική. Δεν θα δείτε ποτέ στα εξώφυλλά του εγχώριε star. Jennifer Aniston. Ναι, είναι μόνο star του Hollywood και μοντέλα. Mm-hmm. Και στις σελίδες του επίσης δεν θα δείτε ποτέ κουτσομπολιά του εγχώριου Star System. Είναι το λίγο ακολουθεί εντελώς άλλο στυλ. Έτσι αποφεύγουμε κι εμείς να τα κυνηγάμε. Mm-hmm. Εδώ είναι αυτό το εξώφυλλο του Δεκεμβρίου, mm-hmm. Είναι η Avril Lavigne, mm-hmm. και μάλιστα να πω ότι σε αυτό το τέφος έχουμε και μια πάρα πολύ καλή προσφορά για τις αναγνώστριες, mm-hmm. 30% έκπτωση σε 20 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Καλό αυτό, γιατί ενημερώνεται. Σε 20 καταστήματα. Εδώ και έρχονται και γιορτές. Εδώ είναι καλοκαιρινό τέφος, mm-hmm. η Kidman. Νικόλ Κίτμαν. Νικόλ Κίτμαν. Ωραίο πρόσωπο, ωραίο ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Και φοβερή φωτογράφηση μέσα. Mm-hmm. Είναι πάντα πρόσωπα. Είναι πάντα κοντινά. Είναι πάντα πρόσωπα, είναι... αυτό το πούμε, είναι διαφορετικά από τα δικά. Ακριβώς. Είναι εδώ η Γκουίνεθ Πάλτρο. Εντάξει, και εμένα με περάσει είναι αυτό το καλή θα είμαι. Μην γελάτε πάνω, σας ακούμε μέχρι κάτω. Στο κοντρόλ γελάμε όλοι. Η Λετίσια, εδώ. Η Λετίσια Κάστα. Μπούστο βλέπω, λίγο αριστερά δεξιά μου κάνει. Ναι, είναι από τα πιο μακρινά εξώφυλλα. Συνήθως είναι το πρόσωπο. Είναι αυτό το happy healthy. Και εδώ. Ένα μοντέλο. Καλοκαιρινό τεύχος. Πολύ ωραία. Θα σας πω μετά την είδηση που έχω για εσάς, κορίτσια, αν προλάβω να το κάνω, που θα προλάβω, μια και τις έχω εδώ. Θα γίνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα, γιατί αποφασίσαμε και συμφώνησε και η ψυχολόγος της παρέας, η κυρία Μπουζάλη, που είναι μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Ευχαριστώ. Μπράβο σας, κυρία Μπουζάλη. Λοιπόν, είπαμε το εξής, Κώστα και Ορμονούλα. Ναι. Βοηθήστε με. Είπαμε λοιπόν ότι θα μας τηλεφωνήσετε από αύριο. Στα τηλέφωνα που θα σας δώσω και της εκπομπής αλλά και των περιοδικών, γιατί κάποιες από εσάς θα κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Θα συνεργαστούμε και θα φιλοξενηθείτε αρκετές από εσάς στα περιοδικά αντίστοιχα. Δηλαδή, στο Εγώ θα γίνει μία φωτογράφηση, θα είστε εκεί, θα δείτε τι θα σας πούμε. Θα κάνετε, δηλώστε συμμετοχή. Στο περιοδικό Glamour, που είναι πιο μικρές ηλικίες, έτσι. Από 17 μέχρι 35. Και στο περιοδικό Lipstick. Από 25 έως 35. Από 25 έως 35. Αύριο, που θα κάνουμε μία σύσκεψη με τις υπεύθυνες των περιοδικών, θα σας ανακοινώσουμε ποιο θα είναι το concept που θα καλείστε να ακολουθήσετε. Όχι μόνο εμείς, για να δείτε πώς θα βγείτε εσείς πιο ωραίες από εμάς. Μην νομίζετε ότι εμείς είμαστε κουκλάρες. Πέφτει ρετούς και βάψιμο. Δεν έχει σημασία αυτό. Άρα λοιπόν, ετοιμαστείτε να μας πάρετε όσες τώρα θέλετε να ανεβάσετε τη διάθεσή σας στο 2-10-34-81-560 και 2-10-34-81-570 να μας δείτε πώς το βλέπετε αυτό. Και αύριο θα σας έχουμε συγκεκριμένο κόνσερτ, γιατί και εσείς μπορείτε να γίνετε όμορφες και να φιλοξενηθείτε σε περιοδικά που αγαπάμε και διαβάζουμε. Άλλωστε, τον Glamour το έχει κάνει πολλές φορές. Κάνουμε πολύ συχνά μεταμορφώσεις. Και το Εγώ το έχει κάνει και το Lipstick. Αλλά να το κάνουμε τώρα μέσω του Όλε, παρακαλώ. Και εμείς κάνουμε ένα είδος μεταμόρφωσης. Και πολύ ωραίες μεταμόρφωσες. Με το βανάκι. Κλείνοντας, θέλω να μου πείτε, οι γυναίκες να προσέχουν άπιστα ζώδια και να μην τους παντρεύονται μετά τις διαφημίσεις. Να μην το οικογενικεύσουμε, μην τους παντρεύονται. Να μην τους εξαιρετεύουν. Ας προσέχουμε. Κορίτσια, πρέπει να προσέχετε τα άπιστα ζώδια. Πάμε σε διαφημίσεις, εδώ σας το έχω. Λοιπόν, έχουμε μία κρεμότητα. Κορίτσια, περάστε καλά, φαντάζομαι. Πάρα πολύ. Ανακρίνουμε εδώ, μαθαίνουμε για τα ζώδια. Στο διάλειμμα. Εδώ έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο. Εσύ δεν ρωτάς ποτέ για τα ζώδια. Με ρωτάει όταν δεν είμαστε στη σειρά. Τον τσακώσαμε τον άντρα που ρωτάει κρυφά. Για πείτε μας λοιπόν για την κοπέλα, τη Μάρο. Για τη Μάρο, για τη Μάρο μας. Κλαίει το πρωί. Μάρο μου, τον έπνιξε τον άνθρωπο. 40 τηλέφωνα την ημέρα και γιατί δεν με πήρε στις 5 παρα 5 και με πήρε στις 5 και 5, δεν πάει σχέση. Ας τον ερεμήσει, γιατί με τον βία που έχει επάνω στο ζυγό θα έρθει η κοικιά μου πίσω. Αυτό γιατί με πήρε η μαμά της τηλέφωνο, θα έρθει. Θα έρθει. Δεν θα κλαίνει τα όμορφα ματάκια σου. Ωραία. Αλλά μην δεν θέλω πια κλαμμένα μάτια. Όχι. Λοιπόν, ξεκινήσουμε από τους σταθερούς και οι μη σταθερούς. Οι γυναίκες, να το ξαναπούμε, πρέπει να προσέχουν το δεσμό τους που ανήκει. Στο τάδε ζώδιο. Πάμε. Ξεκινάμε. Αν είστε με κρυό, η μόνη περίπτωση να σας φορέσει τα ωραία. Μουσικέλα, ναι. Λοιπόν, είναι αν τον κάνετε να βαρεθεί. Σωστό. Και αν τον κάνετε να νιώσει δεύτερος. Είναι εγωιστής. Θέλει να ασχολείστε μόνο μαζί του. Στο επόμενο. Οι τάβροι δεν, παιδιά. Έτσι και ξεκινήσουν να έχουν άλλα νταραβέρια, σημαίνει ότι είναι κατηγορία αυτών που εφόσον στα φέρνω όλα σπίτι, δεν έχεις λόγο να ασχοληθείς με το τι κάνω εγώ. Μάλιστα.
Άρα αποκλείονται οι ταύροι νέα πιστή. Οι δίδυμοι απλά παίζουν. Αυτό αν φλεφτάρετε κι εσείς είστε μια χαρά. Οι καρκίνοι δεν απιστούν. Εάν ερωτευτούν άλλον, φεύγουν. Οι λέοντες είναι πάρα πολύ νεάρκησοι και δυστυχώς συνηθίζουν να παίζουν. Πρέπει να τους βρείτε μετά τα 35 που έχουν κατασταλάξει για να είναι πιστοί. Οι παρθένοι μη σας πείσουν ότι είναι συντηρητικοί, έχουν 2 μέτρα και σταθμά. Σας πληροφορώ ότι είναι από τους πλέον παιχνιδιάριδες, αρκεί να μην έχει επακόλουθα. Οι ζυγοί νάρκησοι, αλλά συνήθως αφοσιωμένοι σε μια γυναίκα που δεν τους επισκιάζει, αν τους επισκιάζεται, φεύγει. Δεν θα σηκώνει αυταρχισμό. Οι σκορπιοί, οι οποίοι είναι οι πιο παθιασμένοι και συνήθως και οι πιο πιστοί μέσα στις σχέσεις τους, γιατί δεν μπορούν καθόλου να προσποιηθούν. Οι τοξότες είναι φύση άταχτη, φύση ζωηρή και φύση άπιστη. Οι 9 στους 10 παιδιά θα κοιτάξουν την φίλη σας, την γνωστή σας, την ξαδέρφη σας. Προσέξτε τους. Οι εγώκεροι συνήθως παντρεύονται για να μείνουν παντρεμένοι, αλλά δίνουν το ελεύθερο στον εαυτό τους να έχουν περιπέτειες εξωσυζυγικές, one night stand όμως, της μίας φοράς, για να μην έχει επακόλουθα. Οι υδροχόοι πιο αφοσιωμένοι από όλους, εάν σας θέλουν. Δεν σας θέλουν, θα το καταλάβετε, θα είναι ψύχρα, σκέτη. Και τα ψαράκια, τα οποία περνάνε το μεγαλύτερο πρόβλημα συναισθηματικά από όλους τους υπόλοιπους, μια που ο ουρανός μπήκε και θα τους βγάλει στην επιφάνεια προβλήματα. Οι άντρες ηχθείς, παιδιά, δεν θα είναι σταθεροί για τα επόμενα χρόνια. Οι γυναίκες θα είναι. Λέτε τώρα, έχει και εξαίρεση ο κανόνας. Είπα και εγώ γιατί. Λοιπόν, κορίτσια, να σας ευχαριστήσω πολύ που ήρθατε σήμερα. Το περιοδικό Εγώ, το περιοδικό Glam και το περιοδικό Lipstick. Και εσάς ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε. Να δώσουμε το ένα δώρο που έχουμε. Έχουμε, ναι, να ενημερώσουμε ότι το quiz που είχαμε χθες για τον κύριο Βουτσά. Ποιο είχε μεταμορφωθεί. Ποιο είχε μεταμορφωθεί σε μια παλιά σου εκπομπή. Το κερδίζει η κυρία Παπαδοπούλου Φωτεινή από το Ήλιον. Και κερδίζει ένα δαχτυλίδι. Συγγνώμη που θα μπω μπροστά. Παρακαλώ. Και έχουμε και αυτά τα δώρα. Α, που τα είναι. Όλα. Ναι, τα φέραμε όσο μπορούμε. Λοιπόν, διάφορα. Το Feng Shui. Έχουμε πει, κάντε μια κλήρωση, 2 ρυθμούς δώστε μου. Να, είναι εδώ, γράψτε. Δώστε και ένα ρυθμό. Α. 6. Το 6, πες όνομα του 6. Είναι Ντίνα Ζωγοπούλου. Ναι. Από το Βύρονα. Η Ντίνα Ζωγοπούλου. Η κυρία με το Feng Shui. Η κυρία με το Feng Shui κερδίζει αυτό που μας είπε η κυρία Αναγνωστοπούλη, μια κυρία. Μας έδωνε όλα το Feng Shui. Και πες και έναν άλλο ρυθμό. Ωραία, το 4. Το 4. Το 4. 1, 2, 3, 4. Μαρία Σιλιγάρδου. Ωραία. Για τις 18 λοιπόν πρώτο έχουμε τη μόδα. Εδώ τη γράφει, εγώ δεν βλέπω. Παπούτσια λέει. Αντζιβέλη, είναι τη σημερινή μόδα αυτή. Η σημερινή. Είναι σημερινή. Για πείτε μας ένα νούμεράκι. Ένα νούμερο. 8. Ένα νούμερο. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Άννα Ανδρεονοπούλου. Κερδίζει αυτό που δώσατε σήμερα. Μάλιστα. Δώσατε. Ένα ζευγάρι παπούτσια από το Τζιβέλη. Αύριο έχω αυτά να κάνω για να μην με μαλώνετε. Έτσι. Τα δώρα. Λοιπόν, να είστε καλά, τα λέμε αύριο και αύριο θα συνδεθούμε. Γιατί είναι αύριο. Αύριο είναι Παρασκευή. Α. Και θα συνδεθούμε. Θα συνδεθούμε και με το Μέγκα, με τον Γρηγόριο Ναούτογλου που θα τα πούμε κανονικά. Έχουμε τέτοια πράγματα. Πιο χαλαρές ήμασταν σήμερα, το χρειαζόμασταν. Ναι, αφού ήμασταν πιο χαλαρές. Γεια σας.